Καλησπέρα από τη Σύρο, από το Πημελιτό Κυκλάδων. Να ευχηθούμε σε όλους χρόνια πολλά, σας Ανέστη, καλή σεζόν και ξεκινάμε το Μάιο με ένα ακόμη σεμινάριο. Να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Γιάννη Ρούσο, τον πρόεδρο του Πημελιτό Κυκλάδων και αμέσως μετά θα δώσουμε και τον λόγο στην εισηγητή. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Κάθε χρόνο το Πημελιτήριο Κυκλάδων λίγο πριν την έναρξη της σεζόν. Τώρα βέβαια οι ταχύτητες της έναρξης είναι διαφορετικές. Άλλοι ξεκινάνε Μάρτιο, άλλοι ξεκινάνε Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και ούτω καθεξής. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε την πολυτέλεια στο μεσοδιάστημα που υπάρχει το κενό της εργασίας να οργανώνουμε σεμινάρια, αφότου παρότι θα το θέλαμε, η σεζόν σε κάποια νησιά τελειώνει τέλος Οκτωβρίου, μετά υπάρχει μια περίοδος ξεκούρασης, μετά είναι γιορτές, άρα είναι πολύ μικρό το περιθώριο που υπάρχει διαθέσιμο για να γίνουν σεμινάρια. Προσπαθούμε λοιπόν με την γνωμοδότηση φορέων ή μελών μας να στοχεύσουμε σε σεμινάρια και προγράμματα τα οποία ενδιαφέρουν τα μέλη μας. Εκπονήσαμε μια σειρά σεμιναρίων φέτος με μεγάλη συμμετοχή. Για πρώτη φορά ερχόμαστε τώρα να καλύψουμε ένα θέμα που αφορά τα καταλύματα, τα τοξικά καταλύματα και έχουμε τη χαρά να έχουμε τον εισηγητή μας, ο οποίος θα τον συστήσει ο κύριος Θοδωράκης, με την ελπίδα να φανούμε όσο γίνεται πιο χρήσιμοι σε εσάς όλους που είχατε την διάθεση και την καλοσύνη να παρακολουθήσετε. Χαίρομαι που στα δύο λεπτά που μεσολάβησα μέχρι να ξεκινήσουμε, άκουσα ότι θα είναι λίγο διαδραστικό το σεμινάριο, οπότε είναι και ξεκούραστο. Μην διστάσετε να ρωτήσετε όσοι θέλετε, είτε γράφοντας στο chat που θα έρθει η πληροφόρηση εδώ πέρα στον εισηγητή, είτε κατά τη διάρκεια παίρνοντας το λόγο στην διάρκεια της, και στη ροή της εκδήλωσης. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παπαϊωάννου, ο οποίος ταξίδεψε σήμερα το πρωί από ένα μακρινό νησί του Αιγαίου, από την νότια πλευρά, από την Κρήτη. Ο κύριος Αλέξανδρος Παπαϊωάννου έχει εμπειρία πάνω από 16 χρόνια στην οργάνωση, ανάπτυξη και διοίκηση υπερπολιτελών ξενοδοχείων και resorts στην τουριστική βιομηχανία. Οδηγός στην καριέρα του είναι το όραμα, το πάθος και η αγάπη του για τη φιλοξενία. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, MBA στα Strategic Management στο University of Stirling στην Αγγλία, ένα ακόμα μεταπτυχιακό στο marketing, στο ίδιο πανεπιστήμιο στη Μεγάλη Βρετανία. Πτυχίο Financial Management στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και επίσης εργάζεται ως Group Operation Manager στη Doms Resorts. Η Doms Resorts, θα μας πει για λίγα λόγια, έχει ξενοδοχεία σε αρκετές χώρες και στην Ελλάδα. Στο παρελθόν έχει συνεργαστεί σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, με λειτουργικά πρότυπα όπως της Marriott, της Hilton, Leading Hotels of the World, Small Luxury Hotels, Design Hotels, Retails και Chateau και σε ξενοδοχειακές αλυσίδες όπως τα Dome Resorts, Greek Hotel, Miconia Collection, Canava, Nice and Easy Group, San Giorgio και Scorpios και Greekophilia. Διδάσκει Strategic Management, Leadership, Strategic Marketing και Branding, Operation Management, Sales Management, Financial Management και Human Resource Management και είμαστε εδώ όλοι για να τον ακούσουμε από την εμπειρία που έχει και από τις Κυκλάδες. Έχει εργαστεί αρκετά χρόνια στη ξενοδοχεία της Μυκόνου και τώρα έχει πάει και στη Μήλο. Οπότε το καλωσορίζουμε στην έδρα του Πημελιτήριου Κυκλάδων και αφουγκραζόμαστε και όλες τις Κυκλάδες που παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουν, είτε είναι ένα ξενοδοχείο σε ένα μικρότερο νησί, είτε σε μεγαλύτερο, είτε οικογενειακή επιχείρηση, είτε μεγαλύτερο αναγκών και προσωπικού. Νομίζω τα προβλήματα είναι ίδια και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε όσο είναι δυνατόν να γράφετε για να μπορούμε να βλέπουμε και τα ερωτήματα και στο τέλος θα δοθεί και ο λόγος για να θέσετε τα ερωτήματά σας. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Θεοδωρίδη, επίσης. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εδώ έχουμε έρθει σήμερα για να μιλήσουμε για το housekeeping management. Και θα ξεκινήσουμε λίγο με την ατζέντα, να σας εξηγήσω λίγο τι θα δούμε σήμερα. Θα μιλήσουμε γενικά για τον όρο τι είναι το housekeeping management σε λίγο θεωρητικό επίπεδο, αλλά θα είναι ένα σύντομο.
η σπουδαιότητα του housekeeping management για ένα ξενοδοχείο, μια επιχείρηση, για ένα Airbnb, για ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο. Στόχοι, υποχρεώσεις και KPI, στόχοι που θα πρέπει να έχει και ο housekeeping manager, αλλά και η όλη ομάδα της καθαριότητας, και πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ρόλος. Θα δούμε τους ρόλους, τις αρμοδιότητες και τους χώρους ευθύνης. Θα δούμε γενικότερα την οργάνωση και τη διοίκηση του τμήματος. Αναλυτικά τις διαδικασίες καθαριότητας για κοινόχρηστους χώρους ενός ολόκληρου ξενοδοχείου. Θα δούμε την καθαριότητα ενός υπροδωματίου, του μπάνιου και της βεράντας. Είναι με πλήρη ανάλυση. Η διαχείριση υλικών και αναλωσίμων, ο συντονισμός του προσωπικού, ο ποιοτικός έλεγχος ο οποίος πρέπει να γίνεται, η επίλυση των προβλημάτων που θα αντιμετωπίσει το housekeeping όταν θα δει κάποιον πελάτη για κάποιο παράπονο ή για κάποια διαμαρτυρία, το τι θα πρέπει να πει να κάνει. Μια πολύ σημαντική διαδικασία, το lost and found, το οποίο είναι κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολλές φορές πολλά. Αυτό βγήκε από κάποια ερωτηματολόγια από την ανάγκη του να, και κάποιες ερωτήσεις που μου στείλανε που θέλανε να το ακούσουν. Και από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουν και ερωτήσεις απαντήσεις. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να με διακόψετε, να μου πείτε κάτι ή να στείλετε κάποιο μήνυμα για να μπορέσουμε να επανέλθουμε και να καλύψουμε κάποια πορεία σας, κάποια ερώτησή σας ή να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο σαν έχει συγκεκριμένο θέμα. Εδώ ήδη έχουν μιλήσει οι προηγούμενοι για αυτό. Εδώ είναι παρακάτω λίγο οι εταιρείες που έχω δουλέψει, που έχω εργαστεί. Είναι αρκετά χρόνια, 14 χρόνια στην Μύκονο. Ήταν ένα καλό σχολείο στο εξωτερικό. Και συνεργασία αυτή τη στιγμή με την Domes Resorts, την οποία εργάζομαι, σαν Group Operation Manager. Έχουμε Marriott, Small Luxury Hotels και Hilton, affiliations δηλαδή, συνεργασίες. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τη σπουδαιότητα του τμήματος. Το housekeeping ενός ξενοδοχείου, διατηρώντας σε άριστο επίπεδο την καθαριότητα και τις υπηρεσίες, ελκύει και διατηρεί τους πελάτες ενός ξενοδοχείου. Αποτελεί ένα συνδετικό κρίκο που ενώνει όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου. Θα αναφερθούμε μετά εκτενέστερα στο λόγο που αναφερθήκαμε για το διατηρεί τους πελάτες και ελκύει. Θα αναφερθούμε αργότερα το κόστος το οποίο έχει το να προσελκύσουμε ένα καινούριο πελάτη. Ο καινούριος πελάτης σε μια μικρή μονάδα, παραδείγματος χάρη, που κάνει ένα τζίρο 100.000 ευρώ, μπορεί να φτάσει για να προσκομίσουμε καινούριους πελάτες και να μην διατηρήσουμε τους καινούριους, τους παλιούς μας πελάτες, τους επίτερες αυτό που λέμε, είναι μέχρι και 15 με 20%. Φανταστείτε, μπορεί να, από ένα budget 100.000 να δώσουμε ένα μεγάλο ποσό σε marketing, διαφήμιση, εργατοώρες και να το χάσουμε αυτό. Έχω βάλει κάτι το οποίο είπε ο Ντόντι, ότι ο πελάτης καθώς έρχεται στο χώρο υποδοχής του ξενοδοχείου μέσω των αισθήσεων, τις αισθήσεις που μίλησε και ο Αριστοτέλης, διαμορφώνει αισθηκτόδεις εντυπώσεις, οι οποίες αυξάνονται ή μειώνονται καθώς κινείται προς το δωμάτιό του, μπαίνει μέσα στο χώρο του ξενοδοχείου, στην υποδοχή, προχωράει στο εστιατόριο. Αυτά που βλέπει του δημιουργούν είτε υψηλές εντάσεις και συναισθήματα, είτε απογοήτευση. Μόλις μπει στο δωμάτιό του, ξεχνάει όλα αυτά που έχει δει, τα περισσότερα, και επικεντρώνονται μέσα στο δωμάτιο και τα ρεθίσματα που του δημιουργούν. Θα δούμε αναλυτικά και τι είναι οι αισθήσεις, ποιες είναι οι αισθήσεις, πώς πρέπει να σκέφτεται ένας ιδιοκτήτης, ένας housekeeping manager, μία καμαριέρα, μία καθαρίστρια, και να μπορεί να έχει την συνέστηση, να καταλάβει τι βλέπει ο πελάτης. Και όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσκαλούμε οι προσκεκλημένοι μας, οι καλεσμένοι, οι φιλοξενούμενοι του ξενοδοχείου μας, να επανέλθουν και να έρθουν. Να έχουμε αυτό που λέμε repeaters στα αγγλικά, επαναλαμβανόμενους πελάτες. Ο λόγος που λέμε η σπουδαιότητα του housekeeping είναι γιατί η κύρια πηγή του εσόδου για κάθε ξενοδοχείο, περίπου το 80 με το 90% είναι αυτό που λέμε πάντα πιο απλά, είναι από τα δωμάτια. Είναι το έσοδο από τα δωμάτια. Το υπόλοιπο είναι συμπληρωματικό. Δηλαδή, έρχεται το ποστό εσόδου από πολλές δωματιών, είναι 80 με 90% όπως θα αναφέρω εδώ. Και το συμπληρωματικό είναι τα έσοδα από το σπα, από τα εστιατόρια, ίσως για ένα τριών αστέρων ή τεσσάρων αστέρων δεν έχει τόσο μεγάλο κόστος, το εργασιακό κόστος για όλα αυτά τα τμήματα, αλλά για ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, το να έχεις σπα,
το οποίο θα θέλει 3-4-5 άτομα. Το εστιατόριο που θα έχει άλλα με τους μαγείρους, άλλα μπορεί να είναι και 60 άτομα. Το transfer, mini market και όλα αυτά δημιουργούν ένα μεγάλο κόστος. Αλλά δεν δημιουργούν ένα έσοδο. Άρα γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό το housekeeping, γιατί διατηρεί, συντηρεί και δημιουργεί την αίσθηση, αυτό είναι ο στόχος του και η σπουδαιότητα του housekeeping, ότι πρέπει πάντα να είναι σε μια άριστη κατάσταση, την καλύτερη δυνατή, και να δημιουργεί συναισθήματα όμορφα στον πελάτη που να ηρεμεί και να αισθάνεται οικία με αυτό το περιβάλλον ώστε να το νιώθει σαν το σπίτι του. Και γενικότερα βελτιώνει και την εικόνα του πελάτη, όπου όταν κινείται μέσα στον χώρο. Γιατί φανταστείτε να μπει ένας πελάτης και να έρθει κάποιον φύλακα, ο οποίος θα τον κάποιον από το τμήμα της ασφάλειας, να τον υποδεχτεί, να τον καλωσορίσει, αλλά να μην το κάνει, να μην μιλάει αγγλικά, να μιλάει λίγο, να μην είναι καλά ντυμένος, να μην έχει το name tag του, να μην δώσει το χέρι του, να μην πει ένα καλωσορίσατε. Αν δεν θα ξεχάσω την επίσκεψή μου πριν από περίπου 1,5 μήνα που πήγα στο New York Foundation, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση που μου ευχήθηκε χρόνια πολλά ο άνθρωπος ο οποίος παρέλαβε το αυτοκίνητό μου μέσα στο πάρκινγκ του, που ήταν άρτια εκπαιδευμένος, άρτια εξαιρετικά αντιμένος, με σήμανση, έγραφε πάνω την ιδιότητά του, αισθάθηκε απευθείας μια ασφάλεια, με καλωσόρισε, με οδήγησε με ασφάλεια στο χώρο που ήθελα να επισκεφτώ στο χώρο του New York Foundation, όπως ανέφερα, και παντού έβλεπα μια οργάνωση, μια ευταξία, μια καθαριότητα. Τα καλαθάκια ήταν όλα όμορφα τακτοποιημένα, τα μονοπάτια ήταν καθαρά. Πάντα με βγαίνει, ήταν κάποιος με καλωσόρισε. Έτσι ακριβώς και οι πελάτες μας έρχονται στα ξενοδοχεία, στα Airbnb, στα νοικιαζόμενα δωμάτια και αυτά που δημιουργούν εντυπώσεις. Όταν αυτές οι προσδοκίες οι οποίες έχουν, που είναι πολύ ψηλές, επειδή αγαπάμε πάρα πολύ τη χώρα μας, πολλές φορές βλέπουν ότι αρχίζουν και μειώνονται ή αποδομούνται, αυτό τους δημιουργεί δυσάρεστα συναισθήματα. Οπότε αρχίζουν και αμφιβάλλουν. Αρχίζουν και βλέπουν ότι ένα πεντάστερο στο ξενοδοχείο δεν είναι τόσο πεντάστερο, είναι ίσως τετράστερο. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα κακές κριτικές μελλοντικά, που σημαίνει και μελλοντικά και κακιά και λιγότερες κρατήσεις. Λοιπόν, πάμε στο ρόλο, οι αρμοδιότητες και οι χώροι ευθύνης του housekeeping. Ο ρόλος του housekeeping είναι δυναμικός και προϋποθέτει αντίληψη, ενσυναίσθηση, έναν αναλυτικό τρόπο σκέψης, εστίαση στη λεπτομέρεια, προνοητικότητα, αποτελεσματική επικοινωνία, συνεργασία και μια συνεχή εγρήγορση για διατήρηση της εξαιρετικής εικόνας των κοινοχρήστων χώρων και των υπολοδωματίων με στόχο την παροχή ανεξίτηλων εμπειριών προς τους καλεσμένους μας. Είναι σημαντικό να δημιουργούμε αναμνήσεις οι οποίες θα τους μείνουν αξέχαστες. Πολλές φορές ακούω όταν μιλάμε με τους συναδέλφους μας που είναι στα τμήματα του operations, μπορεί να είναι μια καμαριέρα ή ένας βαλές, ένας άνθρωπος, μια καθαρίστρια, και να πει «Μα εγώ είμαι ο τελευταίος τροχός της αμάξης». Όχι. Είναι ένα μέλος της, αν φανταστούμε ότι όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι εργάζονται στον τουρισμό και σε ένα ξενοδοχείο, ακόμα και ο άνθρωπος ο οποίος θα σηκώσει το τηλέφωνο για να παραλάβει να απαντήσει μια κράτηση που θα είναι ευγενικός, θα έχει μια θερμή φωνή, οικία και εξυπηρετική, θα απαντήσει αμέσως. Ο άνθρωπος ο οποίος θα ανοίξει την πόρτα ενός καλεσμένου που θα έρθει, ο άνθρωπος ο οποίος θα καθαρίσει το δωμάτιο ενός πελάτη και θα κόψει ένα λουλουδάκι και το βάλει μέσα με ένα ωραίο τρόπο να δημιουργήσει μια όμορφη εικόνα, μια ανάμνηση. Ένα άγριο λούλουδο. Ή θα βάλει μια άγρια λεβάντα στο κάτω δίπλα στο μαξιλάρι που να δείχνει έτσι μια ιδιαίτερη φροντίδα και μια αγάπη. Ο σερβιτόρος που είναι, ο συναδελφός μας που είναι στο F&B. Όλοι αυτοί αποτελούν, όλα αυτά τα άτομα αποτελούν ένα κρίκος, όλη αυτή την αλυσίδα της εμπειρίας των καλεσμένων μας, που δημιουργούν μια ανάμνηση. Αυτή πρέπει πάντα να προσέχουμε. Μπορεί ένας ο τελευταίος μπορεί να έχουν γίνει όλα τέλεια και την τελευταία στιγμή μια απλή λεπτομέρεια να δημιουργήσει μια άσχημη ανάμνηση. Σίγουρα δεν σβήνει όλο το υπόλοιπο έργο το οποίο έχει γίνει, αλλά πρέπει πάντα να προσπαθούμε να δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Ο ρόλος του τμήματος του housekeeping δεν είναι μόνο να διαφυλάτει την καθαριότητα, είναι να ικανοποιεί ανάγκες και αιτήματα των πελατών μέσω του καλά εκπαιδευμένου και ικανού προσωπικού του.
Η οργάνωση και η διοίκηση του τμήματος τώρα του ξενοδοχείου είναι υπεύθυνη για τον καθαρισμό και τον έλεγχο. Το έχω κάνει λίγο πιο περιληπτικό. Είναι τα υπνοδωμάτια των πελατών, οι κοινόχρηστοι χώροι. Τι θα πει αυτό, είναι πολύ έτσι, μεγάλος ο όρος. Είναι η υποδοχή, οι διάδρομοι, κοινόχρηστες τουαλέτες, εστιατόρια, μπαρ, λόμπι, γραφεία, back office, αλκηστείες, parking, kids club, γυμναστήριο, spa, συνεδριακό. Τα γραφεία διοίκησης και στελεχών, οι χώροι της πισίνας, αποθήκες λινών, αναλωσίμων, χημικών, εξοπλισμού και στολών προσωπικού, το back office, τα αποδυτήρια και το εστιατόριο προσωπικού. Κάτι το οποίο έχω εφαρμόσει εγώ και στην εταιρεία που είμαστε, όπως και στην προηγούμενη, είναι τα δωμάτια και κοινόχρηστοι χώροι προσωπικού. Αυτό γιατί το λέω, γιατί ένα από τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζετε και εσείς και εμείς και όλοι μας και όσοι παρακολουθούν την σημερινή συζήτησή μας, είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον να βρούμε προσωπικό το οποίο αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει, να έχει μια κατάρτιση. Έτσι, μετά από πρόταση και εισήγηση, από λίγο brainstorming που κάναμε στην εταιρεία και στην προηγούμενη που είμαστε, αποφασίσαμε να βάζουμε, να απασχολούμε κάποιες καμαριέρες, είτε με εξωτερικό συνεργείο αν δεν προλαβαίνουμε, είτε δίνοντας extra ώρες υπερορίες σε κάποιες κυρίες, είτε στο κανονικό τους ωράριο, να ελέγχουν ανά 15 μέρες να πηγαίνουν στο χώρο του ξενοδοχείου, μετά από συνεννόηση φυσικά, και να καθαρίζουν τα δωμάτια. Μιλάμε για σκούπισμα, σκουγκάρισμα, έλεγχο των στρωμάτων, ότι δεν έχουν κάει ή δεν έχουν πάθει κάποια ζημιά, ότι το δωμάτιο είναι αλλαγή πετσέτης, εντόνιας, όλα αυτά. Ανά 15 μέρες το κάνουμε αυτό. Και έχει αποδώσει και θετικά σχόλια για προς το προσωπικό μας, ότι πραγματικά ενδιαφερόμαστε. Και απ' την άλλη, έχει διασφαλίσει. Εδώ που είμαστε στη Σύρο τώρα, αλλά οι υπόλοιπες Κυκλάδες έχουν απογευθεί λίγο το real estate, όπως είναι στη Μύκονο, στην Μήλο, στην Σαντορίνη, στην Αντίπαρο που έχει απογειωθεί και όλα τα υπόλοιπα, η Πάρος, το accommodation του προσωπικού έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο να μας εμπιστευτούν οι ιδιοκτήτες, γιατί πέφτουν συνεχώς σε επιχειρηματίες που δεν δίνουν είτε χρήματα είτε κακοποιούν τα διαμέρισματά τους. Άρα αυτό ήταν ένα problem solving που το βάλαμε μέσα στα καθήκοντα του housekeeping, αλλά είναι η επίβλαψη του προσωπικού, το πώς παραλαμβάνουμε το accommodation του προσωπικού μας και το πώς το παραδίδουμε. Γιατί πρέπει να το αποκαταστήσουμε αν έχουμε κάνει κάποια ζημιά. Άρα αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό το τελευταίο που το έχω βάλει. Δεν είναι στις κανονικές αρμοδιότητες ενός μικρού ξενοδοχείου. Το έχω βάλει για να σας. Αυτό που λένε και οι Αμερικανοί, λίγο το broadening your horizon, να διευρύνω τον ορίζοντά σας. Πάμε τώρα στις διαδικασίες και στις ενέργειες που διατελεί το housekeeping. Είναι η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Κανονικά θα πρέπει να υπάρχει ένας προσωπάρχης, αλλά τι. Πλέον έχει αλλάξει ο παλιός ο μάνατζερ, ο οποίος υπήρχε και ήταν. Περίμενε από το γραφείο προσωπικού να φέρει, να προσελκύσει το προσωπικό, να του βρει τις καμαριέρες, να τις βρει. Όχι, αυτό έχει πεθάνει. Δεν υπάρχει πλέον. Δηλαδή πρέπει να εξελιχθούμε, να βγούμε έξω από το comfort zone το δικό μας, την περιοχή, η οποία αισθανόμαστε κι εμείς τόσο σίγουροι, και να αντιληφθούμε ότι μπορεί ένας προϊστάμενος, είτε είναι στο εστιατορικό κλάδο, είτε είναι στο housekeeping, να είναι ο καλύτερος. Να του αρέσει η λεπτομέρεια όλα αυτά. Αλλά άμα δεν είναι καλός με τους ανθρώπους, με την ομάδα τους, ας φέρω ένα παράδειγμα, το βιώσαμε πέρσι. Είχαμε ένα σεφ, ο οποίος είχε πάρει το καλύτερο, το ένα ανακαινισμένο εστιατόριο, το οποίο είχε 96% βαθμολογία στη Marriott. Ο ίδιος μας το παρέδωσε. Με όλο το προσωπικό ήθελε να φύγει. 7 άτομα που για μας ήταν μια ζημιά, εγώ δεν μπορώ να την υπολογίσω, είναι άνω των 100.000 για να πάρουμε αυτά τα παιδιά 5 χρόνια να τους εκπαιδεύσουμε, να μάθουν, να γνωρίζουν, να ξέρουν με κλειστά μάτια να συνοούνται. Χάσαμε 7 άτομα, φύγανε γιατί είπαν δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτόν τον σεφ. Ο ίδιος ο σεφ ήρθε και γύρισε μαζί της αύξηση, ενώ πέσανε οι ποιοτικοί του στόχοι. Ο εξοπλισμός του μας τον παρέδωσε πολύ χειρότερο από ό,τι το παραλέβει, με ζημιές, με σπασμένο το λάπτοπ του, τα μηχανήματα ήταν κακοσυντηρημένα, κακοδιατηρημένα, λόγω των δεν τηρούσε τις εργασίες που έπρεπε να κάνει συντηρήσεις, ας το πούμε. Και γενικότερα, τα ποιοτικά του αποτελέσματα και το έσοδο ήταν πολύ κακό. Άρα, αυτό θέλω να πω, ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να εμπνέουμε, να παρακινούμε και τουλάχιστον, αν κάποιος δεν έχει την ικανότητα να προσελκύσει, να βρει, να ρωτήσει, να ψάξει συνελεύθερους για το τμήμα του, κάποιους ανθρώπους για να στελεχώσει το τμήμα του, θα πρέπει να τους βοηθήσει, να τους κάνει να νιώσουν οικείους. Και το λέω αυτό με ιδιαίτερη αγάπη, γιατί πολλές φορές έρχονται αλλοδαποί να εργαστούν. Εγώ ίδιος προσωπικά, όταν ήμουν παλιά διευθυντής, για να μπορέσω, αυτοί οι άνθρωποι, αν νιώσουν ασφάλεια,
και οποιοδήποτε, και ένας μεταπός, έτσι, ένας Έλληνας, αν νιώσει ασφάλεια, οικία και γνωρίζει ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται για αυτούς, για αυτόν πραγματικά όμως, το να πάει να κάνει τα χαρτιά του, να πάει σε μια εφορία, το να δώσουμε σε έναν αλλοδαπό από τον Μπαγκλαντές ή από ότι, ακόμα και έναν Έλληνα, πάει να κάνει το πράσινο βιβλιαράκι, το βιβλίο υγείας, όλα αυτά, είναι ένα βουνό για αυτούς. Εγώ προσωπικά έβαζα ένα βανάκι, έβαζα το προσωπικό αυτό, το συνόδευα εγώ στην εφορία, σε όλα αυτά, μαζί με τον λογιστή για να μπαίνουν στην κουλτούρα, μαζί με τον άνθρωπό μας. Και αυτοί οι άνθρωποι ήταν χαρούμενοι, γιατί στο τέλος είχαν τα ένσημά τους, είχαν τα χαρτιά τους όλα και έβλεπαν μια οικειότητα και ερχόταν πάλι πίσω σε εμάς. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε. Δεν ξέρετε πόσες εργατόρες μπορεί να χρειαστεί στο να προσελκύσουμε κάποιον συνάδελφο. Άρα είναι σημαντικό το να η στελέχωση. Το πιο κύριο το task το οποίο πρέπει να κάνει ένας housekeeping manager είναι η εκπαίδευση και οι αξιολογήσεις. Πρέπει, πολλές φορές περνάει όλη η σεζόν και λένε πώς ήταν ο Παναγιώτης, λένε καλό παιδί, έχει δυνατότητα, αλλά είναι αργός. Του το είπαμε αυτό, του κάναμε μια αξιολόγηση μετά από 1,5 μήνα δουλειάς, 2 μήνες, να το πούμε ότι θα πρέπει λίγο να επιταχύνεις τις κινήσεις σου, να είναι λίγο πιο... κοφτές ή να κάνουμε πιο γρήγορα κάποιες εργασίες, γιατί έχουν προτεραιότητα κάποια άλλα πράγματα που θα πρέπει να τα ολοκληρώσουμε, κάποια τάση. Άρα θα πρέπει να αξιολογούμε και με την η αξιολόγηση δεν είναι παρατήρηση, είναι παρακίνηση να γίνει κάποιος καλύτερος. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακόμα και ένας ιδιοκτήτης ενός ξενοδοχείου, να μην κρίνει κάποιον στο τέλος, αλλά έχει τη δυνατότητα να το κάνει, αν ξεκινάει ένα ξενοδοχείο 1η Μαΐου, να το κάνει γύρω στις 15-20 Ιουνίου, που αποκτάει και αρχίζει και αποκτάει ένα αυτοματισμό το κάθε ξενοδοχείο ή η επιχείρηση, να το κάνει μετά στα μέσα εκεί Αυγούστου και να έχει μια καλή εικόνα στο τέλος. Αυτό αν μπορεί με μια απλή συζήτηση, με μια απλή με κάποια κριτήρια. Θα δείξουμε και τα κριτήρια τα οποία το κάνουν. Η έρευνα αγοράς και προτέσεις μέσα στους ρόλους του management γενικότητα της διοίκησης είναι η έρευνα αγοράς και προτάσεις. Κάνει προτάσεις προς τον ιδιοκτήτη. Λέει, έχω βρει αυτή την εταιρεία η οποία είναι αξιόπιστη. Το ανέφερα και προηγουμένως ότι εγώ στην παρουσίαση μου δεν έχω βάλει κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες γιατί δεν πουλάω κάτι. Εγώ ασχολούμαι μόνο με το κομμάτι της οργάνωσης του τμήματος και κοιτάζω αυτή την πλευρά. Υπάρχουν πάρα πολλές ανταγωνιστικές εταιρείες και καλό είναι πάντα όταν πάντα να είμαστε ανοιχτοί, να δοκιμάζουμε, να βλέπουμε, να ρωτάμε, να βλέπουμε αν ένα εξωτερικό, αναφέρω το Λόντρι παραδείγματος χάρη, πρέπει να παίρνουμε μια προσφορά. Μπορεί να υπάρχει στο νησί μας και δεύτερο Λόντρι. Καλό είναι να πάρουμε μια πρόταση, να δούμε την ποιότητα. Δεν είναι κακό να δοκιμάζουμε, ειδικά όταν αυτό μας μπορούν να καταφέρουμε να φέρουμε μεγάλη μείωση στο κόστος. Σε κάποια νησιά, όπως τη Μήλο, παραδείγματος χάρη που βίωσα πέρσι, υπάρχει μονοπόλιο, υπάρχει μόνο μία εταιρεία. Στη Μύκονο υπάρχουν δύο εταιρείες και αυτές ίσα-ίσα μπορούν να αντεπεξέλθουν στη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει. Άρα πρέπει εμείς να βρούμε λύσεις και να. Πολλές φορές κάποιες εταιρείες καταφεύγουν να κάνουν εσωτερικό Λόντρι, π.χ. Το οποίο με την έλλειψη του νερού, με τα μηχανήματα που αν χαλάσει ένα πλυντήριο ή ένα στεγονοτήριο μετά δημιουργούν άλλα προβλήματα, πρέπει να τα εξετάζουμε και να προτείνουμε στη διοίκηση του ξενοδοχείου, δηλαδή στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, αυτός είναι ο ρόλος μας. Άρα αξιόπιστους συνεργάτες για λόντρι, χημικά, αναλώσιμα, λινά και στολές προσωπικού. Η διοίκηση του housekeeping επίσης κάνει τις διαδικασίες ανοίγματος. Αυτό είναι ένα ειδικό task. Θα δούμε αυτό αν το καλύψουμε σε μια μελλοντική ενότητα. Είναι η κατάρτιση του προγράμματος εργασίας. Τώρα με τα πρόστιμα και τα ωράρια είναι πάρα πολύ αυστηρά. Θα πρέπει να το προσέχουμε αυτό, ότι πρέπει να δηλώνουμε τις ώρες ακριβώς. Στην περίπτωση ελέγχου, αν κάποιος κάνει σπαστό ωράριο και δεν το έχει διορθώσει το εργάνι, υπάρχει πρόστιμο. Το πρόστιμο είναι 10.500 ευρώ. Είναι πάρα πολύ αυστηρά τα πράγματα. Και εμείς το κοιτάμε βλάβη. Έχουμε δύο ανθρώπους, να φανταστείτε, σε τρία ριζόρτ που έχουμε στην Ελούντα, οι οποίοι όλη τη μέρα το μόνο που κοιτάνουν είναι αυτό το πρόγραμμα για να είμαστε σωστοί με τον νόμο. Η καθημερινή καθαριότητα υπνοδωματίων και κοινοχρήστων χώρων, ο ποιοτικός έλεγχος των δωματίων πριν το check-in, δηλαδή πριν μπει ο πελάτης και να κάνουμε ένα τελικό έλεγχο. Το tear down, ή το έγραψα αστευόμενος λίγο, τα φεγγαράκια που το λένε πάρα πολλές κυρίες. Housekeeping. Είναι το turn down, δηλαδή όταν στην ουσία προετοιμάζουμε το δωμάτιο πριν κοιμηθεί ο πελάτης. Καταγραφή και παρακολούθηση των δελτίων αποστολής, του laundry. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εκεί υπάρχουν πάρα πολλές παρεξηγήσεις και παρανοήσεις που μπορεί να κοστίσει πολλά χρήματα σε μια εταιρεία
να ελέγχει το ποιοτικό έλεγχο, την ποιότητα των λινών όταν επιστρέφονται, όταν είναι εξωτερικός συνεργάτης, οι ποσότητες, αν είναι σωστές με αυτές που έχουμε στείλει, αν υπάρχουν λινά τα οποία έχουν καταστραφεί ή αν έχουν αλλοιωθεί, και οι χρόνοι. Απογραφές χημικών λινών αναλωσίμων, εξοπλισμού λινών στολών προσωπικού. Έχω βάλει το M και το Y, είναι ανά μήνα και ανά χρόνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πριν παραγγείλουμε κάτι, πρέπει να ξέρουμε. Η πρώτη ερώτηση που κάνει ένας επιχειρηματής είναι: θέλω να κάνω αυτή την παραγγελία, λέμε, που κάνει 10.000 ευρώ. Σου λέει ο άλλος: πόσα έχουμε. Αν δεν το έχει κάνει αυτό κάποιος, ο μάνατζερ ή ο υπεύθυνος του προσωπικού ή ο προστάμενος, μπορεί να είναι και μια καμαριέρα. Είναι πολύ σημαντικό πριν παραγγείλουμε κάτι να ξέρουμε πόσα έχουμε για να, να κάνουμε εξοικονόμηση. Η οργάνωση και τακτοποίηση των αποθηκών, παραγγελίες υλικών αναλωσίμων και εξοπλισμού, η καταγραφή βλαβών, καθημερινά γίνονται αυτές, τις οποίες δίνουμε συντήρηση και στο τέλος σεζόν, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί βάσει αυτού καταρτίζεται και το budget χειμώνα που θέλει να το γνωρίζει ο επιχειρηματίας, ώστε να παρουσιαστεί την επόμενη σεζόν το ξενοδοχείο του σε άρτια κατάσταση. Η αρμονική συνεργασία με τα άλλα τμήματα, πολλές φορές γίνεται τις κακομοίρες που λέμε λίγο πιο λαϊκά, μεταξύ των τμήματων πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία, το οποίο είναι το front office, το F&B, το room service, το minibar, η συντήρηση και η κυπορία, αν υπάρχουν, γιατί μπορεί να υπάρχουν, μιλάμε και για ένα B&B δωμάτιο. Το lost and found, πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία αυτή, παρακολούθηση οικονομικών και ποιοτικών στόχων. Ίσως αυτό είναι πιο τραβηγμένο, αλλά είναι σημαντικό να μπορεί κάποιος να καταλάβει νούμερα, κόστη, τι θα πει να έχω. Ξεκινάει η σεζόν και βλέπουμε ότι το ξενοδοχείο μας δεν έχει πληρότητες μεγάλες. Είναι 50%. Δεν μπορεί να βάζουμε το ίδιο προσωπικό στον ίδιο αριθμό εργατορών να καθαρίζουν ενώ έχουμε μισό ξενοδοχείο γεμάτο. Πρέπει να κάνουμε μια εξοικονόμηση. Εκεί ο μάνατζερ πρέπει να προνοήσει, να βλέπει τον καιρό, να βλέπει διάφορες, αν υπάρχει δυνατότητα να, έχουμε κάποια, να πάρουμε κάποια άλλη κράτηση, ποια είναι η ζήτηση στην περιοχή, να ενδιαφέρεται, να έχει την ενσυναίσθηση και να κάνει τις αντίστοιχες κινήσεις εξοικονόμησης. Προτάσεις. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρθει με προτάσεις. Πολλές φορές μπορεί να είναι μια τρελή ιδέα ή κάτι απλό, αλλά ο ιδιοκτήτης μπορεί να μην σκεφτεί κάτι απλό ή κάτι το οποίο θέλετε. Μπορεί να θέλει το housekeeping, θέλει ένα καρότσι, να θέλει ένα καλάθι. Κάτι το οποίο υπάρχει το product innovation, αυτό το λέει και ο Dragger, ένας από τους μεγαλύτερους manager, μάλλον συγγραφής του management, έλεγε ότι υπάρχει το process innovation, δηλαδή να φτιάξουμε μια διαδικασία η οποία θα διευκολύνει και θα μας μπορέσει να εξοικονομήσουμε χρόνο και χρήμα πιθανόν, αλλά χρόνο περισσότερο, ή το product innovation, να ξοδέψουμε χρήματα και να αγοράσουμε, να επενδύσουμε δηλαδή κάποια χρήματα, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ας πούμε μια ειδική μηχανή η οποία γυαλίζει το πάλωμα. Αντί να έχουμε ένα ρομπότ στην ουσία, το οποίο το χειρίζεται κάποιος υπάλληλος, αλλά δεν κουράζεται έτσι μια καμαριέρα, ούτε το αποτέλεσμα του μηχανήματος αυτού, του γυαλιστικού των δαπέδων, είναι το να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, ποιοτικό αποτέλεσμα, και κάνει την απόσβεσή του. Στα μεγάλα ξενοδοχεία είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τέλος, οι διαδικασίες κλεισίματος. Ένα σωστό κλείσιμο αποτελεί το 80% του ανοίγματος. Αυτό είναι με μαθηματική ακρίβεια, πιστέψτε με. Είναι η συντήρηση, που πολλές φορές ανοίγουμε η συντήρηση του ξενοδοχείου και όλο όπως το κλείνουμε. Είναι πολύ σημαντικό το πώς θα ανοίξει. Αν γίνει σωστός σχεδιασμός, αυτό να το δούμε και για το μέλλον, το άνοιγμα και το κλείσιμο είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάμε στο στόχοι, υποχρεώσεις τμήματος και αξιολόγηση, key performance indicators. Οι στόχοι και υποχρεώσεις είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Νούμερο είναι η ποιότητα. Πρέπει δηλαδή κάτι να γυαλίζει, να στράφει, να μπορείς να μετσεστήσεις, να το κατανοήσεις. Η πιστή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και διατάξεων του ξενοδοχείου. Είναι πολύ σημαντικό λόγω και του GDPR, το οποίο έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια, είναι το απόρριτο και τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών των εργαζομένων. Η πιστή εφαρμογή του γενικού κανονισμού του ξενοδοχείου, πολύ σημαντικό. Η εκπαίδευση και επίβλεψη των στόχων του τμήματος. Η ομαδικότητα και η περηφάνεια για τη συμβολή μας στη γενική εικόνα του ξενοδοχείου. Τώρα πάμε στους KPI στόχους. Key Performance Indicators, έτσι λέγεται το KPI, είναι μια ορολογία. Η άλλη, η πιο απλή ορολογία είναι Keep People Informed, λέγεται. Δηλαδή, κρατήστε τον κόσμο ενημερωμένο, δηλαδή σπάστε την πληροφορία.
Μιλάμε για το νούμερο ένα, είναι ποσοτική στόχη. Τι θα πει αυτό, εργατικό κόστος. Είναι το μεγαλύτερο κόστος το οποίο έχει αυτό το τμήμα και όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου. Οι ώρες εργασίας και ο αριθμός των υπαλλήλων. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να. Πολλές φορές, παραδείγματος χάρη, να σας φέρω εγώ ένα παράδειγμα. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα γύρω στο 60% occupancy, σαν από τα ξενοδοχεία μας στην Ελούντα. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Εκεί η housekeeping manager θα μπορούσε να δώσει κάποια ρεπό. Σε μια ομάδα μιλάμε περίπου 50 ατόμων. Δεν έδωσε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη που έχουμε 70%, ενώ είδε στο πρόγραμμα ότι είχε 90% Τετάρτη, Πέμπτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Με αποτέλεσμα τι κάνει. Έρχεται και την Παρασκευή μας ανακοινώνει ότι θα κόψει τα ρεπό που θεωρητικά τυπικά είχε βάλει στο χαρτί, ενώ έβλεπε ότι έχει πολύ ψηλό occupancy, και ζητάει να πάρει έγκριση για 50 άτομα να κάνουν 7 στα 7. Αυτό κατευθείαν επειδή υπάρχει ενημέρωση των συστημάτων, δεν είναι όπως παλιά που υπήρχαν με το χαρτί και δεν τα έβλεπε. Ο υπόπτης εργασίας απευθείας το βλέπει και έρχεται μια επίσκεψη γιατί βλέπει ότι εκεί δεν λειτουργούν σωστά τα πράγματα. Και εκείνοι που τρώμε και πρόστιμα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε, να έχουμε την αίσθηση και να βλέπουμε το πρόγραμμα. Αυτό το κάνει ο μάνατζερ, η κεφαλή. Και έτσι στο τέλος μπορεί να δείξουμε το έργο μας, να δείξει κάποιος το έργο του και να πει ότι ελάτε εδώ κύριε ιδιοκτήτα που έχετε το ξενοδοχείο. Εγώ προσπάθησα εδώ πέρα, έχω κάνει αυτή την εξοικονόμηση. Πάντα όμως πρέπει να υπάρχει μια σωστή παραγωγικότητα. Γιατί πρέπει να υπολογίζουμε όλα τα δεδομένα. Δεν είναι απλώς να κόψουμε κόσμο. Αλλά είναι σημαντικό να κάνουμε μια σωστή ισορροπία ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και ταυτόχρονα την εξοικονόμηση. Θα δούμε την παραγωγικότητα και τον βαθμό δυσκολίας. Θα το δούμε πιο αναλυτικά. Παρακολούθηση του κόστου αναλυσίμων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα μπάθαμε είναι τα χημικά υλικά καθαρισμού και το πώς, τι ποσότητες δαπανούμε. Είναι κάποιες μεγάλες εταιρείες που το αναφέραμε και πριν με τη συνάδελφο που έλεγε, που ανέφερε κάποιες εταιρείες οι οποίες έχουν αυτοματοποιημένα, γιατί είναι αυτό το αυτοματοποιημένο, είναι η αποφυγή ανθρώπινου λάθους. Ενώ όταν το κάνουμε με το μάτι, τα χημικά, τα βάζουμε σε μπουκαλάκια και όλα αυτά, είναι. Εγώ είμαι υπέρ του να εμπιστευόμαστε κάποιον σοβαρό συνεργάτη, ο οποίος να μπορεί να τα βάλει αυτά σε μια τοποθέτηση, ακόμα και κάποιος ο οποίος να μην καταλαβαίνει, να έχει άλλη γλώσσα. Γι' αυτό λέω πολλές φορές τα μπουκαλάκια είναι σε 16 γλώσσες γραμμένα. Ακόμα και κάποιος από τον Μπαγκλαντές, κάποιος από κάποιο άλλο κράτος, ελληνικά, από αγγλικά, να είναι πάνω γραμμένο και να μπορεί να καταλάβει τι είναι το κάθε χημικό και τι ζημιά μπορεί να μας κάνει, τι καλό μπορεί να μας κάνει. Άρα, παρακολούθηση επίσης του κόστους του εξωτερικού λόντρι, το αποτέλεσμα αυτό θα έπρεπε να είναι σαν κριτήριο αξιολόγηση κάποιου, ας πούμε, housekeeping manager. Η παρακολούθηση του κόστους ενέργειας, το ωράριο φωτισμού. Πρέπει να έχουμε την αισθηματική και να λέμε, όταν βλέπουμε τα φώτα ότι ανέβουν μια ώρα ενώ έχει φως, υπάρχει το φως του ηλίου έξω και πρέπει να πάρουμε ένα τηλέφωνο να πούμε τον διευθυντή, να ενημερώσουμε τον προϊστάμενο συντήρησης, να πούμε παιδιά εδώ τα φώτα καίνε. Είναι μια ώρα. Μια ώρα την ημέρα επί 158 ώρες λειτουργίας είναι 158 είναι ένα μεγάλο κόστος. Το αυτό άμα πάει και το βράδυ είναι άλλο τόσο. Πρέπει να έχουμε την αισθένση γενικότερα. Τα air condition. Πολλές φορές ανοίγουμε τα air condition. Είναι πολύ ωραίο ο πελάτης, αυτό που λέμε το room temperature, όταν μπει στο δωμάτιο, να δει το air condition να υπάρχει γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Αυτό είναι το τέλειο. Αλλά αυτό μπορεί να το κάνουμε 15 λεπτά περίπου όταν έχει γίνει μια αλληλεπίδραση. Και αυτό ήθελα να το αναφέρω και ένα tip, ας πούμε, για τα boutique ξενοδοχεία, που έχουν τον χρόνο να το κάνει αυτό, να παίρνουν τηλέφωνο, μπορεί να το κάνουν αυτό, και να βρίσκουν την ώρα άφηξη του καλεσμένου. Έτσι μπορούν να έχουν μια προσφορά φρέσκια, έτοιμη, ένα κέικ ζεστό, να βγαίνει αχνηστό εκείνη τη στιγμή ο σεφ να τους το δίνει. Και ταυτόχρονα μπορούν να έχουν πάει 15 λεπτά πιο πριν, να μην βράζει το δωμάτιο, που πολλές φορές μπαίνουμε σε ένα δωμάτιο και βράζει και ανεβαίνει το μοχλικό επίπεδο. Γιατί αυτό είναι κλειστό, έχουν σφουγγαρίσει συνήθως μέσα, αυτό το δωμάτιο αυτό βγάζει και βγάζει μια μυρωδιά και οι τείχοι μυρίζουν, μετά μυρίζουν τα μαξιλάρια, βγάζουν ό,τι υγρασία υπάρχει το χειμώνα, όλα αυτά. Αν δεν υπάρχουν αφιγραντήρες μέσα στο χειμώνα στα δωμάτια αυτά, βγαίνει. Άρα είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει το housekeeping, αν ξέρουμε ότι ένα δωμάτιο είναι κλειστό, παραδείγματος χάρη, μπορεί να απενεργοποιήσει το ρεύμα και να κάνει μια μικρή έστω εξοικονόμηση. Και επίσης για τους κοινόχρηστους χώρους, κάτι πολύ σημαντικό. Τελευταίο σαν ποσοτικό χώρο είναι η βιωσιμότητα, γενικότερα η ανακύκλωση, όπως είναι και το Green Key.
Οι ποιοτικοί στόχοι τώρα. Πριν είδαμε τους ποιοτικούς, τους ποσοτικούς, πάμε στους ποιοτικούς. Οι ποιοτικοί στόχοι. Έχω βάλει μέσα το TripAdvisor, Google, Booking, Expedia. Είναι βαθμολογίες και κριτικές σε πλατφόρμες, όπως αυτές που ανέφερα. Οι υψηλές βαθμολογίες και θετικές κριτικές οδηγούν σε νέες πωλήσεις δωματίων. Αν κάπου δούμε ότι στην αρχή της σεζόν κάποιος πελάτης πριν μπει, το ίδιο το κάνετε και εσείς οι ίδιοι. Μπαίνετε και ελέγχετε, αν είναι να επισκεφτείτε κάποιο κατάλημα, βλέπετε τι σχόλια έχει, στο εστιατόριο, τι έλεγε. Άμα δείτε ότι είναι ένα εστιατόριο, μια ταβέρνα, ότι είναι 4,5 ας πούμε στο TripAdvisor, πολύ πιθανόν να την επιλέξετε. Άρα δυστυχώς, το λέω γιατί και εγώ δεν παρακολουθώ τόσο πολύ τις βαθμολογίες, αν και είναι μέσα στη ρουτίνα μου, είναι το αντικείμενο της εργασίας μου, αλλά ο ίδιος δεν επιλέγω πάντα με αυτόν τον τρόπο. Αλλά ο μέσος πολίτης, ο άνθρωπος ο οποίος θα κλείσει, πελάτης καλεσμένος που θα κλείσει ένα ξενοδοχείο, κοιτάζουν αυτές τις κριτικές. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικές και είναι πάρα πολύ σημαντικές για την εστεροφημία και για τις πολιτικές πωλήσεις. Ο ποιοτικός έλεγχος και τελική εικόνα προς τον πελάτη πριν την άφηξη το check-in. Θα πούμε πώς γίνεται αυτό, η διαδικασία. Το τρίτο κριτήριο είναι το ανθρώπινο δυναμικό, δημιουργία επαγγελματικού κλίματος εργασίας. Αυτό που λέγαμε πριν ότι άντε δεν μπορείς να προσελκύσεις κόσμο, αλλά έστω κράτησέ μου αυτούς που έχω. Δηλαδή επιβράβευση, παρακίνηση, κανόνες και διαδικασίες βάζει ένας μάνατζερ, αυστηρότητα, υπάρχει μια αυστηρότητα, αλλά υπάρχει όμως, πρέπει ο συνάδελφος να έχει το αίσθημα της δικαιοσύνης. Δηλαδή υπάρχει μια ισορροπία πάνω σε αυτό. Και είναι σημαντικό επιβράβευση και παρακίνηση. Αυτό η επιβράβευση μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Μπορεί, ας πούμε, να. Εμείς κάνουμε κάποιες pizza days, ας πούμε. Έχουμε κάνει πάνω στην πίεση, ας πούμε, φέρνουμε ένα καρότσι με παγωτά και προσφέρουμε στους εργαζόμενους σε μια μέρα, σε όλους τους εργαζόμενους, μετά το φαγητό τους, παγωτό. Άλλες φορές, όταν είδαμε ότι το housekeeping έχει ταλαιπωρηθεί και κουραστεί, τους κάναμε και έχει περεύει τον εαυτό του, τους κάναμε σε όλο το προσωπικό μας, θέλω εγώ ένα παράδειγμα, τη δώσαμε μια διατακτική, λέγεται αυτό, μέσω ενός σούπερ μάρκετ, μιας αξίας Χ. Είναι μια επιβράβευση, είναι ο λόγος να βγει ο ιδιοκτήτης και να πει σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη που δείχνετε και το ζήλο. Άρα είναι πολύ σημαντικό η δημιουργία επαγγελματικού κλίματος εργασίας. Έβρεση, διατήρηση του υπάρχοντος προσωπικού και προσέλκυση νέου προσωπικού. Κοίτα αυτό, εκπαίδευση και εξέλιξη. Καθαρίστρια. Μια καθαρίστρια μπορεί να γίνει καμαριέρα δωματίων, να εξελιχθεί μετά από εκπαίδευση ή να φτάσει σε μια βοηθό προϊσταμένης. Σαν τα ξενοδοχεία μας έχουμε ο σημερινός general manager πριν από 8 χρόνια ήταν beach boy. Με τη σωστή εκπαίδευση, το πρόγραμμα, τις σπουδές, την κατάρτιση του ομίλου μας, εξελίξαμε έναν άνθρωπο και αυτή τη στιγμή διοικεί ένα ξενοδοχείο. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Το τέταρτο κριτήριο είναι η διάρκεια. Είναι πολλές φορές βλέπουμε ότι ένας συνάδελφος, ένας μάνατζερ μπορεί να έχει με πολύ ψηλή απόδοση και μετά από λίγο να πέφτει και να είναι μια μέτρια απόφαση κάτω του μετρίου. Άρα είναι το consistency, αυτό που λέμε στα αγγλικά, η διάρκεια της απόδοσης, η διατήρηση και συντήρηση των λινών, δωματίων και εξοπλισμού. Μαζί με αυτό είναι, δηλαδή, τι σημαίνει αυτό που εξήγησα πριν, ότι μπορεί κάποιος να πάρει έναν άρτιο εξοπλισμό, να πάρει μηχανή ατμού, να πάρει σούπερ ηλεκτρικές σκούπες, αλλά αν τις κακομεταχειρίζεται και στο τέλος της σεζόν πρέπει να τις ξαναπαγοράσετε. Άρα αυτό πρέπει να το είναι μέσα ένα κριτήριο. Άρα όταν αξιολογούμε έναν housekeeping manager ή ένα μέλος της ομάδας μας, θέλουμε να δούμε, να κάνουμε την αξιολόγηση, θα τον κρατήσουμε την επόμενη χρονιά, του δώσουμε αύξηση, του δώσουμε προαγωγή, τι θα κάνουμε. Πρέπει να εξετάζεται από αυτά τα κριτήρια. Πάμε να δούμε το μυστικό της επιτυχίας, το οποίο είναι η συνεργασία. Το έχω γράψει εδώ. Έχω βάλει και μια ωραία φωτογραφία που βρήκα από ένα παιδάκι, ένα καρτούν, για να καταλάβουμε λίγο πώς είναι ότι ο εγκέφαλος, το κεφάλι, είναι το room division, δηλαδή αυτό που λέμε το front office, να το πούμε λίγο για να το καταλαβαίνουν όλοι οι συνάδελφοι που μας ακούνε. Είναι που είναι το front office, περιλαμβάνει το guest relation, είναι η groom, είναι το security, είναι bellboy, luggage boy, έχει πολλές ορολογίες, είναι ο εγκέφαλος. Άρα, αν πούμε ότι είναι το αριστερό χέρι είναι το F&B, επειδή σε έβαλα το δεξί χέρι είναι το housekeeping, το οποίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε ένα ξενοδοχείο. Εδώ μας λείπει και το όμικρον στο ξενοδοχείο. Το πόδι είναι η συντήρηση, η κήπη και το wellness και το spa. Άρα, όλα αυτά μαζί όμως κάνουν ένα σώμα το οποίο όταν συντονιστεί
είναι μια καλο, σαν ένα καλοδουλεμένη μηχανή που έχει ένα άρτιο αποτέλεσμα. Όλα, όλα αυτά πρέπει να συνεργάζονται. Συνεπώς, ο housekeeping manager, μια και μιλούσαμε με τη διοίκηση του housekeeping, πρέπει να συνεργαστεί στενά με όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου, που αυτά είναι το F&B, το room service, οι προσφορές και τα mini bar. Τι θα πει αυτό, ότι για παράδειγμα, σε πολλά ξενοδοχεία, boutique ειδικά αυτό, αυτό το λέω και για τους συναδέλφους που το έχω δουλέψει πάρα πολύ, είναι ότι όταν κατεβαίνει ένας πελάτης στο πρωινό, αν είμαστε έξυπνοι και συντονίσουμε τη hostess του εστιατορίου ή ένα σερβιτόρο ή έναν προϊστάμενο εκεί, που ο οποίος είναι και βλέπει, αναγνωρίζει καταρχάς τον πελάτη, λέει, ακόμα και αν δεν γνωρίζει τον πελάτη, μπορεί να πει με kindly ask your last name, του λέει το όνομα του πελάτη, δεν ρωτάμε ποτέ το δωμάτιο, ποιο νούμερο ήταν, πει 152, το όνομα είναι ο κύριος Σίμψον, ας πούμε. Μπορεί να δει τη λίστα που έχει με ένα ωραίο πορτφόλιο ή σε ένα ωραίο φάκελο για να μην φαίνεται αυτό, λόγω του GDPR, να σηκώσει το τηλέφωνο και να πει, έλα προϊσταμένη, το 152 κύριος Σίμψον μόλις βγήκε. Τι σημαίνει αυτό, ότι έχει τη δυνατότητα να μπει το housekeeping team και να καθαρίσει αυτό το δωμάτιο. Η σωστή συνεργασία. Οι προϊσταμένοι, αν είναι και αυτοί έξυπνοι, μπορεί να πάρει τηλέφωνο το mini bar και να πει: μόλις μπήκα στο δωμάτιο, λείπει μια Coca-Cola, μια Sprite και μια σόδα. Ελάτε τώρα. Γιατί τι θα κερδίσει με αυτό, γιατί αν καθαρίσει το δωμάτιο, το του προλάβει σε μισή ώρα, 45 λεπτά, δεν θα ξαναμπεί ο mini baristas να βρωμίσει, δηλαδή με τα παπούτσια του, έχει μπει και όλα τα νησιά του Αιγαίου και το Κυκλάδο να έχουν πολύ σκόνη και όλα αυτά. Άρα τι κάνουμε, μια συνεργία. Το ίδιο, ο πελάτης που θα έρθει επίσης θα είναι καταευχαριστημένος, γιατί μέσα 45 λεπτά που θα έχει φάει περίπου το πρωινό του θα γυρίσει πάνω πίσω στο δωμάτιο και το δει, θα πει τι magic service είναι αυτό. Τα κάνα πότε μπήκαν, πότε βγήκαν, και τι κερδίζει όμως. Ότι σε ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι 30 δωματίων, αν προλάβει η προϊσταμένη και καθαρίσει 6-7 δωμάτια, 8 το πρωί, είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος και της δίνει έναν αέρα να κάνει άλλες εργασίες μελλοντικά. Πριν. Άρα έχουμε και από πριν τις ώρες των αναχωρήσεων και το front office πάρει τηλέφωνο από βραδύς και πει τι ώρα φεύγετε, θα μπορούσαμε να οργανώσουμε το transfer. Θα μπορούσαμε να έτσι κερδίσουμε άλλα 4-5 δωμάτια. Άρα περίπου το 50% των δωματίων είναι σε προκαθορισμένο χρόνο και μπορούμε με πολύ εύκολο τρόπο να συντονίσουμε. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ο πελάτης όταν θα επιστρέψει στο δωμάτιο του, το δει καθαρό. Συνήθως τι κάνει, μπαίνει ξανά στο δωμάτιο, θα το αναστατώσει λίγο πάλι, αλλά όχι στο βαθμό που ήταν από το βράδυ. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι όταν ξαναβγεί, μπορεί για 5 λεπτά να ξαναμπεί η housekeeper σε ένα boutique ξενοδοχείο το οποίο είναι 5 αστέρων, ξαναμπαίνει μέσα και απλώς τεντώνει το κρεβάτι, θα βάλει μια πιζετούλα και θα βγει. Ο πελάτης σας ευχαριστεί, θα λέει τι γίνεται. Αυτά όμως τα ξενοδοχεία είναι που κάνουν αυτό το extra mile, είναι αυτά τα οποία είναι τα πεντάστερα, έχουν πάρα πολύ ψηλά rates και το καταφέρουν αυτό. Το λέω γιατί το έχω κάνει, το κάναμε επιτυχημένο στο Domus White Coast, το οποίο είναι το ξενοδοχείο μας στη Μήλο, με επιτυχία και τα score και βαθμολογίες είναι από τα ψηλότερα στις Κυκλάδες. Άρα όλη αυτή η συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντική με τους κυπουρούς. Όταν μπούμε μέσα, είναι σημαντικό όταν μπούμε σε ένα δωμάτιο να πάμε να ανοίξουμε το αναφέρω και μετά, να ανοίξουμε τον μπαλκόνι να δούμε. Μόνο που έκανε ένας κυπουρός, γιατί οι κυπουροί δεν θα μπουν με τα ξυπόλυτα, θα μπουν με τις γαλότσες, με τα χώματα, θα φέρουν σκόνη, τέτοια, όλα αυτά. Άρα η συντήρηση. Η συντήρηση επίσης είναι αν κάποιο έχει πάει στην Αμερική, μπορεί να δει πολύ εύκολα ότι οποιοδήποτε συντηρεί κάτι μέσα σε ένα χώρο θα μαζέψει όλα τα αξεσουάρ τα οποία δεν χρειάζεται, τα καλώδια που έχει κόψει, θα τα σκουπίσει, θα πάρει μια σκούπα, θα τα μαζέψει, θα βάλει σε μια σακουλίτσα και θα φύγει έξω από το χώρο. Μπορεί να σου γαρίσει κιόλα στην Αμερική. Εδώ πέρα στην Ελλάδα γίνεται το αντίθετο. Έχουμε την νοοτροπία ότι αν κάποιο επιδιορθώσει μια μπρίζα και αντικαταστήσει μια μπρίζα, θα αφήσει την μπρίζα τη χαλασμένη κάτω. Θα αφήσει και τα καλώδια, αφήσει και τη σκόνη και τη βρωμιά, μπορεί να τα πατήσει και από πάνω και να φύγει. Και έτσι δείχνει ότι τι καλά που δούλεψε και εργάστηκε. Αυτή η νοοτροπία κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει, γιατί το housekeeping αυτό θα έρθει να τα μαζέψει και είναι αμαρτία από το Θεό. Δηλαδή πρέπει να τα συντονίζουμε αυτά και να εξηγούμε. Όταν μπαίνει ο διευθυντής, όταν κάνουμε το ιδιωτικό συμφωνικό για να μπει ένα εξωτερικό συνεργείο, θα πρέπει να τους λέμε ότι θα πρέπει αμέσως να πάρετε τα πράγματα ανταλλακτικά, να εξηγούμε τη διαδικασία. Και γενικότερα να υπάρχει μια σωστή συνεργασία. Άρα το housekeeping και ο manager συνεργάζεται με όλα αυτά που αναφέραμε.
Τώρα, το μυστικό, όπως είπαμε, είναι η συνεργασία. Είναι ο κρίκος της μεγάλης αλυσίδας που αναφέραμε προηγουμένως, που όλοι παίζουν ρόλο. Και το μυστικό είναι να εργαζόμαστε σαν ομάδα και να έχουμε ένα κοινό στόχο. Ο καθένας μας έχει μια ξεχωριστή αξία στο χώρο, αλλά όλοι μαζί διαμορφώνουμε την εικόνα του ξενοδοχείου. Αυτή την εικόνα που την παρουσιάζουμε στα μάτια των πελατών μας, την δείχνουμε προς αυτούς και ζητάνε να την εκτιμήσουν και να επισκεφτούν ξανά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να το ξαναδιαβάσω λίγο. Την εικόνα που παρουσιάζουμε στα μάτια των πελατών μας. Είναι πολλές φορές που ακούμε από έναν ιδιοκτήτη ή από έναν προϊστάμενο ή έναν διευθυντή να λένε «Σας αρέσει αυτή η εικόνα?». Άρα πρέπει να έχουμε όλοι μας την αισθηνέστηση και να καταλαβαίνουμε όταν βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά στο ξενοδοχείο ή έχουμε μια κακή εικόνα, μια βρώμικη εικόνα, είναι όλο αυτό, μπορεί να επιφέρει μια κακή εμπειρία, πολύ κακή, που μπορεί να επιφέρει να διώξει πελάτες. Να πούνε ότι δεν ξανάρχουμε. Το CAS, Customer Acquisition Cost, 15 με 20% του συνολικού εσόδου, είναι αυτό το ποσοστό, το οποίο ο μέσος όρος ποσοστού προμήθειας των OTA, Online Travel Agencies, όπως είναι το Booking.com, Expedia, όλα αυτά, και τα αντίστοιχα πρακτορία, έχουν περίπου αυτό το ποσοστό. Άρα σε ένα τζίρο, όπως σας ανέφερα πριν, με 100.000 ευρώ, περίπου 15 με 20.000, θα μπορούσε να έχετε άλλους δύο υπαλλήλους. Πόσο σημαντικό είναι να αποκτάτε επαναλαμβανόμενους πελάτες. Σε ένα ξενοδοχείο το οποίο κάνει ένα εκατομμύριο είναι 150 με 200.000 ευρώ. Όσο κάνει ένα λόντρι, ένα καινούριο λόντρι, να το εξοπλίσετε με όλα τα μηχανήματά σας, να πάρετε αυτοκίνητα, transfer. Δηλαδή, αυτά τα χρήματα μπορούν να επενδυθούν κάπου αλλού, αν καταφέρουμε να επαναλάβουμε τις κρατήσεις, τις οποίες έχουν κάνει κάποιοι πελάτες σε εμάς και να είναι επαναλαμβανόμενοι. Τώρα πάμε στις διαδικασίες καθαριότητας των δωματίων, που είναι υπεραναλυτικές. Το πρώτο είναι ότι πρέπει πέραντα να δείχνουμε διακριτικότητα, απόλυτο σεβασμό στην επιθυμία των πελατών για ησυχία και απομόνωση. Είναι κάποιοι πελάτες οι οποίοι, ειδικά μετά το COVID, που επιβιώσαμε όλοι μας, δεν θέλουν καθόλου, είτε λέω γιατί φοβούνται τα μικρόβια, είτε δεν θέλουν την ησυχία τους και δεν θέλουν την απομόνωση. Δεν θέλουν κανείς να μπει μέσα στο δωμάτιό τους, γι' αυτό έχουν μόνιμα μια κόκκινη κάρτα. Καλό είναι να επικοινωνούμε με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έχουν ένα ιδιαίτερο αίτημα, που από τη μία εμείς σαν ξενοδοχείο θέλουμε να τους εξυπηρετήσουμε, θέλουμε να τους αλλάξουμε τα σεντόνια, να τους καθαρίσουμε. Αυτοί όμως δεν θέλουν. Άρα είναι καλό να ξέρουμε. Αυτό είναι και ο ορισμός του marketing. Τι θέλει ο πελάτης, πρέπει να το ικανοποιήσουμε. Είναι να επικοινωνούμε μαζί τους, να μην ντρεπόμαστε. Ο housekeeping manager, μια καμαριέρα, ο διευθυντής, αν είναι κάποιος VIP πελάτης και οποιοσδήποτε ένας ρεσεψιονίστης μπορεί να μιλήσει. Για να εισέλθουμε στο δωμάτιο, πρέπει να χτυπήσουμε την πόρτα διακριτικά. Γράφω κάτω-κάτω στο picture, αν δείτε, δίνετε προσοχή στο φαινόμενο γιαπή. Τι θυμίζει αυτό, ότι όταν έχουμε το κατασκευαστικό σε ένα ξενοδοχείο, το λέω και λίγο χιουμοριστικά, φωνάζουν όλοι από μακριά, έλα φέρε το μυστρί, φωνάζουν, φέρε το φορτηγό, το τούβλο. Υπάρχει μια νοοτροπία γενικά ότι μπαίνουμε παντού χωρίς να χτυπήσουμε. Όταν όμως ανοίξει το ξενοδοχείο, αυτή η κουλτούρα πρέπει να αποβληθεί, να μην τη χρησιμοποιούμε. Πρέπει να χτυπάμε διακριτικά τις πόρτες με αυτό το γλυκό ήχο που όπως είπαμε και διακριτικά και να αναφέρουμε τη λέξη housekeeping. Δεν μπαίνουμε μέσα αν δεν μας απαντήσει κάποιος. Περιμένουμε 15 δευτερόλεπτα, το ξαναπαναλαμβάνουμε αν δεν έχουμε κάποια απάντηση. Ξανααναφέρουμε το housekeeping δεύτερη φορά. Εφόσον μετά δεν μας απαντήσει κάποιος, σημαίνει ότι δεν είναι κάποιος στο δωμάτιο, μπορεί βέβαια να είναι στο μπαλκόνι. Άρα πρέπει να έχουμε την συνέστηση ότι αν αυτή, παραδείγματος χάρη, ένα ζευγάρι το οποίο έχει ζει μια ιδιωτική στιγμή στην πισίνα και εμείς θα μπούμε μέσα στο δωμάτιο με το κλειδί, χωρίς να έχουμε κάνει αυτή τη διαδικασία, φανταστείτε θα δημιουργήσει μια αναστάτωση. Και αν αυτή η αναστάτωση προκαλέσει μια άσχημη εντύπωση στον πελάτη, μπορεί το δωμάτιο που κάνει, λέω ένα παράδειγμα, 1.500 ευρώ τη βραδιά, ο πελάτης να αποχωρήσει. Να πει εγώ θα είμαι άλλες 6 μέρες, φεύγω τώρα. Έχει συμβεί αυτό. Εκεί πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να απολογηθούμε στον πελάτη και να εξηγήσουμε ότι δεν επαναληφθεί. Αλλά πρέπει να. Ο έξυπνος άνθρωπος, λένε πολλές φορές, κάνει λάθη, ο ηλίθιος θα επαναλαμβάνει. Το λέω πολλές φορές αυτό στην ομάδα μας, ότι πιστεύω ότι είμαστε πάρα πολύ έξυπνοι όλοι και οι συνάδελφοί μου και πιστεύω ότι μαθαίνουμε, κάθε φορά μαθαίνουμε από τα λάθη μας και δεν τα επαναλαμβάνουμε. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το πώς μπαίνουμε σε ένα δωμάτιο. Αναφέρω κιόλας ότι πάντα ζητάμε την άδειά του για να μπούμε μέσα, εφόσον και μας το επιτρέψει, γιατί μπορεί να μην θέλει. Μπορεί να είναι γυμνός, μπορεί η σύντροφός του να είναι γυμνή.
Καλημερίζουμε ευγενικά τον πελάτη και του εξηγούμε τον λόγο τον οποίο θέλουμε να εισέλθουμε στο δωμάτιό του. Είναι πιο έξυπνο να του πούμε τι ώρα θέλετε να έρθει το housekeeping να καθαρίσει το δωμάτιό σα. Ποτέ δεν αφήνουμε τον πελάτη να κρατάει επίσης την πόρτα ανοιχτή. Υπάρχει ένα stop κανονικά. Ούτε βάζουμε πανιά, κάποια stop, κάτι τέτοια, όλα αυτά δεν τα βάζουμε ποτέ. Επίσης, προσοχή, δεν χρησιμοποιούμε τα κλειδιά μας ή άλλο αντικείμενο που χτυπάνε καμιά φορά, τακ-τακ εκεί. Θέλει γενικά να χτυπάμε όπως χτυπάμε μια την πόρτα. Και πάντα προσέχουμε το do not disturb. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε πολλά ξενοδοχεία έχει πολλές φορές δύο, το οποίο έχουν το ίδιο χρώμα. Μπορεί να είναι μπλε και από τις δύο πλευρές, οπότε δεν καταλαβαίνεις. Ούτε ο πελάτης θα το καταλάβει αυτό. Άρα πρέπει να το διευκρινίσω. Ότι μία να είναι κόκκινο ότι δεν μπαίνεις και από την άλλη να είναι πράσινο ότι φτιάξαμε το δωμάτιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη διαδικασία, με τη διαδικασία καθαρισμού δωματίου. Ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνουμε είναι πρέπει να βάλουμε, μπορούμε να δημιουργήσουμε και εμείς μια κάρτα. Μπορεί να είναι μια απλή κορδέλα η οποία να είναι κίτρινη, το οποίο να βάλουμε από κάτω, να πλαστικοποιήσουμε ένα χαρτί το οποίο να γράφει housekeeping in room. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Αλλού μπαίνει με το ζαριστό, αλλού είναι τριγωνάκι αυτό. Μπαίνουμε στο δωμάτιο, ανάβουμε όλα τα φώτα και ανοίγουμε τις μπαλκονόπορτες. Είναι η πρώτη κίνηση που κάνουμε. Μαζεύουμε όλα τα σκουπίδια από το χώρο του δωματίου και της βεράντας. Μαζεύουμε τα βρώμικα ποτήρια, φλιτζάνια και σταυτοδοχεία. Αυτά θα φεύγουν έξω σε κάποιο δίσκο και πάνε και τα παίρνει το κανονικά το mini bar, το room service. Τα πλένει σε ένα πλυντήριο το οποίο βράζουν μέσα, αποστηρώνουν δηλαδή. Δεν τα πλένουμε για να αναφέρω τι, γιατί σε παλιά manuals το έχω αλλάξει αυτό. Γιατί οι εταιρείες οι σοβαρές, Marriott, Hilton, όλες αυτές οι εταιρείες που λειτουργούν με συγκεκριμένα brand standards, επιβάλλει τη διαδικασία αυτή. Γιατί ένα ποτήρι για να απολυμανθεί πρέπει να πληθεί με ζεστό νερό, με σαπουνάδα, συγκεκριμένη στιγμή, χρόνο να απολυμανθεί. Το ότι το housekeeping πολλές φορές τα πλένει με κρύο νερό για πρακτικούς λόγους, για να μην τα μετακινεί, μην τα σπάει, μην κουραστεί ο μιλιμπαρίστας ή κάποιος άλλος, είναι λύσεις οι οποίες όμως δεν φέρουν την ασφάλεια σε πελάτες. Γι' αυτό βλέπουμε και μεγάλες αλυσίδες, όπως είναι οι Four Seasons, τα ξενοδοχεία της Marriott, ας πούμε, τα οποία εκπροσωπεί και ο ομιλός μας, έρχονται συγκεκριμένα γιατί έχουν συγκεκριμένα brand standards. Υπάρχει συγκεκριμένος τύπος σεντονιού, συγκεκριμένα γραμμάρια, συγκεκριμένη εταιρεία στρώματος, συγκεκριμένα μαξιλάρια που σε όλο τον κόσμο είναι τα ίδια. Η ίδια ποιότητα, η ανώτερη ποιότητα. Το service είναι το ίδιο. Ο ambassador ο οποίος θα έρθει να σου μιλήσει θα έχει συγκεκριμένη στάση σώματος, θα σου μιλήσει, θα σε καλημερίσει, θα σε αναγνωρίσει στα 5 μέτρα, θα σε χαιρετήσει, θα ρωτήσει αν θέλετε κάτι άλλο, θα ρωτήσει αν έχετε αλλεργίες. Είναι συγκεκριμένη μεθοδολογία και το κάνουν αυτό παντού, σε όλα τα ξενοδοχεία της αλυσίδας. Γι' αυτό μιλάμε ότι μια τόσο απλή λεπτομέρεια, τα ποτήρια πολλές φορές που τα πλένουν στον οχήτη, δεν είναι, είναι μια λύση πρακτική, αλλά δεν είναι αυτό που πρέπει. Πρέπει να πηγαίνουν πλένοντας σε πλυντήριο. Επιστρέφουμε στο δωμάτιο, εφόσον τα έχουμε κάνει αυτά, έχουμε βγάλει δηλαδή, τα σκουπίδια από το μπάνιο και από το χώρο του δωματίου ή της βεράντας. Μπαίνουμε με το κουβά, πανάκια, καθαρισμού, θα τα δούμε αναλυτικά πιο μετά, στα αναλωσίμα. Το καλαθάκι με τα καθαριστικά υλικά. Αυτό είναι νοικοκυρωμένο καλαθάκι, το οποίο θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά και τι περιλαμβάνει μέσα. Τραβάμε το καζανάκι. Το πρώτη κίνηση που κάνουμε μετά είναι επειδή θέλει χρόνο να. Αυτό που λέμε παλιά το παπί, υπάρχουν σε διάφορες εταιρείες, είτε σε αυτές που αναφέρουμε προηγουμένως, για να μην διαφημίζουμε. Απλώς υπάρχουν πολύ μεγάλες εταιρείες οι οποίες κάνουν αυτό, και ελληνικές, οι οποίες είναι ανταγωνιστικές. Γι' αυτό είναι και στο ρόλο μας να κάνουμε, όπως ανέφερα πριν, μια έρευνα αγοράς, να δούμε τι είναι πρακτικό. Πολλές φορές μπορεί να είναι κάτι πολύ καλό ένα προϊόν, αλλά μπορεί να έρχεται στο νησί μας. Πρέπει να δούμε το consistency, δηλαδή θα έχουμε διάρκεια ή θα πηγαίνουμε μετά, ψωνίζω χλωρίνη από το σούπερ μάρκετ και. Κάτι άλλο, κάποιο β' διαλογής απορρυπαντικό. Επίσης πρέπει να βλέπουμε τώρα, μην το αναφέρουμε αυτό, τα απορρυπαντικά κάποιων εταιριών είναι υπερσυντυγνωμένα. Τι θα πει αυτό, ότι διαλύεται με νερό. Πρέπει να δούμε, να είμαστε σίγουροι, να κάνουμε μια ανάλυση νερού πρώτα, πριν πάρουμε. Γιατί αν το νερό είναι γλυφό, ό,τι και το καλύτερο προϊόν του κόσμου, είναι σαν να βάζουμε, λέμε, πίνω καφέ, αλλά ο καφές μου, μπορεί να είναι ο καλύτερος, αλλά άμα το κάνουμε με νερό το οποίο είναι μολυσμένο, θα έχει κακό αποτέλεσμα. Άρα όλο αυτό με τα χημικά γενικότερα πρέπει να το ψάξουμε, γιατί μπορεί να καταφέρουμε μεγάλες οικονομίες κλίμακος, οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά ειδικά για τις μεγαλύτερες μονάδες, αλλά και ακόμα και για τις μικρές, γύρω στα 25 περίπου δωματίων, συμφέρει πάρα πολύ να χρησιμοποιούμε αντίστοιχα προϊόντα.
Είχαμε μείνει στο Καζανάκι και στη Λεκάνη γιατί θέλει πολύ χρόνο, αρκετό χρόνο να δράσει το υλικό και να καθαρίσει όλα τα μικρόβια και τα βακτήρια τα οποία υπάρχουν. Άρα κάνουμε, καθαρίζουμε τη Λεκάνη με το χείλος της Λεκάνης και στο κύλωμα μέχρι την ολοκλήρωση των υπόλοιπων εργασιών. Ξεστρώνουμε πλήρως το κρεβάτι προσεκτικά και κοιτάμε πάντα τα αντικείμενα, τα προσωπικά των καλεσμένων. Μπορεί να είναι το αγαπημένο κουβερτάκι του μωρού. Μας έχει τύχει αυτό. Μετά πρέπει να ψάξουμε όλο το λόντρι, το κάνουμε άνω κάτω, να πάρουμε την εταιρεία λόντρι για να το βρούμε. Να είναι μια πύλα, να είναι κάτι απλό. Προσέχουμε πάρα πολύ τα προσωπικά αντικείμενα, γιατί όπως και εσείς που δεν θέλετε να τα πειράξει κάποιος, έτσι και οι πελάτες μας δεν θέλουν να πάθουν το ίδιο. Κοιτάμε πάρα πολύ λερωμένο αιματισμό, να υπάρχει αίμα, να υπάρχει. Πολλές φορές τι γίνεται. Προσωπικό που δεν το έχουμε εκπαιδεύσει, πρέπει να το εξηγήσουμε ότι αυτό, αν δούμε κάτι το οποίο έχει ένα σεντόνι, έχει σε κάποιο σημείο αίμα, αυτό μπορεί να μεταφερθεί σε ένα άλλο. Το αίμα μετά δεν βγαίνει. Θέλει διάφορα είδων εξειδικευμένα χημικά, τα οποία είναι και ακριβά, αλλά πρέπει να, αν δεν δράσει εκείνη τη στιγμή, να το απομονώσει σε μια ξεχωριστή σακούλα το συγκεκριμένο. Και πολλές φορές τι γίνεται, το βάζουν σε ένα μεγάλο σάκο, σε μια μαύρη σακούλα, μαζί με τα άλλα αναμειγνύεται, οπότε καταστρέφει και τον υπόλοιπο εξοπλισμό, ο οποίος είναι δικός μας. Ή μπορεί να τον νοικιάζουμε. Άρα κοιτάμε και το. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε το καλή, να λέμε ότι ένας είναι φοβερός housekeeping manager, αλλά τη συγκεκριμένη διαδικασία να μην την έχει εκπαιδεύσει. Και να καταστρέφει το προσωπικό. Και έτσι ένα 10% του τολινών μας, αξίας αρκετών χιλιάδων ευρώ, κάθε χρόνο να καταστρέφεται. Ξεστρώνουμε, είπαμε πλήρως στο κρεβάτι όλο αυτό. Ξεκινάμε την καθαριότητα από πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή, ξεσκονίζουμε, ξαναχνιάζουμε από ψηλά προς τα χαμηλά. Ελέγχουμε τη λειτουργία της τηλεόρασης, τηλεχειριστηρίων, λαμπτήρων, τηλεφώνων, όλα αυτά ότι δουλεύουν. Αν εντοπίσουμε κάποια βλάβη, αμέσως ειδοποιούμε την προϊσταμένη ή αν το ξενοδοχείο είναι μικρό και μπορεί να πάρουμε τον κύριο Στέλιο, ο οποίος είναι ο Στέργιος, ας πούμε, ο οποίος είναι ο προϊστάμενος, ο συντηρητής. Ένα άτομο μπορεί να είναι ή μπορεί να είναι ένα αργωμένο τμήμα το οποίο δίνουμε αμέσως τη βλάβη, το οποίο το βάζει στο PMS με προγράμματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί πλέον και γνωρίζουμε τη βλάβη, οπότε θα μπει ένα συντηρητής. Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι να μπει ο συντηρητής την ώρα που είναι το χάος του πυρηνική, πριν σουγκαρίσει. Να μπει να κάνει ό,τι είναι να κάνει και να καθαριστεί. Γιατί μετά τι θα γίνει, μπορεί να μπει ο πελάτης, να έχει φτιαχτεί η βλάβη του, αλλά είναι βρώμικο το δωμάτιο και να έρθει να κάνει complaint πάλι. Άρα είναι. Όλα θέλουν αυτή τη συνέργεια που λέγαμε και τον. Γι' αυτό είναι και ο ρόλος του προϊσταμένου. Επιστρέφουμε στο δωμάτιο με καθαρό ηματισμό και στρώμε το κρεβάτι. Ένα πράγμα το οποίο το εφάρμοσα εγώ πάρα πολύ σε μπουτίκ ξενοδοχεία είναι ότι γνωρίζαμε τις κρατήσεις, γνωρίζαμε ποια δωμάτια πρέπει να καθαριστούν, πέραμε τους ειδικούς σάκους, βάζαμε μέσα άγριες λεβάντες σε ματσάκια, διχτάκι. Σακουλάκι έτσι που διχτάκι το οποίο αρωματίζει και βάζα μέσα τα σεντόνια, όλα τα σεντόνια της μαξιλοορθήκης, τον εξοπλισμό που θα ήθελε, τον ηματισμό που θα ήθελε το συγκεκριμένο δωμάτιο και βάζαμε το βαλέ. Αν δεν είχαμε βαλέ, γιατί μπορεί να ήταν μπουτί ξενοδοχείο, έχω εργαστεί και σε μπουτί, βάζαμε παραδείγματος χάρη τον γκρουμ. Όταν είχε κενό το άνθρωπος ο οποίος κουβαλούσε τις βαλίτσες, είχε τη δυνατότητα, αντί να τις κουβαλάνε οι κυρίες του housekeeping, να μπορούν, επειδή πολλά τα ξενοδοχεία υπάρχουν, είναι σε κλίση, να παίρνουν το σάκο, τον αφήνουν ακριβώς έξω από την πόρτα του πελάτη που έχει αναχωρήσει, να βρίσκεται εκεί να περιμένει, προστατευμένο, με τα μυρωδικά και να είναι φτιαγμένο από το βράδυ. Δηλαδή το βραδινό το team το οποίο κάνει την καθαριότητα μπορεί να ετοιμάσει αυτούς τους σάκους και η πρωινά μην χρειαστεί να το κάνουν αυτό, να γλιτώσουμε εργατόρες και να κάνουμε κάτι, μια εξτρά καθαριότητα. Ενός άλλου χώρου. Μπορεί να πάνε, όπως είπα, τα δωμάτια του προσωπικού, κάποια άλλη διεργασία. Και επιστρέφουμε στο δωμάτιο με καθαρό ηματισμό και στρώμε το κρεβάτι. Μεταφέρουμε τα αντικείμενα του πελάτη με μεγάλη προσοχή και τα επιστρέφουμε στην αρχική τους θέση, αν πρόκειται για παραμονή. Ξεσκονίζουμε, όπως είπαμε, το δωμάτιο, ράφια, τείχη, πόρτες καθαρές, είναι με υπερανάλυση όλο αυτό. Τα φωτιστικά πορτατίβ, διακόπτες. Οι διακόπτες ειδικά πρέπει να είναι κειμένου δακτυλικά αποτυπώματα. Στα τζάμια είναι κάποιες μη καθρέφτες που πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Οι κάσες, οι ράγες επίσης με τη σκούπα που θέλουν επίσης το ίδιο. Πολλές φορές εγκλωβίζονται εκεί διάφορα πράγματα που πρέπει να βάλουμε ένα ειδικό μηχανισμό της σκούπας για να τα ρουφήξουμε. Τα στόρια, κουρτίνες, οι σκότες είναι καθαρές και να είναι καθαρές και χωρίς λεκέδες. Επίσης, οι κουρτίνες είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εκεί πολλές φορές μπορεί στο τέλος να βάλουμε και πάνω στην κουρτίνα πολλές φορές λίγο άρωμα.
ένα ειδικό άρωμα το οποίο είναι, δεν προκαλεί αλλεργίες ή δεν είναι έντονο, ή σε κάποιο χαλί πάνω. Το τηλέφωνο και το ακουστικό του τηλεφώνου να είναι καθαρά, χωρίς ύπνωση δακτυλικών υποτυπωμάτων. Το τηλεχειριστήριο επίσης που είναι μια εστία μολύνσεως. Τα καλαθάκια των σκουπιδιών, όπως έχουμε πει, να είναι άδεια και καθαρά σίγουρα. Ποτέ δεν πετάμε αντικείμενα του πελάτη με δική μας πρωτοβουλία, γιατί μπορεί να είναι κάτι απλό. Μπορεί να είναι μια φορά, θυμάμαι, όταν ήμουν διευθυντής στο Μύκονος Μπλου, μια πελάτησα η οποία είχε μια σακούλα για ψώνια από μια εταιρεία. Είχε μέσα ένα απλό μικρό κουτάκι, που δεν το είδε η housekeeper, το οποίο είχε μέσα σκουλαρίκια με διαμάντια. Και θεώρησε αυτή ότι μια ωραία σακούλα, της άρεσε, είπε, λένε, την πάρω σπίτι μου μετά. Δεν το πρόσεξε και έγινε ολόκληρη φασαρία πάνω σε αυτό. Δηλαδή πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην τα κινούμε. Εφόσον αποχωρήσει ο πελάτης και έχει αφήσει κάποια πράγματα, θα εξηγήσουμε μετά την διαδικασία lost and found και πώς θα χρησιμοποιούμε. Όλα τα χαρτιά και τελικά μπορεί να είναι κάποιο περιοδικό, του room service, το μενού. Πρέπει να είναι καθαρά, χωρίς μουτζούρες. Αν αφήσουμε ένα καρτελάκι για το eco-friendly, να μην είναι τσαλακωμένο. Όλα αυτά τα πετάμε και βάζουμε καινούρια. Μην είμαστε αυτό που λέγαμε μια φορά φτηνοί σε αυτό. Δηλαδή, γιατί αυτές είναι οι εντυπώσεις που λένε ο άλλος, εντάξει, δεν είναι πεντάστερο, είναι τετράστερο, ας πούμε. Και αρχίζει και λύνει το expectation, που σημαίνει και μειώνουμε τον εαυτό μας. Αν να μην τρεπόμαστε να πούμε τι είναι το άρτιο στον ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης πάντα θέλει να βλέπει το καινούριο, το ξενοδοχείο του καινούριο. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν πολλές φορές και ένα ξενοδοχείο τριάστερο μπορεί να είναι πιο πετυχημένο και πιο κερδοφόρο από ένα πεντάστερο, έτσι να το πούμε γι' αυτό. Αλλά το housekeeping και η ομάδα καθαριότητας πρέπει πάντα να βλέπει τι είναι το άρτιο. Το άρτιο. Ότι κοιτάμε ότι όλες οι λάμπες λειτουργούν, γι' αυτό έχουμε ανοίξει τα φώτα, σβήνουμε τα φώτα και βλέπουμε για να έχουμε μια πλήρη ορατότητα. Το πάτωμα του δωματίου είναι ότι το έχουμε σκουπίσει, είναι καθαρό. Τακτοποιούμε και μπορούμε να διπλώσουμε κάποια ρούχα του πελάτη με πολύ ωραίο τρόπο. Αυτό είναι ένα touch το οποίο το κάνουν κάποιες συγκεκριμένες αλυσίδες ξενοδοχείων. Το κάνει και η δικιά μας και εκεί δείχνει το extra mile. Αυτό που λέμε το extra mile με το extra smile που το λέμε καμιά φορά, που το κάνει με αγάπη. Όταν κάνεις από την καρδιά σου και από την αγάπη σου τη δουλειά σου. Τακτοποιούμε τα παπούτσια. Αυτό το δούμε και στο third down service που είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί ο πελάτης είναι το πρώτο που προσέχει. Που βλέπει τα παπούτσια τακτοποιημένα, ότι κάποιος μπήκε μέσα και τακτοποίησε. Και το room service, το τμήμα του room service, αναφέρει τα καινούργια φλιτζάνια τα οποία έχουν πληθεί. Αν υπάρχει τακτοδοχείο στο μπαλκόνι και μόνο, γιατί σε πολλά ξενοδοχεία είναι non-smoking και υπάρχει το πώληση αυτό. Τέλος πάντων, στο τέλος καταλήγουμε το σκούπισμα του δωματίου και του μπάνιου με ηλεκτρική σκούπα, πολύ σχολαστικά. Ναι, μαζεύουμε το καλώδιο της σκούπας και το αφήνουμε. Τώρα είναι τα απαραίτητα αντικείμενα. Εγώ θα σας δείξω τι κάνουν σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Κάποιοι τα θέλουν, κάποιοι δεν τα θέλουν αυτά. Αλλά τι ισχύει. Είναι πιστολάκι και είναι ωραίο αντί να το έχουμε χύμα το πιστολάκι να πάμε να πάρουμε μια ωραία non-woven τσαντούλα. Έχει συνάδελφος εδώ να μας προμηθεύσει. Τσάντρα laundry, επίσης μια ωραία τσάντρα η οποία βάζουμε το laundry. Και να έχουμε τις λίστες, τις αντίστοιχες λίστες με τις τιμές. Δεν χρειάζεται να το πω. Σε κάποια boutique ξενοδοχεία μπορούμε να αγοράσουμε ένα επαγγελματικό πλυντήριο στεγνοτήριο. Είναι μια επένδυση, να το αναφέρω περίπου γύρω σε μια καλή μάρκα, γύρω στις 3.000 ευρώ και τα δύο μαζί. Αλλά αν έχουμε την πολυτέλεια αυτή, το να κάνουμε κάποια λόντρι, απλά λόντρι, και να έχουμε το έσοδο αυτό, το καρπώνεται, έχει κάνει απόσβεση μες στον πρώτο χρόνο. Αυτή η δουλειά, αν την κάνει η προϊσταμένη ή κάποιο υπεύθυνο άνθρωπο μέσα στο ξενοδοχείο. Άρα είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το εξετάσουμε. Αν τα στέλνουμε σε εξωτερικό συνεργάτη, βάζουμε ένα ποσοστό επί του κέρδους, ένα 20-30%. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε την έρευνα. Άρα πρέπει στον ιδιοκτήτη να παρουσιάσουμε την έρευνα, να κάνουμε αυτή την έρευνα, που είναι ποιοτικά, θα μας τα φέρει, ποιος θα πάει να τα πάρει. Να το εξετάσουμε αυτό, γιατί μπορεί να είναι κάτι πολύ, να κάνουμε τη ζωή μας πολύ δύσκολη, αν δεν βρούμε το σωστό συνεργάτη. Έχει μέσα το παπουτσόπανο, ραφτικό, κόκαλα παπουτσιών, 8 κρεμάστες απλές ξύλινες. Έχουν και ένα κομμάτι του αντιλιοσθητικό που δεν γλιστράει δηλαδή. 4 κρεμάστες με κλιπ ξύλινα, που είναι οι γενικές που τις λέμε γενικά φορέματα. 2 κρεμάστες ατέν μαύρες επίσης για την ίδια δουλειά. Σίδερο και σιδερόστρα. Ή το επιτρέπει πλέον η μοριοδότηση του ξενοδοχείου είναι το steamer, το οποίο είναι πάρα πολύ πρακτικό. Σαν από τα πεντάστερα ξενοδοχεία είναι και φτηνό, δεν έχει πολύ μεγάλο κόστος. Στο οποίο βάζουμε, απλώνουμε τα ρούχα, κάποιος τα απλώνει και με το steamer
Δεν θα ξεχάσω που πέρσι ένας πελάτης το αγάπησε τόσο πολύ που το εξηγήσαμε ότι ήταν, είχαμε πάρει ακριβώς, το ήθελε τόσο πολύ και το πήρε κρυφά. Το Αιγαίο έφυγε με το ελικόπτερο. Δηλαδή δεν είχε την ανάγκη να πάρει αυτό το ένα φθηνό στήμερο που έκανε αξία 30-40 ευρώ στη χοντρική. Αλλά τον εντυπωσίασε τόσο πολύ που το πήρε μαζί του. Παντόφλες, ανδρικές και γυναικείες, αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε κάτι. Και επίσης, αν υπάρχουν παιδάκια, μπορείτε να βάλετε για παιδάκια. Μια ρόμπα, μπαίνει στην κρεμάστρα, το safety box και οδηγίες του, και ένα δισκάκι δερματόδετο για τα αμένιτες. Όλα αυτά μπαίνουν μέσα στη δουλάπα, τα τοποθετούμε εκεί μέσα έτσι όμορφα καιρό για να μην έχει χύμα. Το κόκαλο, όλα αυτά που είπαμε, οι λίστες του λόντρι, το πιστολάκι. Είναι ωραίο να είναι νοικοκυριωμένο, όμορφο και ωραίο. Αυτά είναι πάντα σαν επίπεδο των 5 αστέρων, μιλάμε έτσι. Μπορεί να βάλουμε ένα guest director, λέει, τι σημαίνει, τι μπορείς να κάνεις μέσα στο ξενοδοχείο, εντός και εκτός του property, κάποιες προτάσεις, εκδρομές, να βάλουμε κάποιες κόλλες αλληλογραφίας, δύο φακέλους, room service. Ένα απλό στοιχείο να σας δώσω, το room service μπορεί, δεν χρειάζεται να είναι εκτυπωμένο, μπορεί να είναι και ένα απλό QR code. Ο άλλος να σκανάρει με την νέα τεχνολογία, να βάλει το κινητό του, να σκανάρει και να δει ακριβώς τι μενού. Αυτό το όταν υπάρχει μενού εκτυπωμένο μέσα στο δωμάτιο μπορεί να επιφέρει στο τμήμα του room service ένα 25% αύξηση εσόδου. Είναι πολύ σημαντικό. Μπλοκ σημειώσεων για να γράφει με μολύβι ή στυλό. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την περιβαλλοντική πράσινη κάρτα για την αλλαγή συντονιών. Μπορεί κάποιος να μην θέλει. Εγώ δεν ζητάω ποτέ να αλλάξω τα συντόνια μου σε μία μέρα ή δύο μέρες. Οπότε είναι σημαντικό. Σε κάποια ξενοδοχεία, γι' αυτό τα έβαλα με ένα κενό, είναι το pillow flyer, το οποίο είναι το pillow menu αυτό που λέμε. Μπορεί δηλαδή να έχουμε, συνήθως έχουμε 6 ειδών διαφορετική τύπου μαξιλάρια, γιατί δεν θέλουν, έχουν κάποια προβλήματα αυθγενικό, θέλουν πιο σκληρό, πιο μαλακό, όπως και στρώματα. Άρα είναι πολύ σημαντικό να, αν κάποιος θέλει να κάνει το extra mile και να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό του στην περιοχή, μπορεί να κάνει μια έρευνα και να δει ποια είναι τα καλύτερα ξενοδοχεία. Θέλω να κάνω κι εγώ ένα αντίστοιχο ξενοδοχείο. Θέλω όμως να γίνω καλύτερος. Τι κάνω, ψάχνω και βλέπω ιδέες για αυτή. Το pillow menu είναι κάτι από αυτό. Επίσης δεν το ζητάνε όλοι, αλλά είναι ένα extra touch. Λένε αυτοί έχουν και ένα pillow menu. Αν κάνουμε ένα τέτοιο, βάλουμε ένα μετά ένα ηχείο με αυτά τα ηχεία, τα με wife, με bluetooth που δημιουργούμε δεύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αν βάλουμε, ας πούμε, φέρνω εγώ 2-3 ιδέες που μπορούμε να βάλουμε. Μπορούμε να βάλουμε late, λίγο πιο αργά το πρωινό για κάποιους πελάτες που το έχουν πληρώσει και θέλουν να το πάρουμε. 3-4 ιδέες τέτοιες μπορούν να φέρουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να φέρετε περισσότερες κρατήσεις στο ξενοδοχείο σας. Τώρα, αυτό είναι από τα διάφορα πρότυπα τα οποία έχουμε και είναι με κάποιες εικονίτσες για να σας εξηγήσω λίγο καλύτερα πώς όταν κάνουμε ένα check-out που κοιτάμε. Είναι ότι βλέπουμε όλους τους θερμοστάτες και όλα αυτά του air condition, το οποίο είναι επιτυχία. Ότι καθαρίζουμε πάρα πολύ προσεκτικά το τηλέφωνο και το ρολόι, γιατί αυτά τα κουμπάμε και μένουν δακτυλικά αποτυπώματα. Έχω ξεκινήσει από δεξιά προς τα αριστερά. Ότι σκουπίζουμε και σουγκαρίζουμε αναφέρει κάτω. Ότι αντικαθιστούμε τα λινά όλα του κρεβατιού. Ότι καθαρίζουμε τους καθρέφτες και τα τζάμια. Ότι κάνουμε reset όλα τα items τα οποία έχει μέσα στο δωμάτιο, το οποίο τα έχει αγγίξει κάποιος, μπορεί να φάκελει όλα αυτά, είτε είναι το νερό, αυτά τα πράγματα. Τα amenities και δηλαδή τη μηχανή του καφέ, ότι έχει καθαριστεί, έχει αδειάσει το νερό, ώστε να ξέρει ο πελάτης ότι όλα είναι καθαρά. Καθαρίζουμε τις επιφάνειες, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και απολύμανση. Okay. Τώρα, όταν κάνουμε το stay over, το tear down που λέμε, τι κάνουμε εκεί. Κάνουμε τα μισά από αυτά. Τεντώνουμε το κρεβάτι. Δηλαδή, σκεφτείτε λίγο ότι ο πελάτης έχει γυρίσει από τη θάλασσα. Τι θέλει να κάνει συνήθως την ώρα του sunset. Θέλει να κάνει ένα γρήγορο ντους. Γι' αυτό συνήθως θα βρούμε πεταγμένες παντόφλες, πετσέτες της θαλάσσης που μέσα στο δωμάτιο. Κάνει ένα γρήγορο ντους. Πετσέτες πολλές φορές επίσης πετάνε πάνω στο κρεβάτι. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μπει κάποιος μετά, εφόσον τους δει, ειδικά σε ένα μπουτίκ ξενοδοχείο, ότι περνάνε από τη ρεσεψιόν. Πάλι μπορούν να πάρουν την. Μόλις φύγανε οι Σίμψον. Παρακαλώ πολύ, πάνε στο δωμάτιο εκεί πέρα και μπαίνει μια κυρία. Δεν θα της πάρει πάνω από 6 με 7 λεπτά το να βγάλει τα σκουπίδια από μπάνιο και από όσα έχουν μπει. Να βγάλει μια βρεγμένη πετσέτα που μπορεί να. Και να τεντώσει το κρεβάτι πάνω από το κρεβάτι. Να την αφήσει να στεγνώσει.
να τακτοποιήσει τα παπούτσια και αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο να το τακτοποιήσει και να αποχωρήσει. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι διαφορετικό. Άρα είναι αδειάζουμε τα σκουπίδια, κάτι που κάνει τη διαφορά στο δωμάτιο του πελάτη. Δεν χρειάζεται να σφουγγαρίσει ή να σκουπίσει στο turn-down. Αλλά συνήθως στο turn-down προετοιμάζει αυτές γίνονται οι καθαριότητες οι οποίες γίνονται όταν είναι την παραμονή. Τώρα πάμε στο μπάνιο. Όπως σας είπα, είναι με υπερλεπτομέρεια. Το έχω κάνει και εμένα έτσι. Ώστε τα μπάνια πρέπει να καθαρίζονται καθημερινά, δίνοντας μεγάλη σημασία στη λεπτομέρεια. Καλαθάκι με τα απορρυπαντικά, θα σας το δείξω σε λίγο. Ψεκάζουμε την μπανιέρα, ντουζιέρα, μνηπτήρες για τις μπαταρίες με το υγρό καθαρισμό γενικής χρήσης. Τώρα, αν έχουμε πάρα πολλά άλατα, υπάρχουν σε κάποια ξενοδοχεία, τα οποία εγώ παραδείγματος χάρη δούλευα σε ένα ξενοδοχείο πιο παλιά, σαν διευθυντής και είχαμε γλυφό νερό. Αυτό ό,τι έχει, αν δεν βάλεις συμπυκνωμένο χημικό, δεν μπορεί να καθαρίσει τα άλατα τα οποία συσσωρεύονται και δημιουργούν μια μάκα πάνω στις βρύσες. Και πάντα θα φαίνονται θολά, θαμπά και βρώμικα. Ενώ εκεί πρέπει να πας σε αυτούσιο υλικό. Δηλαδή, υλικό το οποίο είναι διαλυμένο και είναι έτοιμο για να το χρησιμοποιήσεις. Δεν μπορείς να πας σε χημικά, σημικά, αν έχεις κακό νερό. Είναι σαν να θέλουμε να πλύνουμε πιάτα με αλμυρό νερό. Αυτό στην ουσία είναι να πιούμε κακή ποιότητα καφέ. Καθαρίζουμε τα πλακάκια, τους τοίχους, τις πόρτες με υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης. Καθαρίζουμε καθρέφτες και τα τζάμια με υγρό καθαρισμού τζαμιών. Και τις επιφάνειες μεγάλης χρήσης με απολυματικό, διακόπτες, πόμολα, τηλεχειριστήρια. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το μπάνιο. Εδώ είναι τώρα όλα τα σημεία, τα weak points, τα οποία μπορεί να έχουν δακτυλικά αποτυπώματα και πρέπει να είναι καθαρά και στεγνά. Είναι καθρέφτες, τζαμόπορτες, μπαταρίες των νεπτήρων, μπανιέρας, ντουζιέρας, οι τάπες των νεπτήρων, μπανιέρας, ντουζιέρας, πετσετοθήκες. Βλέπω και πετσετοθήκες. Πλέον, αν να παρακινήσω και αυτά τα σχέδια που κάνουν κάτι κύκνους, κάτι με κάτι πετσέτες και αυτά που μπαίνουν ποτέ σε κάποια δωμάτια και αυτά, δεν είναι και ότι αρεστώ στους πελάτες. Πολλές φορές τους εκνευρίζει γιατί παίρνουν τις κανονικές τους πετσέτες και τις διπλώνουν, τις χρησιμοποιούν, τις τεντώνουν, τις φύγουν και τις κάνουν. Οπότε καλό είναι να χρησιμοποιούν τις πετσετοθήκες. Είμαστε το 2024, είναι πιο μοντέρνο, ας το πούμε, και πιο καθαρό. Γιατί ζούμε μετά στην μετά-COVID εποχή που έχουμε πολλούς πελάτες που μπορεί να εκνευριστούν από αυτό. Οι λεκάνες του τουαλέτας είναι καθαρές εσωτερικά και εξωτερικά. Χωρίς πουρί, τρίχες και κακοσμία. Τα αναφέρω έτσι γιατί είναι κάποια πράγματα. Το καπάκι της λεκάνης, η πίεση του νερού στις μπαταρίες ότι είναι κανονική. Γιατί αν δούμε ότι υπάρχει πολύ υψηλή πίεση, μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε όλο το αποχαιρετικό μας σύστημα και τους σωληνώσεις. Είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνουμε αυτές τις συντήρησεις. Οι μπαταρίες να λειτουργούν κανονικά, οι λαπτήρες και οι διακόπτες καθαροί. Επίσης, αν δούμε αντικείμενο του πελάτη, καθαρίζουμε προσεκτικά και τα τοποθετούμε στην αρχή του θέση. Επίσης, αν δούμε μια οδοντόβουλα, ας πούμε, κάπως πεταμένη και αυτά, είτε την αφήνουμε πάνω σε μια λαβέτα, είτε μέσα σε ένα ποτηράκι στο χώρο εκεί. Δεν την πετάμε κι εμείς, ας πούμε, δηλαδή τα προσέχουμε αυτά τα πράγματα, γιατί μετά μπορεί να μας πει ότι την ήθελα, προσθέτουμε πετσέτες και μπαθαμένη της. Τέλος, φουγγαρίζουμε το μπάνιο. Τώρα, εδώ είναι άλλη μια, με την πλήρη υπερανάλυση, το οποίο λέει τι λινά βάζουμε σε ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων. Αυτό τώρα είναι σε ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων, μπορούμε να μειώσουμε τα λινά αυτά. Ασφαλώς έτσι δεν είναι προβλητούμενο. Πάμε σε δύο πετσέτες μπάνιου, δηλαδή σώματος, δύο πετσέτες προσώπου και δύο λαβέτες. Έχουμε μια ρόμπα στην κρεμάστρα και μία είναι κρεμασμένη μέσα στο λουτρό. Ένα ταπέτο μπάνιο στη λουτιέρα, δηλαδή το πατάκι για τα πόδια στην ουσία. Και αν έχουμε μπανιέρα, βάζουμε και ένα δεύτερο. Δύο πετσέτες παραλίας όπου υπάρχει πισίνα. Σε ένα ταξιδιωτικό μας τι εφαρμόσαμε. Κάτι το οποίο το είχα κάνει και εγώ το 2013 στη Μύκονο. Την ώρα του teardown εξηγούμε στους πελάτες ότι θα σου φέρουμε μια απλή ψάθινη τσαντούλα και θα έχει μέσα δύο πετσέτες θαλάσσης, οι οποίες είναι φρέσκες και θα τους περιμένει για το αυριανό τους ταξίδι. Επειδή αυτό γινόταν λόγω του ότι της έλλειψης προσωπικού, το κάναμε αργά. Το teardown ξεκινούσε από τις 7.30 η ώρα περίπου μέχρι τις 9.30, περίπου 40 δωμάτια. Αφήναμε αυτή την τσαντούλα και πέραμε τις βρώμικες πετσέτες. Έτσι, τι κάναμε. Επιτυχάναμε να μην έχουμε κλοπές από πετσέτες, να μην χάνουμε πετσέτες και να μην υπάρχει υπερκατανάλωση. Είναι κάτι το οποίο το παρατηρούμε. Το εφαρμόσαμε σε ένα ξενοδοχείο στην Ελούντα με premium πελάτες και το εξηγούμε ότι ακολουθούμε sustainability
επειδή έχουν πάρει το Travel Life και το, και το Green Key, κάνουμε εξοικονόμηση, μεγάλη εξοικονόμηση σε ενέργεια, σε laundry και επίσης δεν παρακαλάμε το laundry κάθε φορά μας φέρει παραπάνω πετσέτες γιατί εξαφανίζονται. Έτσι έχουμε κάνει μια φοβερή εξοικονόμηση, σεβόμαστε και το περιβάλλον και δεν έχουμε κόσμο να τρέχει. Ο πελάτης φέρνει από το δωμάτιό του την πετσέτα για την πισίνα και το έχει αυτή την κουλτούρα. Είναι και η ποιότητα βέβαια του πελάτη, αλλά το σέβεται και το τηρεί. Μην διστάσετε να τολμήσετε να πειραματιστείτε. Και να επιμείνετε σε κάποιον ότι είναι πολιτική. Όταν κάτι είναι στημένο σωστά και είναι πολιτική, πιστέψτε με ότι οι πελάτες το ακολουθούν. Γιατί θέλει να είναι ένα μέρος μιας κοινότητας, ένας community. Αυτό, αν αυτό το κάνουμε concept, το τηρούν. Τα αναλώσιμα τώρα. Έχουμε δύο ρολά υγείας. Είναι ωραίο να βάζουμε και ένα αυτοκολλητάκι πάνω. Μπορεί να είναι το λογότυπό μας, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Να μην είναι κρέμεται. Απλώς είναι να κάνουμε το διπλό με ένα τριγωνάκι. Ένα πακέτο χαρτομάντιλα. Μια δερμάτινη θήκη για χαρτομάντιλα, δηλαδή το δερματόδετό του, να μην είναι σχέτο με το χαρτί. Αυτά τα αγοράζουμε στο άνοιγμα του ξενοδοχείου και τα συντηρούμε σωστά. Ειδικά αν δεν υπάρχει ιδιαίτερη υγρασία το χειμώνα και αυτά προσέχουμε να είναι σε ένα, να διαλέξουμε την λινοθήκη, να υπάρχει ένα αφιγρατήρα, μπορούμε να προνοήσουμε όλα αυτά να τραβάνε τις υγρασίες, ώστε να μην, γιατί αυτά φουσκώνουν και χαλακαταστρέφονται μελλοντικά μετά από χρόνια. Και μετά έχουμε την μπλε κάρτα αλλαγή πετσετών που βοηθάει στην εξοικονόμηση πολλών πετσετών. Είναι μετά τα sour gel και όλα αυτά τα οποία μπορούμε να βάλουμε μικρά. Να πω όπως και τη νέα τάση, τι είναι τώρα, ότι βάζουμε μεγάλες συσκευασίες, οι οποίες είναι πλέον σε όλα τα δωμάτια, το οποίο είναι των χεριών, το σαμπουάν και το sour gel μάλλον. Πείτε μου λίγο. Το αφρόλυτο και το conditioner. Μπράβο αυτό, το σαμπουάν και το αφρόλυτο. Το οποίο είναι σε bottle, είναι σε μεγαλύτερα μπουκάλια, το οποίο έχει ένα ειδικό κλειδάκι, μια κατασκευή, το οποίο φέρει και εξοικονόμηση, αλλά και οι πελάτες πλέον έχουν εναρμονιστεί με αυτό, γιατί όλα αυτά τα πλαστικά μπουκαλάκια, τα οποία περισσεύουν και τα πετάμε μετά, είναι ένα δώρο άδωρο. Έχω βάλει βέβαια και όλα τα υπόλοιπα που έχει σαπούνια 40 γραμμαρίων, 60 γραμμαρίων, sour cup, το vanity set που λέμε, μια λούφα, δηλαδή ένα σουγκάρι λίγο πιο ιδιαίτερο από τις λούφες τις ελληνικές, το saving set, διάφορα πράγματα που μπορούμε να βάλουμε, να προσθέσουμε στο δωμάτιο. Εδώ είναι τα check-out, όταν γίνεται check-out του δωματίου, δηλαδή για ένα καινούριο πελάτη, που εστιάζουμε την προσοχή μας. Δείχνει με υπερανάλυση τις φωτογραφίες εδώ, που είναι ο νηπτήρας, οι μπαταρίες, τα χαρτομάντιλα, οι πετσέτες, ότι τα αλλάζουμε όλα αυτά, το hair dryer, το οποίο το μαζεύουμε και το ξαναδιπλώνουμε όμορφα και ωραία και το βάζουμε στη σακουλίτσα. Καθαρίζουμε το πάτωμα, αδειάζουμε τα σκουπίδια και καθαρίζουμε τις επιφάνειες όλες και κοιτάμε για τρίχες και όλα αυτά. Εδώ είναι και τα, αν δείτε στη δεξιά πλευρά της οθόνης, είναι και τα συσκευασίες που ανέφερα προηγουμένως, που υπάρχουν στη Four Seasons, υπάρχουν σε όλα τα ξενοδοχεία της Marriott, της Hilton, μεγάλες συσκευασίες πλέον, δεν έχουμε τα μικρά τα μπουκαλάκια και έτσι ο πελάτης ξοδεύει αυτό που πρέπει και πολλές φορές όταν έχει, γίνεται αρκετά μεγάλη εξοικονόμηση σε μεγάλο ποσοστό. Και είναι πολύ πρακτικό αυτό γιατί δεν χρειαστεί να φέρουμε τα συγκεκριμένα παθαμένιτες. Πολλές φορές αυτά είναι δύσκολο ο προμηθευτής να έχει αυτό το κοζίστες που λέμε τη διάρκεια και να σταφέρει εκείνη τη στιγμή που το καταθέλεις. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό επειδή στις κλάδες χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τις πατητές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν στο κατασκευαστικό να ρωτάμε είναι αδιάβροχο. Πώς το καθαρίζουμε αυτό, με τι χημικό το καθαρίζουμε. Πρέπει ο κατασκευαστής να μας πει. Υπάρχουν οδηγίες. Πάντα να ζητάτε το πλακάκι αυτό. Είναι πολλές φορές, δηλαδή παλιά ήταν της μόδας και βάζανε πλάκες καρύστου στα πατώματα των ξενοδοχείων. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για μια καμαριέρα να πάει να καθαρίσει πλάκες καρύστου. Το πλακάκι, το λίο, το οποίο είναι μεγάλη επιφάνεια, έχει μικρό πλακάκι που είναι 10 εκατοστών. Έχει άλλα μεγάλες πλάκες που είναι ενός μέτρου. Όλα αυτά βοηθούν. Αυτό που θα δούμε και μετά είναι και τα υλικά που έχει κατασκευαστεί ένα δωμάτιο. Άμα τα υπεραναλύσουμε όλα αυτά, δείχνουν το βαθμό δυσκολίας ενός δωματίου. Μπορεί να λέμε, έλα μωρέ, ένα δωμάτιο είναι 20 τετραγωνικά, αλλά άμα έχει, αντιμετωπίζουμε τόσο πολλές δυσκολίες μέσα, πραγματικά μια καμαριέρα μπορεί να αργήσει στην καθαριότητα. Τώρα αυτό είναι για το stay over, για το tear down, που δείχνει ότι βγάζουν τα σκουπίδια, καθαρίζουν κάποιες επιφάνειες. Το απόγευμα αυτό γίνεται, αλλάζουν λίγο τα bath amenities και αναπληρώνουν τις πετσέτες εκεί που ο πελάτης μας δείχνει ότι θέλει να τις αλλάξουμε.
Τώρα πάμε στην ανάλυση του καθαρισμού βεράντας. Το πρώτο πράγμα που μπαίνει στην κατηγορία μας, στην ιεράρχηση που έχουμε κάνει, είναι τα ξεραμένα φυτά και ενημερώνουμε αν υπάρχουν τα φυτά αυτά, τα οποία είναι ξεραμένα, για την άμεση επέμβαση του κυπουρού. Γιατί το λέμε αυτό, γιατί ο κυπουρός, όπως είπαμε, θα μπει με τις γαλότσες, θα μπει με λίγο συνήθως με άγαρμπες κινήσεις και μας χαλάσει όλο το δωμάτιο. Άρα θέλουμε να ξεμπερδεύουμε αυτό το κομμάτι, άρα πρέπει να το κάνουμε γρήγορα. Κάνουμε ξαράχνιασμα, μπορούμε να βρούμε εκεί πέρα χίλια δύο πράγματα, γιατί είμαστε στη φύση. Και δόξα Θεώ, έχουμε μια πλούσια φύση και στην Κρήτη και στα νησιά μας και στην Ελλάδα μας, την πανέμορφη. Άρα μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε, να περάσει ένα πουλί, και να δημιουργήσει κάποιο λεκέ, κάποια κουτσουλιά, οτιδήποτε, το οποίο θα πρέπει να προνοήσουμε. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε μια καλή ματιά και να βλέπουμε καθάρισμα των φωτιστικών, αναλυτικά, των τζαμιών, των επίπλων, ξαπλώστας αν υπάρχουν. Αυτό ο πελάτης πολλές φορές μπορεί να τα ξεχάσει κάποιος, αυτά, η ομπρέλα. Όλα αυτά, αν θέλουμε να λέμε κάτι luxury, πρέπει όλα αυτά να γυαλίζουν, να καθαρίζουν. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση με το πέρι το οποίο ήρθα. Είχαν, να μην πούμε την εταιρεία, αλλά είχε μόνιμα προσωπικό το οποίο καθάριζε. Με το που σηκωνόταν κάποιος πήγαινε και καθάριζε τις θέσεις, τις απολύμανε. Και μου είχαν ιδιαίτερα καλή εντύπωση και μου ρώτησα τον καπετάνιο, λέω, πόσο ετών είναι το σκάφος, μου είπε 4 έτη. Λέω, φαίνεται σε καινούριο. Αυτό κάνει και το housekeeping ένα ξενοδοχείο. Μπορεί, είναι πολλές φορές που λέω ότι ένας διευθυντής, ένας συντηρητής και ένας housekeeper μπορεί να απογειώσει ένα ξενοδοχείο ή να το χαντακώσει. Αν δεν το καρνεβαλίσω, αν χρησιμοποιήσω λάθος χημικά. Να φέρω εγώ ένα παράδειγμα. Είχαμε φέρει μια φορά ένα ατμοκαθαριστή και το είδε σαν παιχνίδι η τότε housekeeping manager, ας πούμε, και άρχισε να καθαρίζει τα πάντα. Πήγε σε δερματόδετα, σε δερμάτινα, τα οποία τα κατέστρεψε. Δηλαδή, πρέπει, ή να φέρω άλλο παράδειγμα. Μπορεί ένας housekeeper, ας πούμε, πήρε, μάζεψε όλα τα μαξιλάρια τα οποία ήταν σε καναπέτες θυστούς, από όλο το ξενοδοχείο, ένα μπουτίκ ξενοδοχείο 35 δωματίων, φανταστείτε τώρα, όλα τα μαξιλάρια τα μάζεψε, τα έβγαλε, τα σφουγγάρια, τα έπλυνε σε υψηλή θερμοκρασία, μίκριναν, και την επόμενη χρονιά ήρθε η καινούργια housekeeper και προσπαθούσε να κάνει ένα puzzle, να συνδέσει, να βρει, με αποτέλεσμα σε μια περίοδο 2 ετών να έπρεπε να ξαναράψουμε όλα τα μαξιλάρια από την αρχή. Γι' αυτό εξηγώ. Επίσης, για να ταιριάξουμε τα μαξιλάρια και να βρούμε, πρέπει πάντα πολλές φορές, γι' αυτό πρέπει να δούμε μελλοντικά τις διαδικασίες κλεισίματος και ανήμωσης, γιατί σώζουν χρήματα και είναι πάρα πολύ σημαντικό, και σημαντικό για την επιχείρηση και τον ιδιοκτήτη. Κοιτάζουμε όλα αυτά αναλυτικά που είναι, βρίσκονται στο μπαλκόνι, στη βεράντα και ταυτόχρονα στην αυλή προσπαθούμε να μην αποφεύγουμε την υπερβολική χρήση απορρυπαντικού, γιατί αυτό σημαίνει και μεγάλη κατανάλωση νερού. Άρα θέλει μια ισορροπία εκεί και επίσης να χρησιμοποιούμε και τα πανιά μας. Δηλαδή ψεκάζουμε πάνω στο πανί και καθαρίζουμε το τζάμι. Δεν ψεκάζουμε το τζάμι. Αυτό πολλές φορές δεν το καταλαβαίνει το προσωπικό μας, γι' αυτό πρέπει να το εκπαιδεύουμε. Το εξηγούμε ότι αυτά τα χημικά κοστίζουν. Επίσης, κάποια είναι υδατοδιαλυτά, αλλά κάποια δεν είναι, οπότε πρέπει να κάνουμε σωστή χρήση. Μπαλκονόπορτες και παράθυρα στο τέλος τα κλείνουμε. Πριν φύγουμε μάλλον από το δωμάτιο, βεβαιωνόμαστε ότι οι μπαλκονόπορτες και τα παράθυρα είναι κλειστά, πάρα πολύ σημαντικό. Κουρτίνες, έπιπλα και χαρτικά, ότι είναι όλα στη σωστή θέση. Τα φώτα είναι σβηστά. Και λέω προσοχή, έλεγχος, δεν έχουμε ξεχάσει δικά μας αντικείμενα. Είναι κλασικό φαινόμενο. Όταν πήγαινα να αλέξω σαν διευθυντής ενός VIP, ενός πρωθυπουργού, ενός πολύ σημαντικού ανθρώπου που ερχόταν στο ξενοδοχείο μας, να λέξω εγώ ίδιος, να είμαι σίγουρος ότι όλα πάνε καλά, και με το που έμπαινα μέσα έβλεπα το καλαθάκι της νοικοκυράς, ένα ξεσκονόπανο, ξεχασμένα. Γιατί πολλές φορές όταν είμαστε, όποιος εργάζεται, κάνει λάθη. Λογικό είναι. Και πολλές φορές μπορεί κάτι πολύ αυτονόητο να γίνει κοντά μας. Άρα πρέπει στον έλεγχο που κάνουμε, να προσέχουμε πανιά, απορρυπαντικά, μπουκαλάκια, που πολλές φορές τα ξεχνάνε οι housekeepers. Είναι λογικό. Αλλά με την σωστή εκπαίδευση της προϊσταμένης κάποιου ανθρώπου το βλέπουμε. Επίσης είμαστε βέβαιοι και σίγουροι ότι έχουμε δώσει βλάβες στην προϊσταμένη στον συντηρητή. Τώρα αυτό είναι το tear down που το εξηγήσαμε λίγο πάνω κάτω στις εικόνες, ότι κυρίως αδειάζουμε τα... Παλιότερα μια κυρία έκανε γύρω στα 15 δωμάτια. Πλέον αυτός ο χρόνος, λόγω του ότι με την έλλειψη προσωπικού, τι κάνουμε.
Πολλές φορές δεν έχουμε πολλές καμαριέρες, δεν έχουμε τον αριθμό που το θέλαμε. Σε ένα ξενοδοχείο, παραδείγματος χάρη των 200 δωματίων, θα πρέπει να έχουμε έναν αριθμό καμαριερών που κάνουμε κάθε καμαριέρα να βγάζει γύρω στα 12 περίπου δωμάτια. Μπορεί να είναι και 14 δωμάτια. Όταν είναι μικρά, μιλάμε γύρω στα 25 τετραγωνικά. Αυτό τι σημαίνει, ότι αν δεν έχουμε αυτές τις καμαριέρες, τις 20 έχουμε, οι οποίες κάποιες θα πάνε και στο tear down. Τι, αναγκαζόμαστε να πάρουμε αυτές του tear down, δηλαδή τις απογευματινές, τις φέρουμε στο πρωί, να μας, τουλάχιστον να μην ο πελάτης να έχει την καθαριότητα του δωματίου. Άρα τι κάνουμε. Αν βάλουμε μια κυρία η οποία θα κάνει τα απογευματινά, τα φεγγαράκια που τα λέει, που είναι πάρα πολύ σημαντικά για τους πελάτες, γιατί δείχνει ότι πραγματικά ενδιαφέρει πριν μπαίνεις, ειδικά σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Μπαίνεις και εκεί τακτοποιείς το, βγάζεις τα σκουπίδια, κάνεις λίγο τις πετσέτες, όλο αυτό. Έχουμε ανεβάσει τον δείκτη, λόγω της έλλειψης στη λήξη, δείκτη παραγωγικότητας στο turn down. Δηλαδή μπορεί μια κυρία να κάνει 30 δωμάτια. Είναι μια, πολλές φορές πρέπει να είμαστε ευέλικτοι. Από το να μην κάνεις την υπηρεσία και να πεις, πολλές φορές έχει την υπηρεσία η προϊσταμένη και σου λέει, εγώ δεν μπορώ να κάνω άλλα δωμάτια, τελείωσε. Δεν πάμε όμως μπροστά έτσι. Πρέπει να βρούμε λύση και λέμε, κάνε τα απαραίτητα. Τι είναι, τα σκουπίδια, είναι η πετσέτα, το τέντομα του κρεβατιού, τα παπούτσια. Δεν χρειάζεται να το σκουπίσεις, να το σουγκαρίσεις, αλλά εντάξει, άμα δεις κάτι, πρέπει να το κάνεις. Ή να αλλάξουμε ένα λινό. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τα λινά όλα. Άρα θέλει μια ευελιξία και μια γρήγορη μια ευελιξία. Προετοιμάζουμε το tear down, είναι προετοιμάζουμε στην ουσία το δωμάτιο για να έρθει κάποιος να κοιμηθεί. Άρα κλείνουμε την κουρτίνα συσκότησης, βάζουμε τα πατάκια τα οποία είναι εκεί ο πελάτης που θα ξυπνήσει, θα βάλει τις παντόφλες του και θα πατήσει πάνω σε αυτό το χαλάκι, το πατάκι το οποίο λέμε. Και αφήνουμε ένα μπουκαλάκι νερό, ειδικά στις Κυκλάδες που το νερό πολλές φορές δεν είναι πόσιμο σε κάποια νερά ή δεν είναι κατάλληλο, ένα μπουκαλάκι νερό και ένα γλυκάκι, κάτι το οποίο είναι μοναδικό. Παραδείγματος χάρη στο ξενοδοχείο μας στη Μήλο, μια μέρα έχουμε καρπουζόπιτα, είναι ένα τοπικό γλυκό, άλλη μέρα κάνουμε κορμό, την άλλη μέρα είναι ο σεφ εκεί, επειδή είναι μπουτίκ στο ξενοδοχείο, οι πελάτες πληρώνουν ένα πολύ ψηλό βαλάντιο και εμείς προσπαθούμε να τους κάνουμε εκπλήξεις. Εκεί έχουμε οργανώσει και το Magic Service, το οποίο μπορεί να μπούμε σε ένα δωμάτιο 4 φορές. Αλλά αυτό γίνεται με το συντονισμό που είπαμε, ότι μπαίνουμε, ενημερώνουμε το housekeeping, ενημερώνουμε, μάλλον το housekeeping ενημερώνεται από το front office κάθε φορά που φεύγει ο πελάτης. Οπότε ο πελάτης δεν μας λέει ποτέ, πότε θα μπούμε, πότε θα καθαρίσουμε το τζακούζι, πότε θα καθαρίσουμε το. Θα κάνουμε αυτές τις εργασίες. Και δεν το καταλαβαίνει. Και λέει, μα πώς γίνεται αυτό. Το κάνουν και πολλές αλυσίδες άλλες, αλλά εμπνευστήκαμε από αυτό. Γι' αυτό είναι σημαντικό να κοιτάμε και τον ανταγωνισμό, τι κάνουν και οι άλλοι, και να βλέπουμε τι καλύτερο μπορούν, τι καινούριο μπορούμε να πάρουμε από κάποια εταιρεία ή από κάποιον άλλον που ασχολείται. Υπάρχει πάντως και οι πελάτες με κόκκινη ανοίξη που λένε do not disturb. Το σεβόμαστε. Κάτι το οποίο το εφάρμοσα πέρσι εγώ, όταν ερχόταν ο πελάτης και έλεγε δεν μου καθάρισε το δωμάτιο. Και έλεγε η καμαριέρα, πήγα, χτύπησα, δεν ακούσανε, είχαν tear down ή κάτι. Για να, σαν problem solving, σαν επίλυση αυτού του προβλήματος, ζητούσα, έκανα μια λίστα, έβαζα μέσα τα 30-40 δωμάτια, έβαζα την καμαριέρα να γράφει τι έγινε, ότι εκεί είχε κόκκινη κάρτα, έβαζα τη ρεσεψιονίστα να το ελέγχει και στο τέλος έδινε αυτή τη λίστα, υπογεγραμμένη η καμαριέρα, μια απλή λίστα. Της έπαιρνε ένα λεπτό να τη συμπληρώσει, να πει ότι έβαζε 40-30 τικ και όπου δεν είχε μπει έγραφε ότι είχαν do not disturb. Και αυτό το έβγαζε μια φωτογραφία. Δημιουργήσαμε μια ομάδα στο WhatsApp, στο οποίο ήταν ο διευθυντής, ήταν ο operations manager, ήταν 4-5 άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι βλέπαν εκεί ότι είχε γίνει. Ώστε την επόμενη μέρα, αν έρχονταν κάποιος πελάτης και διαμαρτυρόταν και έλεγε «Μα δεν μου κάνατε tear down», χθες λέμε «Τυπήσαμε και είχατε δίνει ότι disturb». Μετά δεν μπορεί να σου πει και το πελάτη, αν είσαι βέβαιος όμως ότι έχει γίνει αυτό. Λοιπόν, εδώ είναι το... Το έχω κάνει σαν περίληψη, γιατί όλα ήταν υπεραναλυτικά, ότι στην ουσία αφαιρούμε τα σεντόνια, απομακρύνουμε τα σκουπίδια, ξεσκόλυνση επιφανειών, απολύμανση επιφανειών, προετοιμασία του κρεβατιού, αναπλήρωση αντικειμένων, με τον πάθαμένη της αυτό σημαίνει, σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα, σκούπισμα με σφουγγάρισμα των δαπέδων. Η ηλεκτρική σκούπα, να πω ότι είναι την προτιμούμε, γιατί μπορεί να είναι και φτηνή η χειροκίνητη, αλλά με την σκούπα έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, ειδικά σε υπερπολιτελή ξενοδοχεία. Το πιο σημαντικό είναι να παίρνετε σκούπες οι οποίες είναι ελαφριές,
και μπορούν οι housekeeper να τις κουβαλούν. Μετά θα δούμε λίγο και το πώς, το προσωπικό που τους κουβαλάει, γιατί μια καμαριέρα η οποία θα πάρει τα λινά, θα πάρει τη σκούπα, θα πάρει το καλαθάκι της. Πολύ πιθανό να κάποια από τα λινά που θα ανοίξει, άμα είναι εξωτερικό το λόντρι, να είναι σε κεκέτη, να είναι βρώμικα, να έχει λεκέδες πάνω. Με αποτέλεσμα θα πρέπει να πάει στο μόνη της, αν δεν έχει κάποια βοήθεια, να αμάξει κάποιος να τη βοηθήσει. Δηλαδή θέλει αυτό μια ευελιξία. Άρα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και να υπάρχει μια αλληλοσυνεργασία. Μπορεί κάποιος να κατεβαίνει ένα σερβιτόρος και να το φέρει. Με πολύ ωραία, με προστασία. Τελειώνουμε προσθέτοντας τελευταίες πινελιές και ρίξτε μια τελευταία ματιά. Πάμε τώρα στον εξοπλισμό του τμήματος καθαριότητας. Είναι ο μηχανικός εξοπλισμός και ο χειροκίνητος. Τώρα είναι λίγο τα βασικά αυτά, είναι οι ηλεκτρικές σκούπες, το γυαλιστικό μηχάνημα που σας ανέφερα, ειδικά σε μεγάλα ξενοδοχεία. Πάντα κάνει την απόσβεσή του αυτό. Είναι δύσκολο πολλές φορές να πείσουμε τον επιχειρηματία να το πάρουμε, αλλά πολλές φορές αναγκαζόμαστε, έρχεται και μας λέει, ας πούμε, το πάτωμά μου φαίνεται κουρασμένο. Έρχεται ο πελάτης στην είσοδο και το βλέπει κουρασμένο, ταλαιπωρημένο. Αρχίζει και λέει, δεν είστε 5, είστε 4,5 αστέρια. Άρα είναι κάτι το οποίο αναγκαζόμαστε να φέρουμε ένα εξωτερικό συνεργάτη να μας κάνει. Συνήθως κάνουν ένα πασάλιμα οι πιο πολλοί αυτοί και το πληρώνουμε ακριβά. Και κάνουμε έτσι, είναι κάτι το γυαλιστικό μηχάνημα γενικά βοηθάει. Το μηχάνημα επίσης του ατμού, σκούπα δαπέδου που λέμε και μηχανή ατμού ροής. Αυτά τα μηχανήματα βοηθάνε πάρα πολύ, καθαρίζουν σε βάθος. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε, να διαβάσουμε τα manual, να καταλάβουμε τι αντικείμενα μπορούμε να καθαρίσουμε και να χρησιμοποιήσουμε. Μετά υπάρχει ο χειροκίνητος εξοπλισμός που είναι τα εφρασμάτινα είναι αυτά τα microfiber, που είναι οι μακροίνες, οι οποίες είναι συνθετικά πανιά, τα οποία πρέπει να πούμε ότι δεν πρέπει να τα πλύνουμε πάνω από 60 βαθμούς Κελσίου, γιατί με μαλακτικό και όλα αυτά, γιατί καταστρέφονται. Είναι πολύ σημαντικό γιατί βοηθάνε πάρα πολύ και ψεκάζουμε πάνω στο πανί και μετά καθαρίζουμε. Αυτό είναι η εξοικονόμηση των απορρυπαντικών και έχει μεγαλύτερη απόδοση. Διαφορετικοί τύποι βουρτσών που βοηθάνε μαλακές, άλλες σκληρές ή ανάλογα με τα δάπεδα, τις γωνίες που θέλουμε να καθαρίσουμε και σκούπες χειροκίνητες. Τώρα πάμε τώρα στο καλάθι που σας περιέγραφα προηγουμένως. Είναι κάποιες φωτογραφίες χωρίς να φαίνονται μάρκες και brands και όλα αυτά. Αυτά τα καλαθάκια υπάρχουν παντού. Έχουν ξεκινήσει από διάφορες εταιρείες. Αυτό είναι συμμαζεμένο, ότι είναι να έχουμε ένα κουβά, ένα καλάθι ψάθινο ή κάτι άλλο. Έχουμε αυτό το καλαθάκι, το οποίο έχει μέσα όλα τα καθαριστικά, το οποίο ένα το κάτω δεξιά είναι παραδείγματος χάρη π.χ. αυτό που λέμε το παπί που λέγαμε παλιά, που είναι για τη λεκάνη. Είναι το ένα το γενικής χρήσεως, το άλλο είναι γενικής απολύμασης, το πούμε. Το άλλο είναι υγρό πατώματος και το άλλο είναι το για τα τζάμια. Και το άλλο είναι για τον υπτήρα και για τους... έχει τα διάφορα πανάκια. Θα δούμε πάνω στο καλαθάκι που έχει τα πανάκια, τα οποία τα πανάκια καθαρισμού έχουν το μπλε συνήθως είναι για τις γυάλινες επιφάνειες. Είναι ανάλογα χρωματισμού, είναι διάφορες εταιρείες. Το κίτρινο είναι συνήθως για το ξεσκόνισμα. Λοιπόν, το πράσινο εδώ το χρησιμοποιούμε, το έχουμε πει ότι είναι ήδη υγιεινής πλακάκια και μάρμαρα. Και το ροζ είναι το κόκκινο, ας πούμε, είναι για τη λεκάνη. Σφουγγαράκια καθαρισμού επίσης. Αυτό είναι σημαντικό γιατί είναι λάθος να κάνουμε με το ίδιο σφουγγαράκι μπορεί σε ένα κατάλημα δύο αστέρων να πάει με το ίδιο σφουγγάρι που καθαρίζει τη λεκάνη, να πάει να καθαρίσει τον υπτήρα ή να καθαρίσει δίπλα εκεί που κάποιος που κοιμάται. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να φέρουν μια μόλυνση και μια μεταφορά μικροβίων σε ένα πελάτη χωρίς να το κάνοντας λάθος χρήση του υλικού. Του υλικού. Πάμε στα σφουγγαράκια καθαρισμού. Το πράσινο είναι για τα ίδια υγιεινής πλακάκια μάρμαρα. Το πράσινο είναι πάλι το ροζ είναι για τη λεκάνη. Το κίτρινο για ποτήρια και σκεύη. Το έχουμε κίτρινο πράσινο που είναι αυτά τα Scotch Bright. Και λευκό για λεκέντες στους τοίχους. Πιστέψτε με, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά από τότε που τα έχουμε. Τα πανιά καθαρισμού βεράντας είναι πανέτες αυτές οι συγκεκριμένες. Εδώ τώρα είναι η πραγματικότητα, ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σάκους που πολλές φορές με την εταιρεία του Λόντρι που συνεργαζόμαστε έχουν μια υποχρέωση να μας φέρουν τα αντίστοιχα. Στην αγορά θα τα βρείτε περίπου με 10 ευρώ
το κάθε ένα. Τώρα ίσως δεν ξέρω αν είναι μάρκα αυτό που έβαλα, είναι μια φωτογραφία που βρήκα στο απλή στο ίντερνετ και δίπλα είναι μια σακούλα που είναι σύνδεση φαινόμενο ότι σταματάνε αυτή η πρώτη φωτογραφία είναι ότι μπορεί μέσα να έχουμε βάλει αν υπάρχει χρόνος από την προϊσταμένη ή την λινοθηκάριο να ετοιμάσει τα λινά σε ένα μπουτίκ ξενοδοχείο που δουλεύει με λιγότερο προσωπικό, να τα ετοιμάσει και ο γκρουμ που κουβαλάει τις βαλίτσες να πάρει στο αυτοκίνητό του και να πάει να τα βάλει ακριβώς μπροστά από την πόρτα ή στο πλάι του κάθε δωματίου, ώστε η housekeeper να μην χρειάζεται να κουβαλήσει τα λινά. Άρα γλιτώνουμε κόπο και την ελαφρύνουμε. Και άλλη είναι η πραγματικότητα που δυστυχώς όταν τελειώνουν οι σάκοι, βάζουν μια σακούλα μαύρη, πετάνε μέσα όλα τα λινά, δεν βλέπεις μέσα τι έχει βρώμικο, λευκό, πράσινο, τι είναι όλα αυτά. Και έγινε και μια κακή εικόνα. Νομίζω ο πελάτης βλέπει παντού σκουπίδια. Το έβαλα έτσι εγώ. Αυτά είναι τώρα διάφορα καλαθάκια και όλα αυτά για πιο μεγάλα ξενοδοχεία. Κάτω δεξιά είναι το καλαθάκι. Απλώς τα έδειξα λίγο για να πάρετε λίγο κάποιες εικόνες. Είναι το καλαθάκι το αντίστοιχο με τα ποτά. Είναι διάφοροι. Πώς θα πω να πούμε, αυτά τα καλάθια τα οποία μπορούν να αποθέτουν σε μια πισίνα τις πετσέτες και να μην είναι πεταμένες κάπου και να μπορεί κάποιος να τις μεταφέρει ένα άτομο, μια γυναίκα μπορεί να μεταφέρει αυτό το καρότσι. Εδώ είναι επίσης κάποια, αντί να έχουμε το μπλε και το κόκκινο κάτω που είναι χτυπητά, μπορεί να πάρουμε άλλα χρώματα. Το κάτω αριστερά είναι για μίνι μπαρ, ειδικά καροτσάκια που είναι πιο διακριτά για πεντάστερα ροζέν, τα μηχανήματα του ατμού. Και το άλλο είναι το τρίγωνο, το οποίο είναι το cleaning in process, το οποίο μπαίνει στην είσοδο, ώστε όταν πολλές φορές κάποιος πελάτης μπορεί να γυρίσει πίσω, να επιστρέψει προώρα, την ώρα που είναι το housekeeping και ξαφνικά δει την πόρτα ανοιχτή και αν μην ξέρει τι με κλέβουν, έχει μπει κάποιος, τι γίνεται. Είναι ωραίο να δει μια ταμπέλα κάπου που να γράφει, όπως σας είπα πριν, μια ωραία κόκκινη, πράσινη κορδέλα ή κίτρινη κορδέλα, που είναι λίγο και να βάλουμε να πλαστικοποιήσουμε ένα χαρτί, να λέει housekeeping in progress ή κάτι το οποίο θα το καταλάβει ο πελάτης και να πει «Α, καθαρίζω το δωμάτιο, οκ, θα περιμένω έξω», δηλαδή να μην δημιουργήσουμε μια ταραχή. Πάμε για το... Πριν μιλήσουμε για το πώς ελέγχουμε τα δωμάτια, πρέπει να δούμε τις αισθήσεις, όπως ανέφερα ότι είναι ο Αριστοτέλης αναγνώρισε τις 5 παραδοσιακές αισθήσεις, που είναι η όραση, όσφρηση, αφή, γεύση και ακοή. Τις γνωρίζουμε όλοι, αλλά πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Η αίσθηση είναι μια βιολογική διαδικασία συλλογής πληροφοριών που πραγματοποιείται μέσω ερεθισμάτων. Ο εγκέφαλος κεντρικό, το νευρικό μας σύστημα, λαμβάνει αυτά τα σήματα μέσω των αισθήσεων για το περιβάλλον που βρίσκεται. Ερμηνεύει αυτά και έχει διάφορες αντιδράσεις. Δηλαδή, όταν ακουμπήσουμε μια επιφάνεια, καταλαβαίνουμε αν μπορεί να έχει στίγματα πάνω, να έχει σκόνη. Άμα πάμε στην εστιατόρια, πολλές φορές όταν κάνουμε αυτή την κίνηση και ακουμπήσουμε και δούμε σκόνη, λέμε κάτσε που ήρθαμε, τι γίνεται εδώ, το φαγητό μας, θα είναι το ίδιο. Δημιουργούνται συναισθήματα. Άρα είναι οι αισθητήρες αυτοί, τα μάτια μας, τα αυτιά μας, το δέρμα μας, τη μύτη μας και το μέσο του στόματος, συλλέγουν όλα αυτά τα ερεθίσματα και μεταφέρουν πληροφορίες. Όλα αυτά όταν μπούμε σε ένα ξενοδοχείο και δούμε ότι κάτι δεν πάει καλό όπως ανέφερα πριν και δεν είναι 5, είναι 4,5, 4, 3 αστέρια και δεν είναι όπως το περίμενα, μπαίνουμε σε μια ψυχοσύνθεση ότι κάτι δεν πάει καλά. Οπότε μετά είμαστε αρνητικοί με πολλά άλλα πράγματα που δεν θα έπρεπε να είμαστε. Ή επικεντρώνομαστε σε αρνητικά πράγματα. Άρα πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι κάποιος πελάτης θα μυρίσει. Μυρίζει ωραία. Αυτό που έλεγα πριν, το μοχλικό επίπεδο του δωματίου που μυρίζει, πολλές που βράζει όταν έχει έξω 40 βαθμούς Κελσίου, γίνεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου και μυρίζουν όλα τα σεντόνια, όλα αυτά τα μαξιλάρια. Πρέπει να έχουμε μια. Γι' αυτό είναι έξυπνο να βάζουμε πριν την άφηξη των πελατών, που μπορούμε να τη μάθουμε από το front office, που αν ενεργοποιηθεί και κάνει τη σωστά τη δουλειά του, πρέπει να μάθει τι ώρα έχει το πελάτη. Να του στείλει ένα email, να του στείλει δεύτερο email. Σας περιμένουμε τι ώρα να ετοιμάσουμε για να είναι εύκολη και γρήγορη το τσεκίρ σας. Αυτά έχει αποδειχτεί ότι μετά από πίεση του αντίστοιχου front office της ομάδας, ενώ στην αρχή λέει δεν μπορούμε να τους βρούμε, να τους μιλήσουμε, όταν επαναλημμένα κάνουμε focus σε αυτό, βρίσκεται σχεδόν το 100% των πελατών. Οπότε είναι καλύτερη και άφηξη, γιατί μπορούμε να το ετοιμάσουμε μια πολύ ωραία έκπληξη μέσα στο δωμάτιο που να την απολαύσει, είτε να... να είναι ένα κέικ, είτε να τον περιμένει όλοι, δηλαδή να είναι ο διευθυντής εκεί, άμα γνωρίζουμε την ώρα, δεν μπορεί όλο το προσωπικό να τον περιμένει. Ένα housekeeping manager εκεί, να τον υποδεχτεί κάποιος ambassador, ένας του ξενοδοχείου, να είναι ο groom εκεί,
ειδικά σε boutique ξενοδοχεία που έχουν λιγότερο προσωπικό, είναι σημαντικό να ξέρουμε τις ώρες για να διευκολύνουμε και τον πελάτη. Ή να ετοιμάσουμε τον πελάτη. Σκεφτείτε ένας πελάτης να έρθει 8 η ώρα το πρωί, να μην μας το έχει πει και μέσα στο δωμάτιό του να το δώσουμε στις 4 η ώρα. Θα νιώσει μια απογοήτευση. Κάθε εκεί περιμένει να λιώνει έξω στο πρωινό, γιατί σε ένα boutique ξενοδοχείο δεν έχει και πολλούς κοινόχρηστους χώρους. Οπότε πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά και να πούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Άμα το ξέραμε, θα βρει καμιά λύση. Άρα πρέπει να σκεφτόμαστε και να νιώθουμε όπως και οι πελάτες μας όταν ελέγχουμε μια δουλειά. Λοιπόν, μπαίνουμε ο ποιητικός έλεγχος δωμάτιο πριν την άφιξη. Το γράφω λέω ότι ακριβώς όπως το κάνω κι εγώ. Χρησιμοποιούμε τις αισθήσεις μας, παρατηρούμε, ειδικά τώρα την άσκηση της παρατήρησης είναι πολύ σημαντικό να παρατηρούμε, να κάνουμε focus. Μυρίζουμε, ακουμπάμε, γευόμαστε. Στον έλεγχο αυτό είμαστε οι τελευταίοι που μπαίνουμε. Δηλαδή πρέπει να έχουν μπει η προσφορά. Η προσφορά τι θα πει, είναι η προσφορά ενός κρασιού, άλλοι βάζουν φρούτα. Πολλές φορές εμείς, να σου πω ένα έξυπνο κόλπο, για να μειώσουμε το labor που κάποιος πρέπει να κάνει ένα γκέκ, μπορεί να πάρει προπαρασκευασμένα κουτιά, πολύ ωραία, μπορεί να είναι κάποια είδους τοπικού γλυκού, σε μια συσκευασία πολύ ωραία, με μια ωραία κάρτα από τον διευθυντή, από τον ιδιοκτήτη, από το front office και να μείνει μέσα. Έχουν κάποιο κόστος αυτό, αλλά αυτό το κόστος δίνει ένα καλωσόρισμα, το οποίο αν το βάλουμε πάνω στο νίκιο του δωματίου, στην τιμή του δωματίου, είναι πολύ μικρό το κόστος, έτσι. Το μίνιμπαρ πρέπει να έχει μπει η κυπουρή και η συντήρηση. Δηλαδή είναι άδωρο να πάμε να ελέγξουμε ένα δωμάτιο και μετά να μπουν όλοι αυτοί. Άρα θέλει πολύ καλό συντονισμό. Σε κάθε χώρο που έχουμε δωμάτιο, μπάνιο ή βεράντα, χρησιμοποιούμε τεχνική της λεπτομέρειας παρατήρησης. Το γράφω αναλυτικά για η κίνηση στο χώρο γίνεται, μπαίνουμε αριστερά και πάμε προς τα δεξιά, δηλαδή ακολουθούμε τη φορά του ρολογιού. Παλιότερα, σαν διευθυντής, είχα μπει σε ένα δωμάτιο, δωμάτιο το οποίο το καθαρίζανε 4 housekeeper. Προσπαθούσα να καταλάβω γιατί αργούν. Είχαν μπει 4 κυρίες και τελειώνανε ένα δωμάτιο μετά από μία ώρα και το κάνανε. Γιατί δεν είχαν μια φορά. Δηλαδή, δεν ξεκινούσα. Άμα ξεκινήσει από αριστερά και αρχίζει και καθαρίζει όλα τα πράγματα που είναι από αριστερά, θα κάνει ένα κύκλο. Θα ολοκληρώσει και θα ξεχάσει κάτι. Αυτό είναι ένα τυπικό κόλπο όταν μπαίνει μια κυρία μέσα σε ένα house, σε ένα δωμάτιο. Άρα και εμείς κάπως έτσι πρέπει να το ελέγχουμε. Να μπαίνουμε από μια φορά. Κίνηση στον χώρο γίνεται από αριστερά προς τα δεξιά, δηλαδή ακολουθούμε τη φορά του ρολογιού. Στο υπνοδωμάτιο κοιτάμε την έξω πόρτα του λάπα, μίνι μπαρ, έπιπλα, προσφορά, κουρτίνα. Μπαλκονόπορτα, γραφείο, κρεβάτι, άμα τα φανταστείτε και εσείς λίγο στο μυαλό σας, το προσκέφαλο, οι ντουλάπες, ο καναπές. Πάμε στο μπάνιο, είναι οι πετσέτες, πώς είναι, νυπτήρα, σαμένη της, λεκάνη, ντουζιέρα, οι μπαταρίες, είναι αυτά τα weak points που τα λέμε, τα trigger points, τα οποία μπορεί να είναι οι διακόπτες, κάποιος να βάλει δακτυλικά αποτυπώματα, μια τελευταία στιγμή που θα αφήσει κάτι πάνω σε μια προσφορά, σε ένα ποτήρι, πολλές φορές βλέπουμε. Αυτές είναι οι λεπτομέρειες που κοιτάμε, κάποιες τρίχες ή κάποιο πουλί που πετάξει και θα ελερώσει τελευταία στιγμή. Κοιτάμε τη βεράντα, γωνίες, πολλές φορές γωνίες που μαζεύουν, και αυτό είναι και στα ξενοδοχεία τώρα που το λέμε, υπάρχουν και κάποιες γωνίες που αν τις μελετήσουμε, μαζεύουν όλα τα σκουπίδια. Είναι κάποιες γωνίες που αν τις μελετήσουμε πρέπει και να πηγαίνει ανά μία ώρα μια καμαρία να κάνει ένα απλό τσακ που λένε. Αλλά πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία στο δωμάτιο στους 23 βαθμούς, αλλά είναι καλό να ξέρουμε και πότε θα έρθουν, για να κάνουμε μια εξοικονόμηση ενέργειας. Πρέπει να σκεφτόμαστε με συνέστηση, δηλαδή όπως θα νιώθαν οι πελάτες μας όταν θα μπουν στο δωμάτιο για πρώτη φορά. Γιατί είναι η πρώτη εικόνα. Πραγματικά είναι η πρώτη εικόνα και πολλές φορές μπορούμε να γλιτώσουμε πολλή αναστάτωση, γιατί ο πελάτης θα πει: εγώ δεν μου αρέσει το δωμάτιο, εδώ είναι βράζει, έχει έρθει κουρασμένος, θέλει το δωμάτιο του, βλέπει ένα συντόνι δεν είναι καθαρό ή ένα μαξιλάρι που είναι ερωμένο και έπρεπε και έχει κάποιους λεκέδες. Θα πρέπει να έχει απομακρυνθεί από εκεί να αντικατασταθεί με κάποιο άλλο. Οπότε, από το να γλιτώσουμε, επειδή πολλές φορές και οι πελάτες δεν είναι όλοι καλοπροαίρετοι, υπάρχουν και κάποιοι πελάτες που είναι πιο εκπαιδευμένοι σε αυτό και μπορεί να μας, αυτό που λένε λαϊκά, να μας χορέψουν στο ταψί. Να μας πούνε ότι εγώ θέλω, για ένα μαξιλαράκι που είναι λίγο ταλαιπωρημένο, να πούνε παιδιά, εγώ θέλω αλλαγή δωματίου, δεν μπαίνω εδώ. Όταν ο πελάτης έχει πληρώσει 500 ευρώ, 1.000 ευρώ, μετά πρέπει να βρει μια λύση. Μπορεί να του πει ότι κοιτάξτε, θα αντικαταστήσουμε αυτό που βλέπετε ότι δεν σας αρέσει, είναι OK, αλλά γιατί να έρθουμε σε αυτή τη θέση. Πρέπει πάντα να είμαστε έξυπνοι και αυτό που λέω, να έχουμε την ενσυναίσθηση. Αν δούμε ότι κάτι δεν κολλάει καλά, κάτι δεν είναι έτοιμο, μην δώσετε το δωμάτιο. Καλύτερα να περιμένει ο πελάτης του και να κεράσουμε ένα φαγητό, ένα ποτό, να περιμένει λίγο να είναι έτοιμο το δωμάτιο όπως θα πρέπει.
Πολλές φορές την πατάμε ενώ ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα και μετά το πληρώνουμε διπλά και τριπλά. Εδώ είναι η οργάνωση και η δομή του housekeeping. Αυτό θα το πω εντάχει γιατί είναι πολύ υπεραναλυτικό. Είναι ο executive housekeeper, ο οποίος είναι ο προϊστάμενος. Είναι ο assistant, ο βοηθός του. Οι βοηθοί τι κάνουν, βοηθούν τον προϊστάμενο. Δεν έχουν τη γνώση, αλλά μπορούν να τσεκάρουν τα δωμάτια, να ελέγχουν, να συντονίζουν. Αυτό που λέγαμε πριν, να κάνουν συνεργίες μεταξύ των τμήματων, να ενημερώνουν. Ο λινοθηκάριος, ο προϊστάμενος της λινοθήκης, που ασχολείται με τις στολές του προσωπικού, ασχολείται με όλα με την άρτια, με την πλήση, την παραλαβή, την παράδοση, την πλήση των λινών, του housekeeping. Ο βοηθός του είναι η καμαριέρα, chamber με την στα αγγλικά, τα έχω γράψει όλες με πλήρη αναλογία, ο floor supervisor σε πολύ μεγάλα ξενοδοχεία, ο floor houseman, ο καθαριστής των ρόφων. Είναι διάφοροι τίτλοι houseman που τους χρησιμοποιούμε, ο laundry supervisor, ο laundry staff, ο βαλές, που μεταφέρει τα βρωμικά λινά. Σε πολλά ξενοδοχεία δεν υπάρχουν βαλέτες, οπότε πρέπει να συντονίζουμε τους groom, τα παιδιά που κουβαλά τις βαλίτσες, ειδικά σε ξενοδοχεία, ή μπορεί να είναι κάποιος σερβιτόρος να βοηθήσει λίγο το housekeeping, ή κάποιος να βάλει να υπάρχει ένα εταιρικό αυτοκίνητο που να μεταφέρει τις καμαριέρες. Όλα αυτά βοηθούν πάρα πολύ στο να έχουμε πιο μεγάλη αποτελεσματικότητα. Τώρα, μια δομή μιας ομάδας housekeeping σε ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων, ας πούμε, για παράδειγμα, 35 δωματίων. Σας έφερα ένα παράδειγμα. Υπάρχει ο προϊστάμενος. Μπορεί να είναι και supervisor, δεν χρειάζεται να είναι. Και είναι δύσκολο πλέον να βρούμε με βαθιά γνώση executive housekeepers, δηλαδή προϊσταμένους τμήματων. Υπάρχει ένας βοηθός προϊσταμένης, υπεύθυνος λινοθήκης. Αυτός μπορεί να είναι πολλές φορές σε κάποιο ρόλο, σε ένα μπουτίκ ξενοδοχείο μπορεί να το παίζει και ο προϊστάμενος τμήματος. Να μην έχει λινοθηκάριο και να καλύπτει αυτή τη θέση. Αν έχουμε 35 δωμάτια, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να έχουμε σίγουρα 4 καμαριέρες. Μία απογευματινή και πρέπει, άμα δείτε στο τέλος, έχω και καμαριέρα, είναι μία για τα ρεπό. Γιατί λόγω του ότι έχει αλλάξει όλο το θέμα με το εργασιακό, παλιότερα μπορούσαμε να βάζουμε 7 στα 7 κάποιους, τώρα πλέον δεν μπορούμε. Άρα πρέπει να, και ο συνάδελφός μας πρέπει να ξεκουράζεται μία μέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όσο και αν είναι δύσκολο για κάποια νησιά όλα αυτά, αλλά λόγω του ότι γίνονται ελέγχοι και είναι πολύ μεγάλα τα πρόστιμα, δεν αξίζει να το ρισκάρουμε. 10.500 που είναι ένα πρόστιμο, καλύπτει το κόστος μιας καμαριέρας για 10 μήνες. Δηλαδή είναι φοβερό το ποσό. Οπότε δεν κινδυνεύουμε σε καμία περίπτωση. Καθαρίστες κοινώσεις των χώρων θα πρέπει να έχει δύο, άμα είναι ένα σωστό ξενοδοχείο, το οποίο θέλει να σέβεται το προσωπικό του και να κάνει συνεργίες, ένα βαλέ, σύνολο είναι 12 άτομα. Αυτό σε ένα ξενοδοχείο θα μπορούσε να είναι και 7 άτομα, αν θέλουμε να το συμμαζέψουμε, ας πούμε, το κόστος. Αλλά εκεί το προσωπικό μας, το 50% σίγουρο του προσωπικού μας, που θα εργαστεί σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο, δεν θα ξαναέρθει την επόμενη χρονιά. Θα πει, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να τρέχω πάνω κάτω, να καθαρίζω τόσο δωμάτια, να κουβαλάω, να μεταφέρω, να κάνω και τους κοινόχρηστους χώρους, να πηγαίνω να κάνω 10 δωμάτια, να κάνω και αυτό. Ένας άνθρωπος είμαι. Αν επίσης τα δωμάτια είναι τώρα με ειδικά, ιδιαίτερα υλικά που θα δούμε μετά το βαθμό δυσκολίας, αυτό δημιουργεί ακόμα περισσότερο άγχος, στρες και έτσι χάνουμε τις ομάδες του προσωπικού μας. Δομή του housekeeping, βλέπουμε τώρα τη διαφορά ότι εδώ είπαμε για 12 άτομα σε ένα πολύ καλό επίπεδο, σε ένα υπερλάξιο ξενοδοχείο, στα 70 άτομα, σε ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων, βλέπουμε ότι είναι μόνο 18, είναι 6 άτομα παραπάνω. Άρα όσο ανεβαίνουμε κλίνες, κάνουμε οικονομίες κλίμακος στο προσωπικό και πολλές συνεργίες. Είναι περισσότερο οι καμαριέρες που χρειαζόμαστε και μπορούμε να καλύψουμε τα δωμάτια. Τώρα είναι η παραγωγικότητα του housekeeping. Είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές δεν το ακουμπάμε αυτό, δεν το αναφέρουμε. Αλλά πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε πώς υπολογίσουμε την παραγωγικότητα των καμαριέρων στα υπνοδωμάτια και στο turn down. Πρώτα, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε το βαθμό δυσκολίας των δωματίων. Οι αρχιτέκτονες πλέον κάθονται και μιλάνε με το operation, με τους λειτουργικούς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Οπότε, καθόμαστε και εξηγούμε ότι αν μια καμαριέρα έχει ένα γυάλινο ντουζ, έχει τέσσερις τζαμαρίες, μπορεί να έχει μία πόρτα. Μπορεί να έχει, να είναι η άλλη τύχη, να είναι
φτιαγμένη με τέτοιο υλικό, στο οποίο δεν χρειάζεται, θέλει μόνο να το στεγνώσει, να το περάσει με μια πανέτα, ας πούμε, να κάνει σε 3 δευτερόλεπτα να το στεγνώνει. Ενώ αλλιώς θα πρέπει να το τρίψει όλο από τις δύο πλευρές, μπρος και πίσω, με ένα τζάμι, το οποίο θα αφήσει δακτυλικά αποτυπώματα, θα φαίνεται θαμπό, θα αποκτάει αυτό σιγά σιγά άλατα, όλα αυτά, δεν θα φαίνεται καινούριο. Οπότε είναι σημαντικό πριν κατασκευαστεί ένα ξενοδοχείο. Θα μου πείτε τα περισσότερα έχουν ανακατασκευαστεί, αλλά είναι σημαντικό ότι νέο χτίζεται να το μελετάμε, να μην το χτίζουμε απλώς έτσι και να. Και ο κάθε αρχιτέκτονος να κάνει τις φιλοδοξίες του. Πρέπει να μιλάει με το περίσσον για να γίνεται λειτουργικό. Γιατί πολλές φορές μετά γίνονται κακοτεχνίες και βλέπουμε πατητές να καταστρέφονται μέσα μια σεζόν, αλλάζουν χρώμα. Εσείς το έχετε αντιμετωπίσει πολλές φορές. Που έρχονται απελπισμένοι και οι ίδιοι ιδιοκτήτες. Λένε, μα πέρσι το έφτιαξα και πώς άλλαξε χρώμα. Είναι τα χημικά, η ποσότητα των χημικών, γι' αυτό μπαίνουν και τα δοσομετρικά στις. Όπως είπαμε, στα περισυμπυκνωμένα, για να μην προκαλούμε ζημιά και στην ουσία κανιβαλίζουμε το ίδιο μας το ξενοδοχείο. Λοιπόν, πρέπει να υπολογίσουμε ποια είναι η κλίση πεδάφους. Σε ένα ξενοδοχείο έχει κλίση 20 μοίρες. Αν ρωτήσουμε μια καμαριέρα που είναι 45 χρονών, 50 χρονών, να κατέβει και να ανέβει μια φορά, τελείως. Δεν μπορεί να. Τι παραγωγικότητα μιλάμε. Δηλαδή, άρα πρέπει να βάλουμε ένα αυτοκίνητο. Κάποιος να κατεβούν την κατηφόρα, ξέρω εγώ, κυρίες, αλλά μετά κάποιος πρέπει να τις ανεβάσει. Πρέπει να τα σκεφτόμαστε όλα αυτά. Αν τυχόν αυτό που σας είπα πριν με το σάκο, με τα λινά, κάνουμε την προετοιμασία, αν κάτι από αυτά δεν βγει σωστά, τι κάνουμε. Πρέπει να πάρει κάποιος τηλέφωνο, να πάρει τον προϊστάμενο, να στείλει ένας βαλές, να πάρει και κάποιος άνθρωπος να τα φέρει. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό. Το μέγεθος του δωματίου. Πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι ένα δωμάτιο, είναι 25, είναι 35, είναι 45, σου λέει άλλος 10 δωμάτια και. Αφήνει μια κυρία να καθαρίσει σουίτες, ας πούμε, 45 τετραγωνικών, 10. Δεν βγαίνει αυτό. Τελικά κατασκευής. Πολλές γυαλινές επιφάνειες, καθρέφτες, πλακάκια, πλάκες καρύστου. Αυτά είναι. Έχουμε αλλεργία σε αυτά. Πρέπει να είμαστε έξυπνοι και να καταλαβαίνουμε. Πολλές φορές βλέπουμε ότι οι ιδιοκτήτες που κάνουν τέτοιες κατασκευές αναγκάζονται μετά από χρόνια από την εμπειρία, επειδή παθαίνουν και μαθαίνουν τα ανακατασκευάζουν. Η παρουσία βαλέ μεταφορά λινών και εξοπλισμού. Μπορεί να μεταφέρει τη σκούπα. Εμείς βάζαμε στο βαλέ να μεταφέρει τη σκούπα και τα λινά, τα βρώμικα επίσης τα έπαιρνε. Δηλαδή όλα αυτά είναι συνεργές και πράγματα που πρέπει να γίνονται. Η κατηγορία του ξενοδοχείου. Μεγαλύτερη κατηγορία, μεγαλύτερες απαιτήσεις, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως. Πολύ σημαντικό. Είναι βίλες, σουίτες, μπάγκαλος, μπλοκ δωματίων. Τα μπλοκ δωματίων που είναι ένα μονομπλοκ, ένα κτίριο, είναι πολύ πιο εύκολο από ένα καθαριστή που είναι προφυλαγμένο, κλεισμένο από ένα μπάγκαλο το οποίο είναι στο έλεος των καιρικών συνθηκών, είναι απομονωμένο και μόνο του. Είναι εσωτερικό ή εξωτερικό το λόντρι. Απ' τη μία έχει ευκολία γιατί δεν μας δημιουργεί, δεν χρειάζεται να πλύνουμε, αλλά απ' την άλλη δεν έχουμε την αντίστοιχη ποιότητα που θα μπορούσαμε να έχουμε. Η υποδομή των δωματίων. Υπάρχει βρύση στη βεράντα. Παραδείγματος χάρη, πέρσι χτίσαμε ένα ξενοδοχείο και εξηγούσαμε ότι θέλαμε μπρίζα και βρύση στη βεράντα. Έφτιαξε μια βεράντα στα 5 τετραγωνικά ο αρχιτέκτονος εκεί και δεν είχε βάλει καμία βρύση. Δηλαδή δεν σκέφτονται ότι εκεί θα πρέπει να το καθαρίσει κάποιος. Πώς θα το καθαρίσει. Εκεί φαίνεται και ένας ολοκληρωμένος αρχιτέκτον, ο οποίος θα αναγνωρίσει αυτές τις ανάγκες, θα καταλάβει ότι πρέπει να πλένουμε. Ειδικά και στη Μύκονο ήταν το σύνολο ξενοδοχείο, πρέπει να πλένουμε κάθε μέρα τη βεράντα. Πώς θα το πλένουμε. Η καμαριέρα τι θα κάνει, να βάζει τον κουβά μέσα στο. Τι, δηλαδή πρέπει να τα σκεφτόμαστε αυτά και να τα προνοούμε. Γι' αυτό πρέπει στο σχεδιασμό ενός ξενοδοχείου να επεμβαίνουμε και να λέμε τις ανάγκες που θα προβλέψουμε. Και η δουλειά του αρχιτέκτου είναι να τα προβλέψει αυτά. Υποδομή δωματίων, είπαμε, χρήση αυτοκινήτου και μεταφόρηση προσωπικού. Πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα πάμε στη μεγάλη ερώτηση που λένε πόσα δωμάτια πρέπει να καθαρίσει μια καμαριέρα. Εδώ έχουμε μαλώνει, κόσμος κάνει. Συνήθως λέμε ότι, γι' αυτό εξήγησα, όλοι αυτοί οι παράγοντες που ανέφερα είναι ο βαθμός δυσκολίας. Όταν αυτός ο βαθμός δυσκολίας είναι σχεδόν διπλάσιος, τότε μια καμαριέρα που θα μπορούσε να καθαρίσει 10 δωμάτια θα πάει σε αριθμό 6 δωματίων. Επίσης, δεν σημαίνει ότι θα κάνει 6 αναχωρήσεις. Θα πρέπει να κάνει μια αναλογία. Αν πούμε ότι μια καμαριέρα θα καθαρίσει 10 δωμάτια, θα πρέπει να είναι 4 αναχωρήσεις και 6 παραμονές. Δεν μπορεί να κάνει 6 ή 10. Πρέπει να γίνεται ένα μείγμα έτσι, ώστε η κάθε καμαριέρα, όταν βγάζουμε το πρόγραμμα, να μπορεί να κάνει περίπου αυτή την αναλογία, όχι παραπάνω. Γιατί αλλιώς κουράζονται και εξαντλούνται. Και όπως εξήγησα, επειδή είναι και δύσκολες οι συνθήκες, είναι πολύ εύκολο πλέον το προσωπικό, ειδικά τους μήνες Ιουλίου-Αυγούστου. Έχει συμβεί νομίζω σε όλους μας και σε πολλές επιχειρήσεις. Έρχεται κάποιος ιδιοκτήτης ενός Airbnb ο οποίος καίγεται και λέει σε μια κυρία η οποία αμείβεται με
1.300 ευρώ, για παράδειγμα, της λέει θα σου δώσω 2.000, κάνε τις τώρα. Δεν καταλαβαίνει βέβαια η κυρία ότι θα έχει δουλειά για 2 μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, και μετά θα ψάχνει να βρει εργασία και πάει και φεύγει. Και σου λέει μέσα στην καρδιά του Ιουλίου, σου λέει ευχαριστώ πολύ, δεν μπορώ να κάνω τόσο δωμάτια, πάω να κάνω δουλέψω σε 6 βίλες. Αυτό είναι δυστυχώς. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε και εμείς ένα αρμονικό περιβάλλον εργασία, σωστό, να έχουμε αυτές τις συνθήκες στα εργαλεία, γιατί τα εργαλεία κάνουν κάποια φορά το μάστορα και ειδικά στο housekeeping, και να βοηθάμε. Να βοηθάμε, να έχουμε την αισθήνωση ότι αυτοί οι άνθρωποι υδρώνουν, μοχθούν, κουράζονται, να είμαστε δίπλα τους, να τους ενισχύουμε με τα υλικά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, ήμουν σε ένα ξενοδοχείο με μεγάλες αλυσίδες και έβλεπα μια κυρία η οποία τραβούσε ένα καρότσι, το οποίο ήταν γεμάτο σε ένα εστιατόριο, ήταν αυτό, και έστερνε ένα καρότσι γιατί είχε χαλάσει οι ρόδες. Είχαν κοπεί, είχαν λιώσει. Και η κυρία το έστερνε αυτό. Ένα καρότσι το οποίο είχε πάνω 300 ποτήρια. Και όταν πήγα, την είδα, έβγαιναν οι φλέβες από τα χέρια, γιατί ήταν τόσο. Πήγα μέσα στη συντήρηση, μετρήσαμε, είδαμε τις ρόδες. Ήταν 2 ευρώ η ρόδα. Δηλαδή, δώσαμε 8 ευρώ και η κυρία μετά το έσβρωχε με το δάχτυλό της. Δηλαδή, είναι κάτι πολλές φορές κάτι τόσο απλό. Ή μια, αν συντηρήσουμε σωστά, μια. Είναι η συντήρηση αυτό που ήθελα να πω. Μια σκούπα, αν τη συντηρήσουμε. Θα μπορεί να έχει μια ζωή, χρόνια ζωής, 4 χρόνια, 5 ας πούμε. Είναι πολύ σημαντικό τον εξοπλισμό να τον προσέχουμε και να τον, γιατί με αυτά βοηθούν πάρα πολύ το προσωπικό. Ανέφερε εδώ πέρα ότι μπορεί να επεκταθεί σε κάποια δωμάτια, μπορεί όταν υπάρχει έλλειψη προσωπικού, μπορεί κάποιος εργοδότης να βρεθεί να πει παιδιά, δεν έχω άλλη λύση, προσπαθώ να βρω συνεργείο εξωτερικό, δεν έχει, πρέπει να ανεβάσετε το, να κάνετε λιγότερες εργασίες μέσα. Δυστυχώς προσπαθούμε να το αποφύγουμε. Αλλά πολλές φορές συμβαίνει. Είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλούς επαγγελματίες, συναδέλφους, υπάρχουν και άλλες λύσεις που προσπαθούν να βρουν προσωπικό από εξωτερικό. Τώρα παλιότερα ήταν από Μπαγκλαντές, από Φιλιππίνες, από κάτι άλλο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό το κενό, από τη στιγμή που δεν καλύπτεται μετά το COVID, τα επιδόματα και όλη αυτή η νοοτροπία, η οποία στην ουσία έχουν επαναστατήσει και κανείς δεν κάθεται κάπου σε μια δουλειά μακροχρόνια. Αυτό που λέγαμε είναι η παλιά σχολή και η καινούργια σχολή, γι' αυτό πρέπει να δημιουργήσουμε τις σωστές προϋποθέσεις που κάθε συνεργάτης μας, να το βλέπουμε σε συνεργάτης μας, σαν μέλος της ομάδας μας, να πρέπει αυτά που δικαιούται, τα νόμιμα, να το φροντίζουμε, να έχει καλό φαγητό, να έχει σωστά δωμάτια, όλα αυτά να τα προσέχουμε, γιατί αλλιώς χάνουμε το προσωπικό μας. Πάμε με το χρόνο μας, καλά είμαστε. Διαχείριση παραπώνων. Μόλις διατυπωθεί κάποιο παράπονο για το τμήμα του housekeeping, αυτό είναι το φαινόμενο, έτσι δεν είναι γενικά, επικοινωνούμε μέσω της reception και ζητάμε την άδεια να επισκεφτούμε το δωμάτιο του για να μιλήσουμε με τον πελάτη. Αν το θέλει αυτός, μπορεί να πει θέλω να μιλήσω στη housekeeping ή έγινε αυτό. Είναι καλό να έχουμε μια πρώτη εικόνα. Αν ο πελάτης αυτός κάνει το παράπονο σε εμάς, τον ακούμε προσεκτικά τον πελάτη χωρίς να το διακόπτουμε. Μένουμε πάντα ψύχρεμοι και προσπαθώντας να δώσουμε μια λύση στο πρόβλημά του. Δεν του λέμε τη λύση, αλλά τον ακούμε προσεκτικά. Αυτό είναι το μυστικό. Και είμαστε ψύχρεμοι. Παραμένουμε ψύχρεμοι και καταγράφουμε με σημείο. Καλά, βγάλουμε ένα σημειωματάριο και να γράφουμε. Ότι είδα αυτό. Σου πει ότι δεν είχα, αφήσετε τα λινά. Δεν μου πήρατε το λόντρι μου. Τα σκουπίδια τα μέσα. Γράψετε αυτά. Θα το πείτε. Ο πελάτης αυτός θέλει να αποφορτιστεί. Οπότε πάντα πρέπει να εκφραστεί σε κόσμο. Δεν επιτρέπεται να ομολογήσει, να φωνάζει, να ουρλιάζει και όλα αυτά. Έχουμε τύχει σε όλους μας extreme περιπτώσεις. Νομίζω με την ψυχραιμία και με τη σωστή διαχείριση λύνονται όλα. Άρα παραμένουμε ψυχραιμοί, καταγράφουμε με σημειώσεις, χωρίς να δίνουμε δίκαιο ή άδικο. Καταλαβαίνουμε. Πολλές φορές, αν έχουμε κάνει κάτι λάθος, έχουμε πετάξει κάτι, μπορούμε να πούμε ότι με συγχωρείτε για αυτό που βιώνετε. Θα το ελέγξω όμως, θα το δω με την ομάδα μας, η οποία είναι εξειδικευμένη και γνωρίζει τι κάνει, θα δούμε τι έγινε, μήπως έγινε κάποιο λάθος και αμέσως το διορθώσουμε. Όταν μπορείτε να πείτε το όνομά σας, με λένε Αλέξανδρο και θα επανέλθω μαζί σας προς εσάς σε μισή ώρα. Όταν δώσετε αυτή τη διαβεβαίωση σε κάποιον, ο πελάτης αυτός ηρεμεί, καταλαβαίνει ότι κάποιος θα ασχοληθεί μαζί του, γιατί ως τώρα μάλλον δεν έχει ασχοληθεί κάποιος και θα δούμε μια λύση του. Αλλά αν έχουμε μια λύση στο πρόβλημά του. Αν όμως έχουμε υποσχεθεί σε μισή ώρα, ο πελάτης θα επανέλθει, θα πάρει ξανά τη ρεζεψιόν σε μισή ώρα. Αν δεν το έχουμε βρει μια λύση, μια απάντηση, μετά μπορεί να είμαστε σταθερός σε αυτό που λένε. Άρα πρέπει και εμείς να είμαστε attentive. Τον ενώμενο θα επανέλθουμε στο αίτημα παράπονο του συνδεδομένου και θα επικοινωνήσουμε μαζί του. Του λέμε ακριβώς την ώρα που λέει, σε 45 λεπτά περίπου θα σας ενημερώσουμε. Σε μια ώρα. Καλύτερα να πείτε 2 ώρες, θα σας ενημερώσουμε. Προσπαθούμε στην συνεργασία με τον κοριστά μου να βρούμε μια άμεση λύση.
Αν είναι τόσο πρόβλημα το θέμα, επικοινωνούμε και με τον Διευθυντή, επικοινωνούμε και ανακοινώνουμε τις λύσεις που μπορεί να επιλέξει. Είναι καλό να επιλέξετε. Ότι, ας πούμε, χάσαμε αυτή την μπλούζα σας, λυπούμαστε πολύ, μπορείτε να μας πείτε τη μάρκα και τον τύπο και να σας την αποζημιώσουμε. Να πει ο πελάτης έκανε 100 ευρώ, πολύ ωραία, θα πάρετε ένα credit 100 ευρώ, να μειώσουμε το λογαριασμό σας. Ναι, ορίστε, πήγα μια λύση. Το οποίο θα τον ικανοποιήσει. Δεν μπορεί να. Τα αποδεχτεί. Κάποια πράγματα μπορεί να συμβούν. Μια στραβωτή μοδελιά. Αποστέλνουμε μια προσφορά. Είναι το έξυπνο να βγούμε και από πάνω μετά. Δηλαδή να μπορέσουμε να καταφέρουμε να καλύψουμε, να κάνουμε το extra mile. Και να στείλουμε μια προσφορά. Κάτι, ένα μπουκάλι κρασί που κάνει 5 ευρώ ο κόστος. Σε ένα ωραίο πάγο μαζί με δύο γλυκάκια στον πελάτη. Με ένα ωραίο μήνυμα από τη housekeeper manager να γράφει το όνομά της ή το όνομα της η οποία έχει κάνει το λάθος. Ότι we apologize for any inconvenience might have been caused to you. We wish you a pleasant stay. Είναι πάντα σημαντικό να βγαίνουμε να μιλάμε, να μην καθόμαστε στο γυάλινο κτίριο μας που λένε και οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί, αλλά να βγούμε να μιλήσουμε και να είστε σίγουροι ότι αυτό θα σας το ανταποδώσει ο πελάτης και θα σας δώσει το. Θα σας βοηθήσει. Τώρα πάμε στη διαχείριση παραπώνων. Ποια είναι τα περισσότερα, τα μεγαλύτερα παράπονα. Είναι η ακατάλληλη θερμοκρασία δωματίου. Είναι το νούμερο ένα σε πελάτες Αμερικανούς, γιατί είναι τελείως διαφορετικό αυτό που λέμε air conditioning στην Αμερική. Στην Αμερική είναι όπως το πλοίο που μπήκα σήμερα, που ήταν παγωμένο, γιατί δούλευε όλο το βράδυ. Και όταν μπήκα εγώ, ξεπάγες, έβαλα δύο μπλούζες, ένα μπουφάν. Όταν οι Αμερικανοί εννοούν air condition, δεν εννοούν το δικό μας που είναι 19 ή 21 βαθμούς. Αυτοί εννοούν το 15. Θέλουν πάρα πολύ κρύο. Το αναφέρω απλώς για να γνωρίζετε ότι μπορεί κάποιος πελάτης να λέει ότι δεν δουλεύει το air condition και το εξηγήσετε ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα το έχουμε μέχρι το 21 βαθμούς. Είναι το λογικό, το normal. Αλλά πολλές φορές διαμαρτύρονται ότι είναι κατάλληλη η θερμοκρασία του δωματίου. Αυτό όπως είπαμε, ότι αν επιτρέψουμε να μπει ο πελάτης που βλέπουμε ότι είναι και από Αμερική ή είναι από κάποιο άλλο και ο καιρός έχει έντονο καύσωνα, ανεβαίνει το μυκλικό επίπεδο του δωματίου και μυρίζει μέσα. Τα πάντα μυρίζουν. Οπότε είναι σαν να βράζει. Είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το έχω πει αρκετές φορές, αλλά είναι από τα κύρια προβλήματα. Μετά θα πει κάτι πολύ σημαντικό, το αδύναμο σήμα κινητής τηλεφωνίας. Ή το πρώτο απ' όλα ήταν το Wi-Fi. Άρα αυτά το front office πρέπει να υπάρχουν μέσα με κάποιο τρόπο γραμμένα, όμορφα. Νομίζω υπάρχουν παντού. Το κρύο νερό. Εύχομαι να μην υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Έχω βιώσει εγώ σε διάφορα ξενοδοχεία που έπρεπε να απολογηθώ σε ανθρώπους που πληρώναν λίγα ή πολλά. Δεν έχει σημασία. Το να μην έχεις ζεστό νερό είναι τραγικό. Αλλά πρέπει πάντα να βρούμε μια λύση. Ύπαρξη διαφόρων πηγών θορύβου. Γι' αυτό είναι πολύ καλό, ειδικά σε ένα μπουτίκ ξενοδοχείο, γενικά να παίρνουμε το feedback και να καταγράφουμε. Γιατί ο πελάτης μένει μες στο δωμάτιο και καταλαβαίνει όλο την ώρα. Μπορεί να είναι κάτι πιο απλό. Παλιά ένας πελάτης διαμαρτυρόταν για μια από τις πιο ακριβές μπύλες που υπήρχαν την Ταγκά σε ένα ξενοδοχείο, τον Κρεκοφίλια, που κόστιζε 5.000 ευρώ την ημέρα. Και έλεγε ότι υπήρχε ένας θόρυβος το βράδυ, το οποίο το πρωί δεν μπορούσαμε να τον ανακαλύψουμε. Κάθισα μια μέρα και κοιμήθηκα σε αυτήν την βίλα και ανακάλυψε ότι ήταν ένα καπάκι από μια τουαλέτα ο εξαερωτής, ο οποίος έκανε ένα περίεργο θόρυβο μετά τις 12 το βράδυ, που ήταν πάρα πολύ ενοχλητικός. Και το διορθώσαμε. Άρα πρέπει να βρίσκουμε τρόπους που να παίρνουμε το feedback και να το διορθώνουμε. Βρώμικο δωμάτιο. Πολλές φορές το αναφέρουν αυτό και πολλές φορές είναι και αιτιολογία για να αλλάξουν δωμάτιο, να πιέσουν για μια αναβάθμιση. Η θέα του δωματίου είναι το συνήθως ένα από τα παράπονα, η μυρωδιά από το σιφόνι, κάτι το οποίο είναι μια παθογένεια όλων των οικογενειακών επιχειρήσεων των Κυκλάδων, που έχουν χτίσει ένα σπίτι, το σπίτι γίνεται ξαφνικά δωμάτια ξενοδοχείου, το ξενοδοχείο επεκτείνεται και ανακαινίζουν τα δωμάτια, αλλά δεν ανακαινίζουν τα υδραυλικές εγκαταστάσεις, οι οποίες παλιά για το σπίτι ήταν ένας μικρός σωλήνας με 5 εκατοστών και ξαφνικά εκεί με τη συνηθή χρήση των απορριπαντικών, των όλων αυτών των παθαμένων της, κάνουν μια γλίτσα μέσα, οι οποίοι αυτοί δημιουργούν και μυρίζουν πάρα πολύ άσχημα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το proactive, η συντήρηση, η συνεργασία του housekeeping με τη συντήρηση. Εγώ το εφάρμοζα αυτό ότι σε ένα ξενοδοχείο, ας πούμε, 40 δωματίων, μια φορά την εβδομάδα γινόταν μια συντήρηση, δηλαδή κάθε μέρα κάναμε το proactive maintenance σε 5 δωμάτια. Τι γινόταν, ότι περνούσε ο διευθυντής στη συνεργασία με τη συντήρηση και ανοίγαμε όλα τα σιφόνια, τα καθαρίζαμε αναλυτικά, προσεκτικά, τα βρυσάκια,
όλα αυτά και πραγματικά δεν είχαμε ποτέ κανένα παράπονο από τους πελάτες. Υπάρχουν και ειδικά ένζημα τα οποία μπορούν να βάλουν μέσα, τα οποία τρώνε όλο αυτό το σιφόνι μέσα και το πουρί, όλο αυτό το πράγμα για τη γλίτσα. Άρα πρέπει αυτά να τα καθαρίζουμε. Είναι ένα σημαντικό παράδειγμα που αν δεν το κάνουμε, η μυρωδιά από το σιφόνι είναι από τα μεγαλύτερα παράπονα. Μετά ζητούν λέει check-out και early check-in. Μπορεί να επινοηθούν οτιδήποτε πρόβλημα θέλουν για να το διεκδικήσουν και να το αποκτήσουν. Καθυστέρηση του δείπνου φαγητού, room service πολλές φορές, κρύο φαγητό, ανεκπαίδευτο ή αγενές προσωπικό. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, να μιλάμε πάντα με ευγένεια προς τους πελάτες. Ακόμα κι αν προκαλούν μια συζήτηση να πάει σε κάποιο βαθμό έντονο, πρέπει να καθοδηγούμε έτσι πάντα με ψυχραιμία. Όποιος παραμένει ψυχρός, πιστέψει με, δεν έχει να χάσει κάτι. Κάτι πολύ γενικούς κανόνες έτσι να σας αναφέρω. Κάθε φορά που συναντάμε ένα πελάτη, επισκέπτη ή συνεργάτη, του χαμογελάμε και του απευθύνουμε ένα χαιρετισμό, ακόμα και αν είμαστε απασχολημένοι. Μια καλημέρα, δεν κοστίζει τίποτα. Πείτε τη, δηλαδή το housekeeping που βλέπει μια κυρία, να το ενθαρρύνουμε αυτό, γιατί πραγματικά δημιουργεί και μια ωραία ατμόσφαιρα. Διατηρούμε καλό επίπεδο συνεργασίας και σεβόμαστε την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια των πελατών και συναδέλφων μας. Πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να είμαστε στη βάρδια μας πάντα στην ώρα μας. Για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή περίπτωση ασθένειας θα πρέπει να ενημερώνουμε το τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού ή τη διεύθυνση ή την προϊσταμένη, από θέμα σεβασμού και μόνο, και να είμαστε συνεπείς. Να μην εγκαταλείπουν τη θέση εργασίας μας πριν το χρόνο λήξης, χωρίς την άδεια του προϊσταμένου μας. Κάποια στοιχεία για τη γενική εμφάνιση, οι γυναίκες πώς πρέπει να είναι ντυμένες και οι άντρες επίσης, να είναι ακουμπωμένο το πουκάμισο μέχρι πάνω, δηλαδή οι γυναίκες πρέπει να έχουν τα μαλλιά τους πάντα μαζεμένα, το μακιγιάζ και το βερνίκι νύχιο να είναι διακριτικό, όχι έντονα νύχια, όχι τα νύχια αυτά που είναι τα πολύ μεγάλα, τα μακριά, τα βαριά αρώματα, το μήκος φούστας, οι στολές που πρέπει να τις είναι καθαρές. Πολλές φορές βλέπουμε προσωπικό από το οποίο κυκλοφορεί στο ξενοδοχείο και έχει βρώμικες και στολές. Αυτό δείχνει και την εικόνα μας. Θέλουμε τέτοια εικόνα. Στολή καθαρή, σιδρωμένη, στα πεντάστερα ξενοδοχεία είναι υποχρεωτικό και το ταμπελάκι για αναγνωρισιμότητα. Είναι σημαντικό πολλές φορές ότι αν πούμε «Γεια σας, καλησπέρα, είμαι ο Αλέξανδρος και είμαι εδώ για να σας εξυπηρετήσω, έχω αναλάβει το τραπέζι σας, είμαι η housekeeper σας», να ξέρετε ότι ή ο housekeeper σας, είναι πολύ σημαντικό γιατί αμέσως δημιουργούμε δεν είμαι ο κάποιος, δεν είμαι η καμαριέρα, είμαι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, η Μαρία. Οπότε δημιουργούμε ένα συναισθηματικό bond που λέμε με τον πελάτη και αποκτάω ένα πρόσωπο, μια εικόνα, μια ανάμνηση στον πελάτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάμε στο τελευταίο κομμάτι που είναι το lost and found. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν σε πάρα πολλά ξενοδοχεία. Το lost and found είναι μια διαδικασία που διαχειρίζεται τα κείμενα υλικής και συναισθηματικής αξίας, τα οποία μπορεί να έχουν χαθεί ή να έχουν ξεχαστεί από φιλοξενούμενους στο δωμάτιο ή τους κοινώσεις χώρους του ξενοδοχείου. Σε πολλά ξενοδοχεία τι γίνεται, τα κρατάνε κάποια πράγματα, βάζουν σε ένα κουτί και στο τέλος κάποια χάνονται, κάποια καμαριέρα πάει και παίρνει, διαλέγει και παίρνει πια γυαλιά ηλίου, έχουν ξεχαστεί, μπλούζες. Είναι συνήθως το φαινόμενο. Τι γίνεται όμως, ότι πολλοί πελάτες ξαφνικά μετά από ειδικά τα Χριστούγεννα το Φεβρουάριο στέλνουν ένα email και λένε «Έχω αφήσει το μπουφάν μου, ξέχασα, είναι τάδε μάρκα, κάνει 500 ευρώ, παρακαλώ πολύ στείλετε το μου». Εκεί τι κάνουμε, και έχει χαθεί αυτό το μπουφάν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό άρα να έχουμε μια διαδικασία. Υπάρχει η δυνατότητα μέσα στα προηγμένα PMS που είναι η Opera, το ProTel και όλα αυτά να υπάρχει ηλεκτρονική μορφή. Υπάρχει όμως και να υπάρχει ένα απλό βιβλίο, το οποίο γράφουμε μέσα, καταγράφουμε τι έχει βρεθεί, θα βάζουμε σε ένα σακουλάκι το οποίο γράφουμε πάνω μέσα τα στοιχεία αυτά, τα οποία είναι του πελάτη που όσο έμενε, ειδοποιούμε τον πελάτη. Αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια ενσυναίσθηση και το κάνουμε άμεσα. Ειδικά άμα είμαστε σε κάποιο ξενοδοχείο το οποίο έχουν οι πελάτες μια συναισθηματική. Μπορεί κάτι να είναι πολύ απλό, αλλά να είναι συναισθηματικά δεμένοι με αυτό και να το ζητήσουν. Άρα πρέπει να υπάρχει ένα αρχείο και να μην υπάρχει αυτή ας πούμε, η αταξία και να κάνει οποιοδήποτε θέλει. Πολλές φορές έχει συμβεί στην καριέρα μου να έρθουν να μου πούνε ότι κάποιο παραβίασε τον ντουλάπι και λείπουν πράγματα. Δεν ξέρουμε τι, αλλά λείπουν. Κάποιος πήγε και πήραξε αυτά, που είναι συνήθως κάποιος από το housekeeping ή από κάποιο άλλο τμήμα. Άρα κάνουμε αυτή τη διαδικασία, τα καταγράφουμε και τα έχουμε σε ένα μέρος το οποίο αν είναι κάτι valuable, ας πούμε, κάτι ακριβό, πρέπει να το... είναι ο τρόπος που κάνουμε την παραλαβή.
Στην ουσία παίρνουμε μια ημερομηνία, χώρος έβρεσης, λεπτομέρειες, περιγραφή. Να πω για κάτι πολύ απλό, επειδή πρέπει να είμαστε ευρηματικοί. Εγώ τι κάνω, κάνω ένα γκρουπάκι με όλους τους προϊσταμένους και όταν βρούμε κάτι, το βάζουμε τραβάμε μια φωτογραφία στο WhatsApp και το βλέπουν όλοι. Και λέμε, χάθηκε αυτό, το ζήτησε κανείς. Και άρα όλοι οι προϊσταμένοι, αν κάποιο πελάτη μπορεί να πει, α, έχω χάσει τις παντόφλες μου, αλλά δεν μπορώ. Μήπως είναι αυτές, να του δείξει. Τι μάρκα ήταν, το ρωτάμε, τι μάρκα ήταν. Κοιτάμε την εικόνα, λέμε, μήπως είναι αυτές. Λέει, ναι, είναι στην ρεσιψιόν. Πολύ απλά, να χρησιμοποιούμε και τεχνολογία για να προς όφελό μας. Δεν χρειάζεται να κάνουμε αυτή τη διαδικασία τόσο τυπικά και όλα αυτά. Αλλά άμα το διαμοιραζόμαστε σε αυτό με όλο το πελατολόγιο, κάποια στιγμή θα διαμαρτυρηθεί κάποιο. Θα πει, ξέρω στο μαγιό μου ή θα στείλει ένα email. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να την κάνουμε, γιατί αν ο πελάτης αποχωρήσει, μετά μπορούμε να μπούμε σε πάρα πολλούς πελάτες, να χρειάζεται να απολογηθούμε. Μου έχουν τύχει πάρα πολλές ιστορίες να σας αφηγηθώ, ότι για παράδειγμα, ένας πελάτης μου στείλε το Απρίλιο, όταν ανοίγαμε το ξενοδοχείο, μου είπε ότι ξαφνικά είχα χάσει το κινητό μου στη Μύκονο, δεν θυμάμαι πού, δεν ξέρω πού. Θέλω να μου είπε να πιστεύω ότι δεν κλάπει στο ξενοδοχείο, αλλά κάπου το είχα χάσει. Μου το είχε αναφέρει αυτό πριν φύγει. Κάποια στιγμή τον Απρίλιο, στην αρχή του επόμενου χρόνου, μου έστειλε κάποιες φωτογραφίες και μου είπε να γνωρίζετε αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί κάποιος άνοιξε το κινητό μετά από αρκετούς μήνες, εφόσον πίστευε ότι δεν θα τον ανακαλύψουν, και άρχισε να βγάζει φωτογραφίες. Το χρησιμοποιούσε. Αλλά αυτό ήταν cloud-based, ήταν συνδεμένο και έβγαιναν οι φωτογραφίες. Δεν μπορούσα να γνωρίσω. Έβλεπα μια κυρία η οποία ήταν σαν βασίλισσα εκεί. Μακιγιασμοί, δεν μπορούσα να καταλάβω ποια ήταν. Και ήταν η Molly Housekeeper, η οποία την είχα κρατήσει. Ήταν η μητέρα ενός μικρού παιδιού στην Μύκονο, επειδή είχε ένα μικρό παιδάκι και είπα, λέω, αντί να πάρω κάτι άλλες κυρίες, έχουν συζύγους, έχουν δουλειές, ας πάρω αυτήν που είναι και, πώς το λένε, single mother, ας πούμε, να τη βοηθήσουμε. Και ήταν αυτή η κυρία. Αυτή η κυρία δούλευε μέσα στο housekeeping, πήρε αυτό το κινητό. Το έκλεισε και κάποια στιγμή άρχισε να δίνει φωτογραφίες, μακιγιαριζόταν το βράδυ και δεν μπορούσε να τη γνωρίσει. Τη γνώρισε μέσω του άντρα της. Συμπτωματικά. Και έτσι, σε αυτά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Καλέσαμε την αστυνομία, έπρεπε να δώσει στατιστικές εξηγήσεις και να αναφέρω την ίδια χρονιά στο ίδιο ξενοδοχείο από τις 6 καμαριέρες και οι 6 είχαμε βρει ότι με παγίδες που έστεισε η αστυνομία. Πέραν πράγματα, χρήματα από τους πελάτες. Δηλαδή, ένας πελάτης που είχε 300 ευρώ, πέραν τα 150, τα μισά ή κάτι άλλο κάναν. Οπότε, εκεί έχασα την πίστη μου στους ανθρώπους πολλές φορές. Δυστυχώς, γι' αυτό το συστήμα του housekeeping πρέπει να είναι χέμηθο, να μην σκαλίζει πράγματα. Αν εντοπίσουμε κάποιον συνάδελφο ο οποίος κάνει οτιδήποτε, να το κάνουμε report αμέσως στον προϊστάμενο, στο διευθυντή. Αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα, γιατί παίζουν με την αστεροφημία μας. Παίζουν με την υπόσταση ενός ξενοδοχείου, μιας επιχείρησης που δίνει σε τόσο πολύ κόσμο δουλειές. Γενικότερα δεν παίζουμε αυτά τα πράγματα. Άρα πρέπει να κοιτάμε να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Γι' αυτό αυτή η διαδικασία είναι για να μην υπάρχει λάσπη ή οτιδήποτε άλλο, ότι κάτι χάθηκε, κλάπηκε ή κάτι άλλο. Πρέπει να καταγράφονται. Οτιδήποτε βρεθεί σε ένα δωμάτιο, σε ένα εξωτερικό χώρο ή κάτι άλλο και να παραδίδεται αν γίνεται στον πελάτη που το έχει χάσει. Στο γραφείο του housekeeping γίνεται αναλυτική καταγραφή και φωτογράφηση των αντικειμένων για το PMS, πλέον η νέα τεχνολογία. Τοποθετούνται σε ένα πλαστικό σακουλάκι με ένα αυτοκόλλητο, άξιοντα αριθμό, ημερομηνία, χώρος έβρεσης, λεπτομέρειες, περιγραφή, μάρκα και χρώμα. Και κανονικά κλειδώνονται όταν είναι κάποιες μεγάλες αξίες σε χρηματοκιβώτιο. Τη μορφή, κινητά, τηλέφωνα, κοσμήματα, φυλάσσονται σε χρηματοκιβώτιο όπως το αναφέρω. Πρόσβαση στο χώρο φύλαξη έχουν ο διευθυντής, ο MOD και οι προϊσταμένοι κανονικά. Επιστροφή και παράδοση. Οτιδήποτε επιστροφή παραδοθεί στο φυλαξιόμενο παραδίδεται σε αυτόν, υπογράφοντας το ειδικό έντυπο. Και σε περίπτωση που βρεθεί κάποιο αντικείμενο και ο φυλαξιόμενος δεν έχει αναχωρήσει από το ξενοδοχείο, επικοινωνούμε με την υποδοχή και το παραδείγμα αμέσως. Άρα αυτό είναι σημαντικό. Προχθές μια κυρία έχασε κάποια ακριβά γυαλιά στο ξενοδοχείο που ήμουνα. Τα είχα βρει εγώ, επειδή επέβλεπα το χώρο, απλώς ήμουνα περαστικός από εκεί. Τα παρέδωσα μέσω τη ρεσεψιόν, ενημέρωσα όλους τους προσταμένους μέσω της φωτογραφίας που σας είπα στο WhatsApp μέσω του διευθυντή. Η κυρία ήταν, έχασε τα γυαλιά μου στεναχωρημένη, ήρθε μετά, όταν συνειδητοποίησε ότι τα είχαμε βρει, λέω ασφαλώς. Λέω, είστε σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Πραγματικά δεν έχει χαθεί ποτέ κάτι. Οπότε δείχνει μια εμπιστοσύνη και έτσι η εστροφή μας είναι πάντα σε ένα ψηλό επίπεδο.
Σε περίπτωση που ο φιλοξενούμενος έχει αναχωρήσει, τότε ακολουθούμε διαδικασία. Εγώ αυτό που προτείνω ότι όταν ξεχάσει κάτι και ο πελάτης μας ζητήσει, επειδή πολλές φορές αν πάμε σε courier που ζητάει ο πελάτης, το θέλω άμεσα με courier, είναι πάρα πολύ ακριβή αυτή η υπηρεσία, βγαίνει πάνω από 100 ευρώ. Είναι πιο έξυπνο να τα στείλετε με ταχυδρομικό, με το ελληνικό ταχυδρομείο, το οποίο είναι, το κόστος είναι μικρό. Και πάνε σαν συστημένα όμως, δηλαδή το παραλάβει ο ίδιος. Αυτό έκανα και εγώ, είναι πιο οικονομικό. Τώρα είναι κάποια keynotes, κάποια που θα ήθελα έτσι να πω, ότι είναι σημαντικό ότι με το που ξεκινάει ένα τμήμα είναι η δημιουργία αρχείου με τα στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού του housekeeping. Δηλαδή, πολλές φορές ρωτάμε ποιο είναι το τηλέφωνο και δεν έχουν μια λίστα των τηλεφώνων των συναδέλφων, της προϊσταμένης, δημιουργία αρχείου συνεργατών και προμηθευτών. Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, εταιρεία, email, τηλέφωνο. Πολλές φορές έχουμε εξαιρετικούς συνεργάτες. Πρέπει να έχουμε μια ατζέντα που να ξέρουμε από πού παραγγέλνουμε συγκεκριμένα προϊόντα. Οι συνεργάτες οι πολύτιμοι πρέπει να είναι γραμμένοι εκεί με χρυσά γράμματα. Απογραφές επίπλων κοινόχρηστων χώρων. Το πιο εύκολο πράγμα είναι ότι αν κάτσουμε και έχουμε την συνέστηση πώς στείλουμε ένα ξενοδοχείο που έχει έρθει κάποιος δεκορατέρ και το έχει φτιάξει, βγάλετε μια φωτογραφία. Εγώ πάντα αυτό κάνω. Έρχεται κάποιος στο στήνι, βγάζουμε φωτογραφίες στους χώρους και τις παραδίδουμε στον αντίστοιχο τμηματάρχη, στον διευθυντή, στον operation manager, στις καμαριέρες. Οπότε ξέρουν όλοι με κλειστά μάτια και το στείλουν ακριβώς το ίδιο. Και το συντηρούν το ίδιο. Δεν το κανιβαλίζουν. Γιατί συνήθως έρχεται κάποιος στο στήνι πολύ ωραία το διακοσμή και μετά αρχίζουν το ξυλώνουν, το αλλάζουν. Ειδικά το χειμώνα με τις διαδικασίες κλεισίματος, που κάποια στιγμή θα αναφερθούμε, είναι. Αλλάζει όλο το ξενοδοχείο. Μπορεί να το κανιβαλίσουν, να έχει κάνει ένα κόσμημα και να το καταστρέψουν. Είναι ιδιαίτερο το task γιατί όταν δούλευα στην Design Hotels ήταν κάποια τεράστια βάζα, ογκώδη βάζα, τα οποία τα έβρισκα για κάποιο τρόπο πάνω σε τραπέζια. Και εγώ ίδιος που ήμουν ο διευθυντής και έχω και μια αισθητική, τα έπαιρνα και τα κατέβαζα, τα έβαζα σε μια αγωνία. Όταν ήρθε η designer από το Lamps Alliance που έχουν φτιάξει το Σκορπιό, το διάφορο πολύ, το Zinto ξενοδοχείο και πολλά άλλα φοβερά projects, μου εξήγησε ότι το concept είναι να το βάζω αυτό πάνω στο τραπέζι αυτό που ήταν λίγο περίεργο, αλλά υπήρχε concept, υπήρχε design, υπήρχε perspective. Οπότε θέλω να πω ότι αυτές, όταν κάποιος είναι ένας διευθυντής, μια housekeeper, παραλαμβάνει ένα ξενοδοχείο, παραλαμβάνει για πρώτη χρονιά, μην τρέπεστε να ζητήσετε από τον ιδιοκτήτη να πείτε, θέλω να μιλήσουμε με κάποιον, να έρθουμε σε επαφή με τον αρχιτέκτονα, να μας πει πώς το σκέφτηκε, τι είναι το concept, τι πρεσβεύει εδώ ο χώρος, πώς έχει στηθεί ο κάθε χώρος, πώς έχει κάποια φωτογραφία. Γιατί δεν χρειάζεται να το ξανανακαλύψουμε τον τροχό από την αρχή κάθε φορά. Άμα έχουμε φωτογραφίες από όλα τα τμήματα, εμείς αυτό κάνουμε σε όλα μας τα ξενοδοχεία, τις δίνουμε στους προϊσταμένους και τους λέμε: παιδιά, στείλετε με αυτόν τον τρόπο. Τα λουλούδια με αυτόν τον τρόπο, με τον ίδιο τρόπο. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε απογραφές επίπλων κοινόχρηστων χώρων και τα στείλουμε με τον ίδιο τρόπο. Απογραφή επίπλων υπνοδωματίων, επίπλων εξοπλισμού παραλίας, επίπλων εστιατορίων. Γενικότερα είναι σημαντικό, ειδικά όταν τελειώνει η σεζόν, να έχουμε όλα αυτά τα αρχεία μπροστά μας. Γιατί μπορεί να θέλουμε να κάνουμε μια ανακαίνιση. Πολλές φορές να σε πάρει ο διοικητής να πει: θέλουμε να αλλάξουμε τα στρώματα. Πρέπει να ξέρουμε τι ηλικία, πότε τα αγοράσαμε, από πού τα αγοράσαμε, πόσο χρόνο είναι. Να πεις: OK, είναι 3 ετών, δεν χρειάζεται. Αλλά αν είναι 12 ετών, πρέπει να σκεφτόμαστε. Είναι 8, δηλαδή πρέπει να δούμε πότε πρέπει να τα αντικαταστήσουμε. Εγώ γενικότερα οτιδήποτε. Είχα κάνει ένα στήθημα σε κάθε ξενοδοχείο μας ότι όταν παραλαμβάνουμε κάτι, πρέπει να παραλαμβάνει ο αποθηκάριος κανονικά. Αλλά τι γίνεται, σε πολλά ξενοδοχεία παραλαμβάνει η housekeeper τα του housekeeping. Τι γίνεται όμως, ότι το τιμολόγιο αυτό πρέπει να το έχει ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής, δηλαδή να υπάρξει σε μια αρχαιοθήκη του ξενοδοχείου, να το έχει housekeeper και να το έχει και το λογιστήριο, το πρωτότυπο. Άρα πρέπει να έχουμε άλλη ένα αντίγραφο. Οπότε τι κάναμε, σκανάραμε αυτά και τα στέλναμε στους επιθυμητές. Είχαμε κάνει το σύστημα ότι όταν ερχόταν κάτι για το FMB, πήγαινε στον FMB ένα email με το αντίστοιχο τιμολόγιο, ώστε να ξέρει τι μαχαιροπύρουνα, ας πούμε, αγοράσαμε. Τι κωδικό, ώστε να μην πρέπει κάθε φορά να παίρνει το μαχαιροπύρουνα, να το κοιτάζει, το ποτήρι αυτό. Άντε να βρω εγώ τώρα από πού το έχουμε πάρει. Δεν ξέρεις. Πρέπει να κάνεις μια ολόκληρη έρευνα, να χάσεις 10 εργατόρες. Γιατί να μην τα έχουμε αυτά συλλέξει, ώστε να τα έχουμε στο αρχαιοθήκη του κάθε και ο διευθυντής, αλλά και, και ο housekeeper. Και να ξέρει ακριβώς και να πάρει το ίδιο πράγμα. Οπότε οι απογραφές είναι ένα καλό πράγμα γενικά. Εφόσον κάνουμε ένα αρχείο, πρέπει απλώς να το ανανεώνουμε μια φορά το χρόνο. Δεν είναι τίποτα. Το να βγάλουμε 10 φωτογραφίες, να τις βάλουμε σε ένα αρχείο, ένα Excel,
και να τα κρατάμε. Όπως λέω, να κρατάτε τα αρχεία τιμολόγια αγορών επίπλων λινών, εξοπλισμού και αναλωσίμων, αρχείο αξιολογήσεων προσωπικού, πολύ σημαντικό αυτό. Όπως είπα, μην αφήνετε το προσωπικό να, ό,τι σας ενοχλεί, εξηγείτε με ωραίο τρόπο να βελτιωθεί κάποιος. Γιατί μπορεί να γίνει ο καλύτερος συνεργάτης. Απογραφές λινών επίπλων, εξωτερικών επίπλων, υπνοδωματίων, καταγραφή βλαβών με φωτογραφίες. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αν καταφέρουμε να κάνουμε αυτό το αρχείο που είναι στο κλείσιμο και να μην είναι, πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο τώρα, ατυχές παράδειγμα, αλλά γράφουνε. Φτιάξτε όλα τα κασαλίκια, φτιάξτε όλες τις πόρτες, γράφουν το housekeeping. Έχουμε 158 σουίτες εκεί. Πού να πάμε, να κοιτάμε, κάθε δωμάτιο έχει 4 πόρτες. Δηλαδή, ο συντηρητής πρέπει να ξανακάνει από μόνος του τη συντήρηση από την αρχή. Πρέπει να πει στο δωμάτιο 158, πρέπει να κάνουμε. Είναι αυτή η πόρτα χαλασμένη. Είναι συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή με φωτογραφίες και με αρχείο. Θέλει χρόνο αυτό για να γίνει στο τέλος σεζόν, αλλά γι' αυτό κρατάμε και κάποια μεροκάματα. Συνήθως δίνουμε 10-15 μεροκάματα στην housekeeping manager και το επιτελείο της, για να φέρει αυτό το αρχείο. Άρα είναι πολύ σημαντικό να είναι οι φωτογραφίες στις πατητές εκεί που θέλει, ώστε να γίνει σωστή συντήρηση το χειμώνα. Η απογραφή του collateral είναι όλα τα χαρτιά, τα οποία τα έντυπα, τα οποία βάζουμε μέσα, τα οποία μπορεί να είναι κάποιες από κατούλες, κάποια πράγματα, όλα αυτά τα... πολλές φορές, ας πούμε, σαν ξενοδοχείο, μπορεί να λέω, αφήναμε καθημερινά με το tear down που αφήναμε ένα γλυκάκι, αφήναμε και ένα πολύ ωραίο μήνυμα, ότι αύριο ο καιρός είναι, θα έχει σύννεφα, σας προτείνω και θα έχει έντονο αέρα, βλέπαμε στον αέρα, βάζαμε την αντίστοιχη, είχαμε κάνει 5-6 διαφορετικές κάρτες και λέγαμε, προτείνουμε να πάτε σε αυτές τις παραλίες. Το κάναμε στη Μήλο, ας πούμε. Ήταν ένα πολύ ωραίο touch, το οποίο το έβλεπε ο πελάτης και μας έλεγε ευχαριστούμε πάρα πολύ με τα παραδοσιακά γλυκά που σας είχα αναφέρει. Απογραφή collateral, απογραφή bath amenities, πάρα πολύ σημαντικό. Πριν παραγγείλουμε, γιατί κοστίζουν εκατοντάδες ή μάλλον αρκετά ευρώ, πρέπει να ξέρουμε τι έχουμε. Απογραφή λινών, στολών προσωπικού, μαξιλαριών, στρωμάτων, βάσεων, κρεβατιών. Γενικότερα όλα αυτά πρέπει να τα κοιτάμε, γιατί δεν χρειάζεται να ξαγοράσουμε όλα από την αρχή. Κάποια είναι καλά, τα χρησιμοποιούμε. Και αυτά που έχουν αλλοιωθεί, έχουν κάνει, τα αντικαταστούμε. Για να έχουν και τα... πολύ. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παπαϊωάννου που ταξίδεψε μέχρι τη Σύρο και ο καιρός ήταν ούριος και αύριο έτσι προβλέπεται και από εδώ και πέρα ελπίζουμε να μπει το καλοκαίρι να μην έχουμε έτσι άλλες αναταράξεις. Αν μου επιτρέπετε να πω ένα ευχαριστώ και στη κυρία που είναι στη γραμματεία, στους ανθρώπους πάνω που είναι στο IT, τους παρευρισκόμενους, εσάς, τον πρόεδρο. Και είναι άλλη μια κοπέλα για τις τηλεφωνικές απορίες στήριξης. Όλους όσους βοηθήσαν εδώ, ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι μεγάλη τιμή που είμαι εδώ σήμερα και θα χαρώ να σας ξαναδώ στο μέλλον. Ωραία, καλό απόγευμα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.